Ξεκινήσαμε. Ναι, είσαι live. Είμαστε live. Ναι. Πώς είμαστε το ρουλ, φυλακτού, πώς είμαστε το ρουλ. 170 άτομα αυτή τη στιγμή. Άκουρε. Σε Facebook και YouTube. Άκουρε. Έκαμε κανένας comment, μου. Έκαμε κανένας comment. Έχουμε πολλά comments. Θέλω να ρωτήσω όμως, έκαμε κανένας comment. Πρώτο comment. Όχι ακόμη. Απουρέξι, βάρτε τώρα απουρέξι, αποκάμει πρώτος comment, πρώτο comment, λίγο, απουρέξι, βάρτε κόντρα να αποκάμει πρώτο comment, πρώτο comment. Επειδή έχουμε χρόνο καθυστέρηση, δεν μπορώ να βλέπω τα comments σας σε πραγματικό χρόνο, δεν ξέρω πως είναι να νικήσει, αλλά κοινός που τα κάνει πρώτος comment, νικά, κερδίζει έναν μαγευτικό διήμερο, παιδιά, στο φανταστικό καλό Παναγιώτη, μια προσφορά της Black Lemon TV με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Παιδιά, σοβαρά, σαν να λέω. Μαγευτικό διήμερο, όλα τα έξοδα πληρωμένα στο φανταστικό. Καλό Παναγιώτη. Στο φανταστικό. Γίνεται που λέμε, παιδιά, ρε γάλια. Δεν έχουμε cash, δεν έχουμε τίποτε. Δεν θέλω να κάνουμε stand-up comedy festival. 16 πλάσματα. Ούλια καιρό τη μούχτη ζύχτη για σας. Και πού το κάνουμε. Στην Black Lemon TV. Τη σιτζάν του μαύρου, βασικά τη λεμονιά του μαύρου του Κυπριακού Ιντερνετ. Τη μαύρο λεμονιά. Και μας στηρίζει το CCC της Ειρήνης Ορφανίδη. Το Cyprus Comedy Central. Γεια σου, Ειρήνη μου. Άλλο γνωστό ο CCC. Όταν είπα του Κώστα του πρίγκιπα ότι να μας στηρίζει το CCC, λαλί μου, CCC, είναι μου τούτο. Ενώ πως το JCC, λέω του, ακριβώς το ίδιο, χωρίς τα ριάκια. Ε, τι έχουμε. Παιδιά, δεν έχει cash το επάγγελμα, για μας το CCC ως comedians, στέγει ως. It stands for comedians χωρίς cash. Cash, δεν έχει cash, yok. Δηλαδή έχουμε μόνο υπομονή, και δεν μπορώ καν να κάνω το λογοπαίγνιο ότι έχουμε υπομονή και κάσα. Γιατί δεν έχει κάσα. Έλειψε η κάσα. Αλλά βιάζομαι. Βιάζομαι. Γιατί ναι, μεν είπαμε 9 να ξεκινήσει το live και ξεκινήσαμε 9 και 2, ρε Αντρέα. Ναι. Τώρα πρέπει να είναι 9 και 3, ξέρω εγώ, παρόλα αυτά ξέρω. 9 και 5. Παρόλα αυτά, εν Κύπρο είμαστε. Και εκεί πρέπει τώρα. Τώρα βάζει έσω. Τώρα μέσα στο αυτοκίνητο ακόμα και πιο hardcore dedicated fans που θέλουν να δουν το live μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγούν να πάνε έσω να το δουν και όλοι μες στο νου τους παίζουν το σενάριο. Το είναι που να πούν τον μπάτσου. Εντάξει, πώς είναι να... Και μόνο πώς είναι να τον αποστομώσουν συγκιόλας. Να του πω. Ενώ δω μες τα μάτια και να του πω ήταν 5 λεπτά ρε. Τα πλάκες είμαστε όλοι μέσα στο νου μας τα ίδια σενάρια και νομίζουμε ότι είμαστε και πρωτότυποι ρε. Εντάξει στις σχολές των Πάτσων την πρώτη εβδομάδα παίζει τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν για τάκες τούτες. Τα πρώτα πράγματα. Το λοιπόν παιδιά θα ακούμε. 5 λεπτά ήταν αυτά κύριε όργανο. Κατουριόμανα κύριε όργανο. Εσχέστηκα κύριε όργανο. Εξησχέστηκα κύριε όργανο. Αν είσαι από τη Λάρνακα. Και καλά αν εξησχέστηκες καλό είναι που βιάζεσαι. Θα το αναλύσουμε. Δεν θα αναλύσουμε τώρα το σχέστηκα ή το εξησχέστηκα. Δεν θα ανοίξουμε αυτήν τη φάλια γιατί είναι να σχεστούμε πάνω μας. Όπως καταλαβαίνετε, επήρα θέση. Ξεκάθαρη ή μάλλον κάθαρη, αλλά πάλι βιάζουμε. Μπιρουά, chips ξύδι, γιαουρτούι. Εντάξει, για τον τύπ. Φυλαχτού, πόσο έχουμε τώρα, ανεβήκαμε. Δεν ανεβήκαμε, είμαστε στους κιαβόρους 50. Χιά, παιδιά, κάνετε, θέλω να μου πείτε στα σχόλια, εν τα φάση συναισθήσατε. Είδατε εγώ με τα chips μου, δαμέ, το γιαουρτούι μου, κάνω τη φασούλα μου, θέλω να μου πείτε εσείς που μας θωρείτε, laptop, desktop, κάνετε projection πάνω στον τοίχο του γείτονα, δεν τα φάσεις, είναι που τρώτε. Παντήσω, ο historical στο YouTube λέει, μαλάκα λες και κάνει show που μες στο υπόγειο πρέπει να τον έχει δεμένο ο φυλαχτού. Εξαφωνήσε με τώρα, I've been abused. Λοιπόν παιδιά, θέλω να μου πείτε, μαζικό να μου πείτε, θέλω να σκέφτομαι ότι τρώτε hamburgers, ότι τρώτε πίτσες, ότι απολαμβάνετε παιδιά, Σάββατο νύχτα, μην μου φάτε σαλάτα. Είναι ιστορική στιγμή, είναι το πρώτο stand-up comedy festival online από Κυπρέους. 100% Κυπρέ, παιδιά, είμαστε η αφρόκρεμα των κωμικών σας, είμαστε οι πατάτες των κοτσινοχορκατών σας, είμαστε τα αγκούρκα της χλώρακας σας, είμαστε το λουκούμι της γεροσκήπου σας. Είπα πιο από την Πάφο, πιο references, έχω λόγο, έχω παιδιά, δεν έχουμε ούτε έναν παφίτη. Δεν έχουμε έναν παφίτη stand-up comedy, φέρτε μας, θέλουμε έναν παφίτη. Ενώ από την Πάφο, ενώ η Μπαφίτη. Μπαφίτη έχουμε. Έχουμε το Δαμέ Γιόρκη. Έχουμε, που δεν έχουμε. Αλλά φτιάξε, αν είναι Μπαφίτη και Μπαφίτη, διπλή απόλαυση. Όπως τη διπλή την κολούα που το δειλεί, διπλό. Α, ξέρεις. Ονόν. Ναμπουλάλου, ρεμπελέ. Χάλια. Λοιπόν, εντάξει. Χάλια. Λοιπόν, ρε. Όντως είναι ιστορική στιγμή. Πραγματικά πιστεύω το. Και please, με βιώσετε την ιστορία.
με το μαρούλι στο στόμα. Μεν κάνετε το ίδιο λάθος που κάνουν πάντα οι Κυπρέοι, να βιώνουμε την ιστορία σαν ταρινιά. Έλα το πολιτικό σχόλιο, να με στείλει το πολιτικό του, το σχόλιο το πολιτικό που το κάνω πολύ καλά. Έλα το πολιτικό, έλα το πολιτικό. Ο Γιώργος Κυριάκου πολύ αγαπήσαμε. Έλα, έλα. Ευτυχώς που το λαλείς μόνος για να το λαλεί κανένας άλλος. Ευχαριστώ, Άντρα Φυλακτού. Στην πρώτα που το κάναμε δεν το είπε ποτέ στην ώρα του. Και είπα του, είναι καλό να μην την πεις την ατάκα για να σου πείσεις μια ατάκα. Και είπε το στην ώρα του, εξέθεσε με τέλεια. Εν πάση split screen. Έχω stage fright της πρεμιέρας. Ανδρέας Φυλακτού, παιδιά, θα τον ευχαριστήσω που στηρίζει το event πόψε. Να πω ότι βασικά βάλα το split screen και να δούμε πώς είναι να εξελιχθεί το show, το υπόλοιπο show. Να πω να είναι, βασικά όπως εμείς τώρα, ένα πόθιο τρία πράγματα να δούμε. Ακούτα. Τούτο που είδατε δεν θα γίνει στο πραγματικό show. Εντάξει, απλά ήθελα να χρησιμοποιήσω λίγο τον Ανδρέα για να δείξουμε πώς είναι να πάει το event που θα μέτζετα. Βασικά να μπορεί να μιλούν οι κομικοί και εγώ θα ακούω. Οι κομικοί να μου τα λένε εμένα, αλλά στην ουσία σε εσάς που θέλουν να τα πω. Βασικά εγώ είμαι ο αντιπρόσωπος σας. Στην κυριολεξία, αντί εσάς, είναι το πρόσωπο μου. Θα γίνω ένας κυριολεκτικός αντιπρόσωπος. Δίπλα πρόσωπος, εκπρόσωπο, τι είσαι, τι είμαι, τι είσαι. Εντάξει. Και στην ουσία, τα jokes, παιδιά, θα φγαίνουν μέσα από τους κομικούς. Εντάξει, φορείτε το φυλακτού που αντιδρά, έτσι να αντιδρώ κι εγώ. Τα jokes θα φγαίνουν που μέσα από τους κομικούς, ωραία, και θα τα βλέπετε να προσγειώνονται πά στη φάτσα μου. Και ανάλογα από το πώς προσγειώνονται τα αστεία πά στη φάτσα μου, και ανάλογα από την αντίδραση μου, θα καταλαβαίνετε αν το joke ήταν καλό ή αν έπεσα θύμα κομικής κακοποίησης. Θεωρείς ότι η περίοδος τώρα με όλα όσα συμβαίνουν κατάλληλη για να πεις αστείο που να φκένει κάτι που μέσα από κάποιον και να προσγειώνει στη φάτσα κάποιου αλλού. Επειδή να πες κάτι, έδειξε ένα appropriate πάντως ήταν συνειδητό γιατί εγώ τη συνένεση μου εδώ κάτι, εγώ παιδιά ο κόλος με εμένα θέλητα και για τα jokes που λαλώ και για το κράξιμο που να φάω από κάτω στα comments hashtag cancel Γιώργος Κυριάκου. Λοιπόν, και αφού επαγώσα λίγο, υποθέτω τα αρχιδάκια μας και τα κυριολεκτικά και τα μεταφορικά με την αναφορά μου στο ελληνοκυπριακό Me Too, να πω και ένα λογοπαίγνιο για να απαγώσουν μια και καλή. Λοιπόν, φυλακτής έτοιμος? Ναι. Ακούω λογοπαίγνιο, λοιπόν. Έλα, έτοιμος. Ποια είναι η μόνη αγγλική φράση που δεν πρόκειται ποτέ να πει ο Κυπρέος παροιμιακός Γαβρίλης? Ο ποιος ο? Αγγλική φράση Κυπρέος, που δεν πρόκειται ποτέ να πει ο Κυπρέος παροιμιακός, που λέει παροιμία που λέει ο λόγος, Γαβρίλης. Ο Αντού ο Γαβρίλης. Θέκιο γάμισε στο τζόκ ρε καθυστερημένε. Η φράση είναι without further ado. Γιατί ακριβώς οι Εγγλέζοι έχουν το without further ado. Without further ado. Και εμείς έχουμε τον Γαβρίλη με λουλόν ατού. Ατού. Να μην στα μάτια βλάκα φυλαχτού. Λοιπόν, οπότε όπως δεν θα λέει ποτέ ο παροιμιακός Γαβρίλης, without further ado, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, Ζαχαρία Ζανέτου! Βάλε ακουστικά για να τον ακούεις! Αν ναι, πέρα βάλε ακουστικά, ναι, πέρα λεπτό! Περίμενα, βάλε ακουστικά, θα ακούω! Έλα! Έλα, Ζαχαρία, έλα, ακούσε! Έτω ρε, αν τούτο ρε! Αν τούτο ρε! Αν τούτο ρε! Φίλε, πάμε πολλά καλά! Φίλε μου! Φαίνεσαι λες και είσαι μέσα φυλακή, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως είναι ο τείχος που πίσω. Είμαι στα απογιατισμένα μνήματα. Τα γκρίζα. Μπράβο, ναι. Φαίνεσαι σαν να πιέζει μέσα, πηγαίνεις πολλές ημέρες αξίριστο. Έτσι φάση. Να μου είναι Ζαχαρία, μου είναι καλά. Μόνο φίλε, καλά, εντάξει. Μόνο μαζί στο διαμέρισμα, ρε φίλε. Μάνα μου. Μόνο στο διαμέρισμα.
κορονοϊόν. Τα αρρωστιά μου τόσο κορονοϊός, ρε φίλε. Τα αρρωστιά μου τόσο κορονοϊός. Σκέφτομαι εγώ παγκόσμια πανδημία, ισπανική γρήπη, 1918, επεθάναν 40 εκατομμύρια άνθρωποι, επεθανίσκαμε στους δρόμους. Ε, φίλε, ο άλλος είχε κορονοϊό και ήταν στο Νάβα και διασκέδαζε στην Αγιάννα. Τα χάπαρος, ας πούμε, ο άνθρωπος. Αλλά είναι χορευτή. Χορευτή και αν είσαι κορονοϊό. Ναι, όρθιος κολλάει, καθιστός δεν κολλάει. Και τώρα πρέπει να είσαι σπίτι μέχρι τις 9 η ώρα. Μετά τις 9 φτύνει ο κορονοϊό, ρε φίλε. Και πάει σπίτι του ξανά η ώρα 5 το πρωί. Θα μάζει ένας αλήθεις, ας πούμε, ένας δεκρή και γυρίσει δεν νύχτε μες στους δρόμους και οποιοδήποτε λάτο. Η άλλη φάση είναι με την αστυνομία, αν τα έχω την πίεση, να τηρούμε εμείς τα μέτρα. Νιώθω ότι ας τα κλέψουν σήμερα, μπορεί να μην έβρουν τον ένοχο. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Αν σταθείς πίσω από έναν άτομο στη γραμμή να δει σε 2 μέτρα, 1 μέτρο, θα έχει 3 αστυνομικούς που πάνω σου. Οι έμποροι ναρκωτικών τώρα φοβούνται αν τους πιάνει ένα ναρκωτικά και φοβούνται αν τους πιάνει αν δεν φοβούνται μάσκες, ας πούμε. Είναι πολλά παρακτήρι βάζει, ρε φίλε. Οι γονείς μου είναι η πρώτη φορά που είναι περήφανοι για μένα χωρίς να κάνω τίποτα. Πιάνουμε τηλέφωνο, Ζάρια, δεν πήγαμε σήμερα. Ήμουν κλειωμένο μέσα στη Αμερική. Μπράβο, γιέ μου, μακάρι να ήταν όλοι σαν εσένα. Κρατή μας ζωντανούς εσύ. Ε, φίλε, ήμουν πας στον καναπέ, όλη μέρα και τώρα τσίπς και με ένας σημερινός ήρωας. Καλή ώρα, ήρωα και εγώ. Ήρωας ήρωα, ρε φίλε, ήρωας ήρωα. Cheers, ήρωα. Πάω, ναι. Αντάρτες. Πάω στον καναπέ, είναι με Netflix. Έφυλε, εντάξει, άλλαξε εμείς ζωή μας, ας πούμε, γιατί πρέπει να το δείξουμε σε τούτον ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πιστεύω πρέπει να υπάρξει μια αντίσταση, έφυλε. Και εγώ πήγα στο διαδίκτυο και έγραψα. Ξυπνάτε, ρε! Με κεφαλαία γράμμα! Όχι, ρε! Δεν είναι αυτό που είναι. Κι αχώθηκα λίγο. Επία πάω στον Google που λαλείς να δω αν είναι σύμπτωμα του κορονοϊού. Φίλε, έφκαλε μου καρκίνο. Εχάρηκα. Ευτυχώς που έχω κορονοϊό. Μπορεί να πεθάνω, αλλά τουλάχιστον έστω αυτή το όνομα μου, ρε κομπά. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει τώρα, τώρα με τη στιγμή, είναι να δεις τις ειδήσεις. Και να το αρκέψουν με την νέα την μετάλλαξη του κορονοϊού, σαν να γεμπωτούν το iPhone, ας πούμε, και έφτει και ένα update. Εν πιο μεταδοτικός. Καλά ρε κομπάρ, αφού το πρόβλημα με τον κορονοϊό ήταν πολλά μεταδοτικός. Πόσο πιο μεταδοτικός είναι τούτος, ας πούμε. Μπορεί να το κολλήσει, ας πούμε, να το κάνουμε βίντεο κλίση. Έχω πει και ας βίστο η κάμερα, όλα να μας κολλήσω και τίποτε. Παπαγαία. Ε, φίλε, φωνάζουν συνέχεια, πλένετε τα χέρια σας. Ευκάλαμε τις πέτσες, μ' αρέκουν παρεύουν τη φάση. Και σκέφτομαι, ο καλά ρε κουμπάρε, ο κόσμος δεν επλύνει και τα χέρια του πριν τον κορονοϊό. Ο άλλος έπαιρνε μου το αποχωρητήριο, ας πέντε φάζε. Άμα λέει, για άλλο χρειαστεί για να πλύνει τα χέρια μου. Και πήραν ο Λόης Αγάδο, ο Λόης Αγάδο, ένα στις αμπούποτε.
Φυσικά, φίλε μου, πιστεύω γι' αυτό υπάρχει και κάποιο στίγμα στον κορονοϊό. Τα επιάσει τον κορονοϊό σημαίνει ότι είναι απρόσεκτο, σε κατάλαβε. Και οφείλω να ομολογήσω, σκέφτηκα το και εγώ, ας πούμε, για κάποιον που έπιασε τον κορονοϊό, και ξέρω εδώ, σκέφτηκα ένα πιάει κορονοϊό, καλέ, θα πιάει, αλλά τι σημαρημένο, ρε. Εγώ μπαρε, πέρασα από ύπλατε που ήταν οι μασκάλες του, όλα. Φίλε, νομίζω έχω κορονοϊό, μου το άγχω. Φίλε, η μάσκε, ρε, φίλε, η μάσκε. Μπαίνεις σε ένα μαζί να έχεις την παραγγελία σου και δεν συνεννοούμαστε. Δεν καταλάβει ο ένας του άλλου. Και αυτό μπόψε, φίλε μου, αποφάσισα να κάνω, να βοηθήσω τον κόσμο, να τους δείξω πώς να παραγγέλουν φραπέ, χωρίς να μιλούν, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε. Ένα φραπέ. Δεν πρέπει να είσαι προσεκτικός, να μην του κάνεις έτσι το άνθρωπο. Ναι, 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 με ξέρεις, με ξέρεις. Ειδικά του την εποχή. Τώρα, σκέτσο. Μέτριο. Ναι. Λίγη. Λίγο γάλα. Ούλο γάλα. Να μου λαγαθεί, δεν μπορώ. Τέλεια, να πάρω ένα ρούλο καλά εγώ. Μπράβο. Νομίζω πρέπει να το κάνουμε εντός μας τώρα, αλλά δεν είναι να μου θέλουμε. Φίλα, το κάνουμε. Ρούλο καλά. Εντάξει. Και τι φίλε μου, λίγο άλλο. Ρε, καρατίνα, Netflix και TikTok, ρε, και τα μυαλά στα καγκελά. Έτσι, φίλε μου, έτσι. Ρε, φίλε, φωνάζει μου χάρη, φωνάζει. Εγεμάτω 10 χρόνια το TikTok, δεν μου είναι ευκαιρία σου πας στο TikTok. Εγώ μπαρε, εμένα τόσο νου μου, αλλά. Τι είπα και περήφανος όταν ξέρεις. Όχι, δεν έχουν πάει. Αφού, κάνω κάποτε comment. Είμαι ο γιος της γειτονίσσας σου, την Μαρία. Να με κάνεις follow. Καρτιά κόδου. Να σε κάνω follow. Αλλά που βγαίνει στη διάσταση από τα μεσημέρια, να βγάλετε φάουσα, να πιέλα και μη χώρο μου. Τέλειο. Χρησιμοποιάτε για γάμι κοινωνία. Ας και πίεση είναι το τίτλο τα γαρία. Τα κοιμάτε με το βέρκα. Τέλειο. Λοιπόν, φιλαχτού, έχουμε ένα σχόλιο της προκοπής να σχολιάσουμε. Έχουμε απίστευτα σχόλια. Έλα, ρίξε. Πάρα πολλά και στο YouTube και στο Facebook, δεν τα προλαβαίνουμε. Εσύ γέννησες σύγκας, μπαν σύγκη, κύριε Δικαστά, να μου να προλάβουμε. Τι να πέμπω, πέμπω μου. Τι. Κάτι μου είπες. Είπες γέννησες σύγκας, μπαν σύγκη, τι να κάνουμε. Εντάξει. Κάτι για τον Ζαχαρία, κάτι για τον Ζαχαρία, τώρα που μετά μαζί μας. Για τον Ζαχαρία λέει ότι με το που ξεκίνησε να μιλά, πάγωσε ο σερβερ. Είχε μια φάση που κόλλησε, που το χιούμορ. Α, εντάξει, ναι, 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 ναι. Α, σημαντικά, δεν είναι μια λόγμα έτσι, ναι, 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 να λέω. Ζαχαρκά μας, ο Χωραΐτης είμαι που το TikTok. Έχεις φανς του TikTok. Με τους Ζαχαρκά, αλλά μην κάνει φασαρία το μεσομέρι. Ο Αχάνας και ο Ψηλίδης λέσιν, ως τώρα ο Ζαχαρίας είναι ο αγαπημένος μου. Κόλωσα τρεπάνι ρε, κόλωσα τρεπάνι. Να, έκατσα, να κάτσω και ορίκα, να δούσα. Τέλεια, τέλεια. Επίσης, για κάποιο λόγο ο Μαρτάς λέει Ιου. Ενίατα, εμπουκλήφω το δάχτυλα μου. Πρέπει να εμπουκλήφω το δάχτυλα μου. Ένα Μαρτά, αν είναι τούτο. Και κάτσα να φύγω κάνει τελευταίο. Ζαχαρία. Έχουμε ένα άλλο νέο. Σε πόση ώρα πιάσαμε ρε φυλακτού τώρα, με Ζαχαρία. Κάτσε ρε, για να ακούω τα αστέρια, να θωρώ ακόμη για να θωρώ και την ώρα. Πρέπει να ξέρουμε να είμαστε... Καλή ο Ζαχαρία, πάμε στον επόμενο. Α? Πάμε στον επόμενο. Ζαχαρία, έχω να πει τίποτα άλλο. Φίλε, με happy, χαρά μου που σας είδα. Καλή συνέχεια, stay safe. Και εσύ φίλε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε Ζαχαρία Ζανέτου, παιδιά. Follow him, Instagram, TikTok, Facebook. Να είσαι καλά Ζαχαρία μου. Εμπέζεσαι, θα τα ξαναπούμε σύντομα που να ανοίξουν όλα. Bye baby. Bye. Bye.
Άρα φίλε αυτού, αφού είπαμε και έχουμε κάποιο άλλο comment να σχολιάσουμε, είπαμε παρακάτω. Λέω σου, αλήθεια είναι πάρα πολλά τα comments. Και βάζει κανένα, όχι τους δικούς μάρα το ψηλί, το άλλο μαλακίες. Το κοινό, το κοινό να πιάνει, να όψει του κοινού. Ένας, ο Τάσος Αναστασίου λέει, άρεσε μου και είπε, είμαι μόνο μου. Μόνο μου. Ναι, έχει ολοκληρό πίτος Ζαχαρίας με το μου ρίτο από αυτό. Τώρα, που να ανοίξουμε πέρκι μου να έρθει να σας το πει live, εν τέλειον το κομμάτι με το μου. Α, το ιού του Μαρτάτα για το φιλί μας. Α, το που τις ομοφοβικές συμπεριφορές. Ελά ξανά, φιλάκτο, πάνε λόνα, πάνε λόνα, έλα. Περίμενε, ράρτας εύρω ρε, ράρτας εύρω ρε, όπως τη λέει την και τον αλήτη που είσαι. Συγχύστηκα, συγχύστηκα, κάμε ο νους μου, κάμε το ξανά αριστερά. Λοιπόν, πάστε το επόμενο. Προχωρούμε. Λοιπόν, ο επόμενος μας καλεσμός, παιδιά, ηθοποιός και stand-up comedian, ο Δημήτρης Γιορκάτσης. Τα βλάκας είναι ρε μαλάκ. Όι ρε μαλάκ. Τα βλάκας είναι. Όι ρε μαλάκ. Γεια σας παιδιά! Είμαι το πουλί του Δημήτρη και παίζει μαζί μου όλη μέρα, κάθε μέρα. Ο Τζεφ Ντάναμ της Κύπρου, παιδιά. Έλα. Intelligent μας θεωρώ. Πολλές. Εντάξει παιδιά, το πράγμα που έγινε τώρα θα μπορούσε πολύ εύκολα να τα σεξουαλική παρενόχληση και ήταν. Όμως ένα έτσι θέμα που εγώ θέλω να το συζητήσω, θέλω να πω για τη σεξουαλική παρενόχληση και ναι, θα μιλήσω και θα πω ότι είμαι υπέρ της σεξουαλικής παρενόχλησης. Θέλω όλες οι κοπέλες να μου κάνουν σεξουαλική παρενόχληση. Έχει πάρα πολύ καιρό να κάνω στην ουσία. Έτσι μου με κάνει την τελευταία φορά. Άρα σας παρακαλώ κοπέλες, please, κάμετε μου σεξουαλική παρενόχληση. Σας παρακαλώ. Να το κλείσουμε το θέμα τώρα. Είμαι στάθηκε Τζίνο Μπούπα, είμαι άρρωστος, τυχώς που κάνουμε βίντεο κορ, ήταν να σας σκοτώσω από τον κορονοϊό. Ζούμε περίεργες εποχές παιδιά, βήχει ο ένας, βήχει ο άλλος και φάζει να πεθάνει. Ζούμε τούντες εποχές, περίεργες εποχές, κάνουμε stand-up comedy που το Facebook, πάρα πολλά περίεργη εποχή. Εντάξει, σκέφτομαι εγώ στιγμή τον εαυτό μου που ήμουν 20 ευρούς, έπα στη σκηνή, α, κάνω φάτσες, να κάνω γκριμάτσες, α, stand-up comedy show, α, με φορούσαν ο τόπος. Εντάξει, τώρα είμαι 30 φυσικά και έσωνο πάρα πολλά το stand-up comedy που κάνουμε απόψε βολεύκη. περίεργες εποχές. ζούμε τις εποχές που είναι τόσο περίεργες που άνοιξε προχτές το Super Home Center και το πράγμα και είμαι χαρούμενο, επειδή απλούστατα επειάζει πια έναν telling. Για να με φεύγει ο κάτσος μου μπακόνι, αλλά το Super Home Center που άνοιξε έκανε με χαρούμενο. Ζούμε τούντες εποχές. Εγώ παιδιά, να σας πω όμως ότι εκτός που περίεργες που είναι οι εποχές, εγώ είμαι υπέρ της καρατσίνας, είμαι υπέρ των μηνυμάτων, είμαι υπέρ του lockdown, της κατάστασης. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ επικοδομητική περίοδος. Πιστεύω ότι όλοι οι ανθρώποι μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Η ώρα 8.30 η νύχτα μάθαμε όλοι πώς θα πιάνει το αυτοκίνητο μας. μιλούμε για μια εποχή που πάρα πολλοί έλουσαν ότι η τέχνη επέθανε. Η δημιουργία επέθανε, η φαντασία επέθανε. Εγώ διαφωνώ ακράδαντα. Πιστεύω ότι η φαντασία μας ταξιδεύει. Είμαστε σε εξαιρετικό επίπεδο στη δημιουργία και στη φαντασία. Θα σου πω και τώρα γιατί. Όλοι που στέλνουμε το 8, είμαι σίγουρος ότι ο κάθε απλός πολίτης που δεν ήταν ποτέ Σέξπιρ, δεν ήταν ποτέ Τσέχο, όταν στέλνει το 8, φαντάζεται το πού να πάει και το τι να κάνει για να πει του μπάτσου. Μιλούμε για σενάρια του Netflix. Να πάω τσαμέ, να κάνω το πράγμα. Απλά για να με φάει πρόστιμο, ας πούμε. Άρα πιστεύω η φαντασία μας πάει πάρα πολύ καλά. Περίεργες εποχές, όπως σας είπα. Όμως, εκτός που τα καλά που κρατούμε την τέχνη ανοιχτή και την επικοδομητικότητα, έχει και άσχημα πράγματα τούτη εποχή, παιδιά. Όντως, ο COVID, παιδιά, σκοτώνει. Το πράγμα είναι ένα γεγονός. Δεν είμαι αρνητής, γιατί θα... Δεν είμαι πουζίνος που να πάμε στο νοσοκομείο να τσεκάρουν αν έχει κόσμο πεθανίσκει. Πιστεύω ότι ο κόσμος πεθανίσκει
Και όχι μόνο πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος πεθανίσκει. Και μιλούμε και για μια εμπειρία που την έζησα εγώ. Δηλαδή είδα το με τα μάτια μου, είναι κάτι που φανταζόμαστε πλέον. Είδα πριν λίγες μέρες έναν 85χρονο να πεθανίσκει μπροστά από τα μάτια μου που κορονοϊό. Οδηγούσα, πάει στη μάνα μου να πιω κάτι πράγματα τρεις δύο μέρες. Και όπως οδηγούσα, θωρώ ένα αυτοκίνητο να έρχεται απέναντι από μένα. Στην άλλη λωρίδα φυσικά ευτυχώς. Και έρχεται, ήταν ένας παππούς 85 χρονών. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο μόνος του και για κάποιο λόγο εφορούσε τη μάσκα. Εγώ φαντάζομαι ότι απλά έπαιρνε του γυναίκα, πάνε στον μπακάλι, φέρε αυκά και έλα πίσω. Αλλά πρόσεχε, γιατί εσύ κορονοϊό, πρόσεχε να βάλεις τη μάσκα σου. Και να αφήσεις τα μάσκα σου 14, φυσικά τη μάσκα είσαν την ως δαμέο παίχτης. Λαλήσουν εντάξει, έχω τα άλλα 12. Που κανένα που γίνει τα 12 με είδε ούτε εμένα, ούτε το στήλο. Ευτυχώς εγώ και πάω στο στήλο. Ξέρω να πεθανίσει και η παιδιά μπροστά μου. Και σίγουρα φταίνει ο κορονοϊός για αυτό το πράγμα. Άρα, εάν έχετε ανθρώπους που αγαπάτε, αν έχετε ανθρώπους που αγαπάτε, και είναι 85 χρόνια και πάνω, και κόφτη σας για τζίνους, πιάστε τα κλειδιά του αυτοκινήτου τους. Τι ωραία συμβουλή. Ετελειώσε. Ναι, ρε. Οι συμβουλές ετελειώσαν. Ναι. Πετούς άλλο τίποτε, γιατί πεθαρίζει και πολλοί κόσμο και νομίζω με συμβουλές σου να γλιτώσουμε κόσμο. Γιατί νομίζω με συμβουλές σου να κάνεις κοινωνικό έργο, ρε φίλε. Είπες μας είσαι υπέρ της κακοποίησης, υπέρ των μέτρων. Το μόνο πράγμα που είπες που με ήβρες σύμφωνο είναι το Super Home Center. Φίλε, παρακαλά, εμάς λέει αστυνομία επίσης ενός αμέσως. Φίλε, άκουγες κάτι. Παρατήρησα ότι στην Κύπρο υπάρχουν... Άκουγα, στην Κύπρο υπάρχουν τρεις ή πέντε κατηγορίες Κυπρέων. Η κατηγορία Κυπρέων που λέει το Super Home Center, Super Home Center. Η κατηγορία που λέει το Super Home Center, Super Home Center. Και η κατηγορία που λέει το Super Home Center, Super Home Center. Έθρω τον Δημήτρη να πηγαίνει. Έριξαν τον το ίντερνετ που μόνον του. Εγώ πήγα ο Δημήτρης, παιδιά, εγώ κόψαν τον. Έριξαν τον. Hashtag cancel Δημήτρη και ο Κάρις. Εγώ σαν τον Δημήτρη έφυγε. Αλήθεια δεν έκανα τίποτε. Εν το θωρώ. Το εγώ μας το ρητώ. Όχι, ό,τι βλέπεις εσύ βλέπει ο κόσμος. Να μην έγινε σκέτον και κάτι. Αλλά λύσα απλά να έφυγε μόνος του. Όπως εμπήκε εντυπωσιακά έφυγε. Με τούτα που είπε το ίντερνετ. Έλαβε θέση στο ίντερνετ. Πάλα μου, πάλα μου. Λοιπόν, μετά από αυτόν, σχόλια. Το κοινό τι λέει από αυτά που ακούσαμε. Κλείσ' το μικρόφωνο να μασάς λαλί. Για σένα που λαλούσι. Μισό λεπτό, συνάξαν τον. Λέει κάποιον άλλον μήνυμα. Περίμενε κάποιος πιο πάνω, λέει, sorry. Περίμενε. Sorry. Α, σταθείτε κιόλας τουλάχιστον, θα είναι stand-up, θέλω τα λεφτά μου πίσω, λέει άλλος. Πού είναι η κατίνα να αγοράσω σίταρους. Ρε, περίμενε ρε. Έχασα σας. Έχασα σας. Έχασα σας. Ναι, φίλε, ξέρω ότι και λεπτά που χάθηκα, δεν νομίζω έφασε λόγω κρισία. Εκόψαστε ρε, Δημήτρη. Κοιάζομαι κανένα κόμμα, να πω φυλακή. Κοντεύκεις έτσι. Θέλω να το ζήσω ρε φίλε, σίγουρα για μένα να πάθω μια σεξουαλική παρενόχληση 100%. Είμαι υπέρ των φυλακών. Όχι, έχει κόμμες. Υπάρχουν διάφορα κόμμες. Πάντων, είμαστε έτσι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τους θανάτους. Γιατί όντως έχει κόσμο που... Αφού ο άνθρωπος του είπε, είπε ότι πέθανε και είπε κάτι άλλο. Εντάξει, είναι μια λεπτή γραμμή. Λοιπόν, είπα ότι πιστεύω στους θανάτους, σκότωσε πάρα πολλούς ο κορονοϊός. Απλά είμαι σίγουρος ότι είναι να σκοτώσει πάρα πολλούς άλλους όταν έχουν τη μάσκα ενός δαμέτια οδηγού μόνοι τους μέσα στο αυτοκίνητο με τη μάσκα. Σίγουρα να πεθάνουν και πάρα πολλοί για μένα. Άρα τουλάχιστον το μήνυμα ήταν να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους. Αυτό που ήθελα να πω. Ρε, εγώ το μήνυμα έπιασα το. Και ότι είσαι υπέρ, ναι, έπιασα το. Πάμε να κάψουμε την κοινωνία και εντάξει, και πάμε να ακούσουμε. Μάλλα καλή πέστη εσύ. Καλή συνέχεια, ελπίζω η επόμενη κομική να μην πάει κανένα στη φυλακή, να πάω μόνος μου να το ζητήσω 100%. Λέει, τσιάρα να σου φέρνω, τσιάρα να σου φέρνω. Λοιπόν, Δημήτρη μου,
Έχουμε τίποτε να πούμε, να ανακοινώσουμε, κανένα project που έρχεται, κάποιο τίποτε να πούμε του κοινού. Ναι ρε, κάνει stand-up ρε. Όχι. Ήταν το τελευταίο μου stand-up, για όσους το καταλάβατε. Όποιος θέλει να με κάνει follow στο Instagram, στο Facebook, όποια κοπέλα θέλει να με κάνει follow σπίτι μου, δικαιούται. Καλή και χαρτί μετακίνησης. Όση ώρα 9 δικαιώμαι εγώ, με 2 μηνύματα, 6 ώρες να γίνει αυτή. Φίλε, είσαι ελεύθερος τώρα, Δημήτρη, είσαι ελεύθερος. Όχι, έχεις σχέση, δεν είσαι... Ναι ρε φίλε. Είσαι single. Είμαι ελεύθερος. Φίλε, πώς κάνετε... Καταλαβαίνεις το. Ναι, οι singles πώς κάνετε σεξ μες τον κορονοϊό ρε φίλε, ενώ σου πρέπει να στείλεις μήνυμα και πάεις με το ρολόι και πρέπει να φύγεις και εγώ νομίζω ότι πρέπει να... Εγώ ας πούμε έχω σχέση, δεν έχω έτσι προβλήματα. Νομίζω το είπες σου το ότι όλη μέρα κάνω ό,τι περνά. Εντάξει, έγινε, το που λέει, ωραία. Εντάξει. Είμαι single πάρα πολύ καιρόν, ας συνεχίσω έτσι μάλλον να γίνω πλατινένιος. Μου εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, και επίσης σας ευχόμαστε, Δημήτρη Ορκάτζη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Thank you για το θάρρος που είσαι σήμερα να πεις τις απόψεις σου. Τέλεια, φιλούμε και εσένα και το πουλί σου. Να είσαι καλά. Bye. Γεια σου, παιδάκια. Bye. Λοιπόν, διάβασαμε και κομμέντ που έβαζε στο επόμενο λόγιο, αλλά φίλε, αυτό ξέρεις τίποτε ενδιαφέρον. Όχι, είπαμε τα. Εντάξει, γενικά υπάρχει... Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί κάποια... Εντάξει, που να κάνει stand-up ο Δημήτρης να πάνε εκείνοι που το εκφράζει ρε κουμπάρ. Έτσι το stand-up φίλε είναι υποκειμενική τέχνη. Εκφράζει, δηλαδή εμείς να δείξουμε σήμερα όλο το εύρος στο stand-up comedians. Ο καθένας διαλέγει και παίρνει και μέσα αρέσει και εσένα το χιούμορ του. Πάει στο άλλο, είναι κακό και λάθος πάνω στον πράγμα. Έχει δίκιο, λειτουργεί και λειτουργεί. Ισχύει, ισχύει. Άρα, εντάξει. Πρέπει να φέρει βασικά ο Δημήτρης στον κόσμο του για να γράφουν που κάτω είσαι τέλειος. πάμε στον επόμενο. Πάω επόμενο, τον Αντρίκο. Έλα ρε Αντρίκο, έλα ρε μέσα στο πλάσμα. Έλα ρε. Είμαστε καλά. Καλά είμαστε ρε, εσύ ρε. Καλά, οκ ρε. Καλά, μια χαρά. So, εγώ να ξεκινήσω με ένα λογοπαίγνιο που είναι λίγο out of time. Οκ, να το πω και μόνο. So, πώς ξεκινά στο chat συζήτηση ένας άντρας παλαιάς κοπής. Χαϊκάβλα. Συγγνώμη, φουλόρ, μαλακά. Να προχωρήσω για το μένα. Να δω λίγο, Μίχελ, να το δείχνετε το επίπεδο σας. Τρόπος, χαρακτηρισμός μάλλον, κακού τρόπου στον εργασιακό χώρο. Ασκημούλης. Ο Ασκημούλης, πολλά καλό. Ας σου πω, είπες για τον Πέτρο, να μας πεις κάτι για τον Πέτρο. Φιλιππίδησα τώρα, φίλε. Φιλιππίδησε τον Πέτρο. Ναι, χθες στο live του Γιώργου που κάνουμε μέσα στο Instagram υποσχέθηκα να σας πω ένα παραμυθάκι, γιατί το stand-up comedy... Α, εντωμεταξύ είναι τις πιζάμες μου τώρα, αν ήξερα να με θωρείτε. Εντάξει, γράφουν πάνω it makes sense. Φίλε, εντάξει, ενώ σου ξέρεις με, ενώ σου έχω αρκετά κιλά και καταλάβεις ότι έχεις αρκετά κιλά, άμα μπαίνεις μέσα στο ασασέρ και πας στο ασασέρ γράφει maximum weight 350 κιλά, 6 άτομα, και σκέφτεται μέσα σου, μαλάκα, όμως αλωθήνω μέσα να πεθάνω, φύγε. Anyway, είπα σήμερα να σας κάνω ένα stand-up fairy tale. Stand-up fairy tale. Yep, ένα πρωτοβόρο σε τούτο. Και έχω και ένα music box να μου. Να μου ζει. Και να το χρήσω πίσω για να κάνω και... Ναι, φίλε. Ρε, ευκαλά μας μαριονέτα, ευκαλούν μας music box. Μα να μου δαμε, και σαν τόσο σατυρικό που είμαστε και έχετε εξετάσεις, ρε. Να μου τι νομίζετε τι είδαμε. Anyway, δεν θα ξεκινήσω. Και θέλω να βάλετε όλοι οι κουβερτούς όσοι μας θωρούν, να βάλετε hot chocolate. Και να σας μιλήσω με τη γλυκιά μου τη φωνή και πάμε να σας πω έναν ωραίο παραμύθι. Λοιπόν, μία φορά και έναν καιρό υπήρχε μία χώρα πολύ πολύ μακριά. Και σε εκείνη τη χώρα σκεφτείτε ότι δεν υπάρχουν λεφτά σε κεφάλαιο.
υπάρχουν βιζά. Δεν υπάρχουν εταιρείες. Υπάρχουν πουλούρες. Γίνεται μαζί μου. Δύσκολο. Όσο πιο μεγάλο πουλού, τόσο πιο πολλά τα βιζά. Όταν είναι σε βιζά, πουλού τσανίσκει. Όταν είσαι πολλός πουλούς, δημιουργείται υγιής ανταγωνισμός. Που σημαίνει ότι οι πουλούς θα προσπαθούν να είναι καλύτεροι μια από την άλλη για να τις προβλήσουν τσίνα στα βιζά. Ξέρεις, να ξουρίζονται, να μυρίζουν ωραία. Λοιπόν, οι εργάτες της κάθε πουλούς, όταν είναι σε πολλά βιζά, θα διαμαρτύρονται ότι δεν αμείγονται καλά. Τα θερματοζωάρια. Θα συνδικαλίζονται και θα υπάρχουν παρατάξεις. Το δεξί αρχίδι και το αριστερό. Αλλά δεν είσαι πολλά πιζιά, τα σπερματοζωάρια τη πυρώνουν από τον καθένα στα αρχίδια του με αποτέλεσμα τα αρχίδια να πιστούν. Το δεξί αρχίδι είναι προτιμά να στέλνει του εργάτε του στα όμορφα, στα elite visa. Το αριστερό αρχίδι είναι να επιμείνει ότι όλα τα βιζά είναι ωραία. Το αριστερό αρχίδι είναι μέσω των ειδών, των ενιαίων δημοκρατικών, όχι νεολαία. Σιώπα, το δεξί να πίνει να παίζει ice hockey στα Starbucks και να πιένει σε διαδηλώσεις και να φωνάζει σεισμός, σεισμός, αυνανισμός. Αλλά, να είσαι σε κάποια άλλη ομάδα, φυλαχτώ τώρα εσύ, να είσαι μια άλλη ομάδα που σπερματοζωάρια τα οποία δεν θα ανήκουν ποτέ. Δεν θα πιστεύουν στα βυζά επειδή δεν πιστεύουν στο κεφάλαιο. Η αναρχιδή και τουίζει. Ένα μύθο σε μια όμορφη γειτονιά της Αθήνας. Τα ανάρχηδα. Και έχουν γραφτεί καλά και εμείς τα βλύτερα. Λοιπόν, μια συμβουλή για Facebook και για φίλους ο Θείος Ανδρέας με το παραμύθι. Ένα να μιλήσω λίγο για το Facebook, γιατί είναι εμένα με λίγο το Facebook. Πρέπει να σας κάνω μετά τις 12. Πρέπει να γράψω ακατάλληλο για να το 18. Ναι, ξέρετε. Λοιπόν, anyway, Facebook, παιδιά, μένουμε στο μαγικό κομμάτι του Facebook που θείοι, θείες κάνουν post, shares. Συνεπιδέζω πάρα πολλά με τους θείους που η ώρα 6 το πρωί πρέπει να συνάξουν μανιτά, καρέφι, λευκένουν και κάνουν post. Καλημέρα, Έλληνες! Μια φωτογραφία με χρυσά γράμματα. Μια Μπάκλερ, η Σοφία Βέμπο, ο Καραϊσκάνης, ο Κολοκοτρώνης, η Παναγία, που κάτω να είναι έναν F16 και να είναι το 30 φύλλα να το περιτριγυρίζονται από πίσω να είναι η σημεία του Βυζαντίου, μαλάκα. Που κάτω πρώτο κόμμα να είναι μια παλιά συμμαθήτρια του Γιορκή, ας πούμε, και να βάλει φωτογραφία της Παναγίας και να γράφει το μεγαλύτερο φέρμα που είναι προσευχή. Καλημέρα σε εσένα και στην κοινωνία μου, όμως. Δεύτερο comment να είναι ένας άλλος παλιός του συμμαθητής που ήταν και πονηρούλης στον πυρόν του και να του βάλει comment tag φωτογραφία γκόλων 20χρονης και να γράφει όμορφες καλημέρες. Και τρίτο comment να είναι ο πολίτος στο Γιορκή και να του γράφει με κεφαλαία γράμματα που λένε τους ανέτους του «Ε, Γιαννάκη, να μου σου πάνε πατρίγματα σε μωρόιδες!» Ο Γιαννάκη να τα το πατά «Είμε μου, εγώ δεν είμαι το πόδος από την ώρα που λούμε». Και να σου είπω σε replies που κάτω, ρε μάλακα, και ήθελα νομίζω ότι μόνο τσίλοι μπορούν να δουν τα comment. Ε, θέλω ρε μελέ. Είναι να σου μια φωτογραφία 850 likes, μια πολλά όμορφη γυναίκα, ρε σφαιραχτήματο. Εν είπα τη λέξη μου που πρέπει να πω. 850 likes και τα 850 likes να είναι έτσι ρε. Να είναι έτσι ρε, πουλούες, πουλούες που να κάνουν love, love, love. Και να έχουν comments που κάτω να είναι «Oh my God, you're awesome, I love you, oh my God», ξέρω εγώ, και να είναι μια που κάτω «Χριστίνα μου, χρόνια πολλά και ευχαριστήμα το ποθείο σου τον Αντώνη». Φίλε, θέλει θάρρος. Θέλει θάρρος άμα είσαι άντρας να βάλεις wow. Το πιστεύω το. Βάλουν δούλες οι σεξι και βάλουν μου κάτι καρδούλες. Άντε ρε ψεύτιε wow θέλει να βάλεις και βάλεις μου καρδούλα. Βάλε wow. Βασικά εσύ, δεν ξέρω τώρα εντός το παίζεις σαν με τώρα ζουν η Θέκλα και λοιπά. Παλιά. Πρέπει να κάνεις like, ρε φίλε. Πρέπει να κάνεις like επειδή έτσι είναι να πει άλλη. Τι γίνεται, ρε φίλε, η φωτογραφία μου είναι τόσο αγγιζόμενο απλά like, μου να του στείλω μήνυμα. Αυτό είναι έτσι, ναι, με την πιζάμα την ΙΤ. Δεν το παιχνίδι, δεν μου νομίζει. Και πώ πάει, πάει καλά. Πάει καλά το παιχνίδι. Ε, φίλε, πάει καλά, έχω μια σχέση. Πριν να βγω που θα με δημιουργήσε μου ψυχολογικά τον κόσμο.
Σκεφάζε την ιστορία των πίπ μου και ένα γέλασε που πούτε. Πού πούτε, έτσι όμως σε πέντε μάρα δεν θα ξαναφκώ να μας πέντε μάρα. Ήταν η μόνη φάτσα που δεν μπορούμε να πούμε έτσι. Γεια σας αγάπη μου, αγαπώ την Μαρία, χωρίς punchline. Αυτά παιδιά, γύρω Βαλεντίνο αύριο. Ωραία. Φίλε, να ακούεις τη κοπέλα σου. Ωραία, Στέφη. Ωραία, μαλάκα. Θέλω να βγει κάποιος και να μιλήσει για τα τριαντάφυλλα, για τη θάλασσα, να μας κάνει να γελάσουμε με τα αθώα μας παιδικά χρόνια, γιατί πραγματικά να μας πάρουν φυλακή. Αλλά εγώ φίλε, εγώ, I support. Μπράβο, εγώ θα βάζω το θάρρος, φίλε, την αναλογία που κάμες, για, εγώ είδα τις. Είδα την αναλογία που κάμες. Με τα βιζάζια, εγώ είδα την. Εγώ δηλώνω, είμαι κάτι μεταξύ αναρχίδης και εδώ δεν ήμουν ποτέ, της εδώ. Mm-hmm. Αλλά ναι, είμαι αριστερό προς τα μπωτζή. Εσύ που είσαι, ναι, είμαι στα, εσύ που είσαι. Εγώ εξπερμάτωσα. Ας είχαμε στα σόρι, μα. Φυλακτού, φοβούμαι να ρωτήσω comments. Φοβούμαι να ρωτήσω comments, φυλακτού. Προχώρα. Έλα, είπε. Κάτι λαλεί, κάνετε μπλοκ τον Ανδρέα. This is getting creepy. Πρέπει να έχει age restriction το live stream. Hashtag pray for Andreas. Hashtag pray. Φυλαχτούν να πάτε φυλακή. Γελάκα, έβαλε κάποιος ένα χαχά, πηλέ μου. Υπάρχουν κάποια χαχά. Α, επέτω ρε μαλάκα. Πέτω, ότι έχει χαχά, ότι γελάω, ότι μας έκανε μας να μην αγχωνούμαστε. Εντάξει, έχει συντηρητικούς ο κόσμος. Sorry που θα σε μετέφερα το άγχος. Έχει συντηρητικούς ο κόσμος. Γιατί παίρνεις την πλευρά των συντηρητικών. Έχει και χαχά. Έχει χαχά. Μα χαχάνετε και χαχανίστε και χαχανίστε. Ένα χαχανίστα, ένα χαχανίστα. Μα κύριε φυλακτέ, κύριε φυλακτού, κύριε φυλακτέ. Λοιπόν, Ανδρέα, έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Όχι, εσύ να το Γεωργίου, Ανδρέα μου. Εγκαλυφθήκαμε. Ναι, περιμένω να μάθω την πάντα. Πρέπει λέει για να. Ναι, τέλειωσα εγώ. Τέλεια. Λοιπόν, Ανδρέα, thank you very much για το θάρρος σου, για το ωραίο σου παραμυθάκι. Ήσουν τέλεια creepy. Παραματικά είσαι πολλά creepy. Δεν μπορείς να είσαι πιο creepy. Wow, ενώ σου achieved. Και πάμε λοιπόν στον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, Ανδρέα μου. Περίμενε. Τι κάνουμε τούτος, γιατί. Δεν ξέρω. Αφού είσαι μετά εσύ. Σε μετά ρε εσύ, έλα ποτά ρε. Μαλάκα Ανδρέα τελειώνε, μαλάκα Γιώργο τελειώνε, σήμερα δεν είναι καλά. Ρε. Δεν είμαι καλά. Τι να κάνω. Τελειώνε, δεν ήξερα. Εγώ μας έφωτο ο Ηλίας ο Ανδρέου, ο special guest. Λοιπόν, πάνε μου, είσαι μετά. Έλμο, εφίες, έλμο φύε. Έλα τις ονόματα. Εφίες. Λοιπόν, surprise μετά. Επόμενος, ποιος είναι. Δέσπο. Δέσπο, πάρε δέσπο μου, έλα δέσπο λεοντίου μου. Δες πω μπορεί να μιλήσεις για σεξουαλική κακοποίηση. Γίνεται να μην πεις κάτι για σεξουαλική κακοποίηση, δεν ξέρω, γίνεται. Θα μπορούσα να τα κάνω εγώ, γιατί δεν έχω το λαιμό του Ζαχαρία, εντάξει, που λύσει το γιορτάκι και τη φαλάκα του Ανδρέα. Οπότε δεν ανησυχείτε, εγώ ξέρω. Εμπόλεσαι στα αρχίδια. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά, αν ήμουν τέτοιος αγουσάκι, θα μπορούσα να πω. Θα καταπρούσα να πω στα αρχιλιά μου. Ναι. Για όσους δεν με ξέρουν, παιδιά, είναι κοντή, οκ. Δηλαδή, το να σηκωθούν και καμιά διαφορά. Και άμα είσαι κοντός, εντάξει, περνάς τα πέντε στάδια του πένθους, ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα, σε χρόνο ρεκόρ. Εντάξει, πάει σπίτι και είσαι μακαρόνια πάνω στον κάζιν και θέλεις να φάεις. Και πρέπει να πιάσεις το πιάτο που την τουράπα. Και έρχεται η άρνηση, σου λέει, δεν χρειάζομαι πιάτο, να φάω την κατσαρόλα. Και ξεκινάς και τρώεις. Και μετά έρχεται η διαπραγμάτευση. Καλά ρε, αφού και μεγάλος άνθρωπος το σπηλαίο. Και μετά έρχεται αμέσως ο θυμός. Και ας είμαι εγώ φτύρε, θα φάω μακαρόνια. Να φάω ένα σάντουιτς. Ξεκινάς και κάνεις το σάντουιτς σου. Τρώεις το όμορφα και ωραία. Και μετά έρχεται σου καταθλίψη. Και λέει, δεν θέλω να φάω σάντουιτς, θέλω τα μακαρόνια μου. Και έρχεται η αποδοχή. Και λέει, οκ, τι γίνεται. Για να φάω μακαρόνια, πρέπει να πιάσω πιάτο. Μαμά! Μαμά! Δεν είναι ο πιάτος, σε παρακαλώ.
αλλά βρίζει παραπάνω, εντάξει, και αλήθεια, θα μείνουν το ούλιο στον ένα. Ξεκινούν να μου περιγράψουν κάποιον και λένε μου υψηλός. Οποιοςδήποτε πάνω από 8 χρόνια είναι πιο ψηλός από εμένα. Και σαν να προσπαθώ να σας περιγράψω το τσάκι τσά. Και λένε σας, τι είναι ο Κινέζος ρε. Κορδός. Ξεκίνησα πρόσφατα και τώρα το εξεντεζήτη. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ή αν θα συνεχίσω να το βλέπω, επειδή παρουσιάζει τις γυναίκες ως αναποφάσιστες. Αλλά, για ένα πράγμα είναι... Εντάξει, οκ, εντάξει, μπορεί να είμαστε, αλλά για ένα πράγμα είναι σίγουρο, εντάξει. Νευριάζουμε οι κλέφτες και αχάριστοι, όπως αρχιεπίσκοπος. Ο αρχιεπίσκοπος είναι κλέφτης και αχάριστος, εντάξει. Και, σε παρακαλώ, το όνομα Χρυσόστομος, εντάξει, δεν μπορούσα να δούμε άλλο όνομα. Και είναι οτιδήποτε άλλο που το στόμα είναι ο ανθρώπος, το που χρυσάφει, ωραία. Είναι πολύ σημαντικά τα ονόματα που δίνουν στους άλλους. Στους ανθρώπους, στα αντικείμενα, στην επιχείρησή σου. Ωραία. Έχει κάτι γραφεία κηδιών, για παράδειγμα. Είναι κάτι κοινότυπα ονόματα. Η Κίμηση, ο Παράδεισος, Ταξιδιώτες, η Γαλήνη. Είδα ένα σήμερα, ήταν GNP Ελλάς. Όπως λέμε, GNP Λαζάρο Εμπιστοσύνη. Wow. Ήταν GNP Ελλάς Εμπιστοσύνη. Και να λες, ναι ρε, του έχουν γραφείο κηδιών. Εντάξει, φανταστείτε τον υπάλληλο της Γαλήνης, παίρνεις μέσα και ο άνθρωπος τρώει κόλληβα και να λες, αυτόν το φέρετρο είναι φτιαγμένο από πεύκο, είναι 500 ευρώ και βγαίνει σε μαύρο. Αυτόν το φέρετρο είναι από καρυδιά, είναι 1000 ευρώ και βγαίνει σε μαύρο και καθαρό. Και αυτόν το φέρετρο είναι από 30 φιλιά, είναι 2000 ευρώ και βγαίνει σε μαύρο, καφέ και κόκκινο. Ενώ παιδιά, πάει στον GNP Μελά. Ο άνθρωπος τσάμε, τρώει σούσι, με τα μπλούτουρ του, με το λάπτοπ του, το κουστιχούι του, και λαλί σου, βαρεά. Μα δεις ρε φίλε, το δάμε το φέρετρο, είναι σίλβερ. Εντάξει, είναι ασημένιο, είναι 2.000 ευρώ, αλλά πρόσεξε. Είσαι μέσα μπλούτουρ. Εντάξει, του το δάμε φίλε, καθίσα, καθίσα, το δάμε. Το πιο καινούργιο μοντέλο είναι χρυσό, εν 4.000 ευρώ, αλλά έχει μέσα και Bluetooth και Wi-Fi. Καλό, καλό. Και τούτο δάμε, φίλε, που το φορείς έφεραν το εχθές, εν το Platinum, εν 6.000 ευρώ, αλλά έχει μέσα Bluetooth, Wi-Fi, GPS για να μην χάνεσαι όπως τον Παπαδοπούλο και ανοίγει ο τάχο μόνο του. Αχ, είτε το που ήρθε, περίμενα τον Άρτη. Ω, ο, πού είναι να το πάρει. Οκ, ναι, ήρθε μας παλού. GNP Μελάς, εμπιστοσύνη, δεν το χάνεις, δεν το χάνεις με τίποτε. Αυτά. Αυτά, δες πω μου. Το πως μου έφερες το σκότωσε το Παπαδόπουλος, σκότωσε, δεν ξέρω σωστή λέξη να χρησιμοποιήσω. Πολύ λίγο η ψυχή μου να σας πω, εντάξει. Μαλάκα, ήταν ωραίο ο Παπαδόπουλος. Το πως ήταν ο Παπαδόπουλος το 90, μαλάκα, να μην τον περίμενες με GPS, ενώ σε εγώ χτύπησα το πολλά. Σχόλια. Sorry, μισό λεπτό. Έχει 5G. λέει ότι αν το σημερινό live ήταν η Μότσι ήταν να δουν το 18 με το διαγραφή που πάνω. Τα μεγάλα ονόματα φτιάχνουν μετά τις 12 όπως τα μπουζούκια. Ερώτηση. Κανένα να δείχνει το WWE με τον Undertaker. Λοιπόν, κάτι να σχολιάσουμε για ένα λόγο παιχνίο, για να σχολιάσουμε. Δεν τα προλαβαίνουν. Λοιπόν, ρε, πέ μας κάτι από αυτό για τη Δέσπορε, κάτι να σχολιάσουμε. Φίλε, άουτσι σε τέλεια.
Μπράβο. Περίμενε ένα λεπτό. Γεια, λέει ο Φρίξος. Έχει δια... Μάμα, ενώ γελούσιν, γελούσιν. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, κάτι, ξέρεις την ημάλα, για μετά 15 ευθορεύτητα και δεν ξέρουμε τώρα για ποιο λόγο το λάλλουν. Ναι. Παιδιά στα comments, βάρτε comments και βάρτε, βάρτε παρέθεση για τσίνον. Το timing μας είναι ακόμη περίεργο. Σαν να ρεξιγαστώ αστείο ρε, σαν να ρεξιγαστώ αστείο. Μα χρειάζομαι σε ρε φίλε, τα μένα μου να λύσεις τα σχόλια να μπορώ να σχολιάσω, τα μένα έχω ιδιά. Μες που είσαι τέλεια, πάμε. Να μας πω. Μαράκα, πάεις έρχεσαι, είσαι όπως τη μούια μέσα στο... Φύγε που δάμε, είσαι όπως τη μούια, ζάλισες με. Για να σας εξηγήσω απλά, ο Γιώργος μιλά σε κάποιον άλλο χαρακτήρα στο στούδιο, ο οποίος είναι να εμφανιστεί πιο μετά και είναι η πόρτα τρίζει, πρέπει να πιάμε τα πόρτα. Ελμό, φέρνει μια μπύρα και αδέλειψε. Δες πω μου, έχουμε τίποτε coming up, κανένα project να πούμε, να σχολιάσουμε. Ναι ρε, ετοιμάζεις για τούτη στάντα. Σκάσε γαμό, το ρωτώ το καλεσμένο. Με την ίδια ερώτηση ρε. Α? Πιζά, φτάνει την πύρα, και να μην είναι από σε μένα. Αν έχεις την κατάψυξη. Γιώργο, λαφέρ μου την πύρα. Μα είδες, έμαθε μας και πράγματα, τα πέντε στάδια του πένθους, ρε. Ενώ σου ήταν διδακτικό, ήταν... Ωπα, έλα. Πελαμός. Θες πω, με ευχαριστούμε. Ωραία. Μια και τα σχόλια που βρίσκω φυλακτού να πήγαινε καθόλου χρήσιμα. Λέει αν εξαιρέσεις τον Γιώργο και τον Ηλία έχουμε καλά παιδιά ως τώρα. Τον Γιώργο και τον Ηλία έχουμε καλά παιδιά ως τώρα. Αν εξαιρέσεις τον Γιώργο και τον Ηλία έχουμε καλά παιδιά ως τώρα. Ωραία. Τέλεια. Δεν ξέρω ποια είναι το ηθικό του κριτήριο με τον Δημήτρη τον Γιωργάτζη και τον Αντρέα τον Γιωργίου ότι γνώσου το ηθικό, όχι το κωμικό. Πελαμός. Πες πω μου. Is this good night? Καλή συνέχεια. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Bye bye. Bye. Έλα. Καλύτερα. Ποιος είναι ο επόμενος? Καλύτερα οι δυο μας. Ο επόμενος είναι πανέτοιμος. Μισό λεπτό. Πού είσαι, πού είσαι. Έχεις μιούτ το μικρόφωνο στους επόμενες καλεσμένε. Τώρα το έκανες unmute και είσαι έτοιμος να βγεις στον αέρα. Έτω ρε τον Αντίνο να χάνα ρε. Εντάξει, εγώ θέλω τη φάτσα μου τώρα να μιλά και μετά που λέω θέλω την επιφάση μου. Μόνο και εδώ είναι ένα αστείο για μένα. Μπορεί να είναι και πιο αστείο από τα προηγούμενα που είπε τώρα, παιδιά. Αλλάξαν πολλά οι εποχές. Εθιέβαζα λίγο και τα comments τώρα και αντιλαμβάνομαι ότι αν τον καιρό που κάναμε stand-up πριν 10 χρόνια είχαμε τον κόσμο να μας κάνει comments στα δεξιά στην οθόνη, σε μια οθόνη πίσω μας ή παραπάνω που πάσαμε να μείνουμε στην πρώτη μας δουλειά. Λοιπόν, φίλε Γιώργο, δεν έχω κάτι έτοιμο, οπότε αν μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις, απλά να σταθώ και εγώ πάνω σε κάτι που μένω ο φίλος μου, ο Γιωργάτζης, που εγώ τον επρότεινα να κάνει show. Να με κοντά It's σας. On you! It's on you! Απολογούμε, απολογούμε. Νομίζω ότι και τον Αντρέα εγώ τον επρότεινα, απολογούμε διπλά. Νομίζω ότι η κοπέλα δεν την ξέρω, αλλά εγώ την επρότεινα. Το λοιπόν που πέραν της σοβαρότητας πάμε και λίγο στην πλάκα. Αλλάξαν πάρα πολλά εποχές και τούτο μπορείς να το καταλάβεις. Φίλε, συναντήθηκα με τους παρέες μου, τώρα πανήξαν λίγο τα μέτρα και δικαιούμαστε να πάμε 4-4 άτομα. Έτσι βρεθήκαμε στα πίσινα του σπιτιού που έχει τη Χούη και ήταμε 8 που τη μια και 8 που είναι άλλη. Εντάξει, κάτσαμε έτσι να τα πούμε. Επιάμε τους εαυτούς μας να γεράσαμε, παιδιά. Εμείς είμαστε τώρα 35-36 χρόνια. Επερθόμαστε πριν 15-20 χρόνια και λαλούσαμε. Ρε Αντρίκο, ένα μωρέ φίλε, έχω τη Γεωργία, έχω τη Γιώτα, έχω την Άντρη, έχω την Εύη. Λαλούσαμε τούν τα πράγματα. Επερθήκαμε ψες, λαλί μου ένας τελενίος, λαλούσαμε. Μου, έχω τρικλία, ίδια λαλί μου, έχω ψηλή πίεση. Παιδιά, αλλάξαν πολλά οι εποχές. Αλλάξαν και εγώ νιώθω ότι το πράγμα σε σαν καθηγητής που θωρώ μητσούς εδώ και 10 χρόνια. Το πώς αλλάξαν οι μητσοί πριν 10 χρόνια και με τώρα. Δεν ξέρω αν έφυγεστε με τρυπινή, ας πούμε, τους παλιούς τους, τους ηθοποιούς, εσύ ρε Γιώργο, ας πούμε, εσύ ρε Ανδρέα. Εν πολλά μεγάλες οι διάφορες. Φίλε, παλιά, εμείς, ας πούμε, που ήμασταν μαθητές, δεν ξέραμε που ήταν τα γραφεία του σχολείου. Φίλε, δεν ξέραμε που ήταν ο διευθυντής, δεν περνάμε ποτέ στο αυτό. Πριν να κλείσει το σχολείο για την καραντίνα. Ναι, είσαι κοντά. Εφόρες το δάσκαλο σου στο σούπερ μάρκετ.
Αν πάμε να πιο κάτω στον επόμενο τον διάδρομο και έχουν τα παγωτά και τους έχω ράτσι παγωτά, έτσι να είμαστε. Ήσουν κάπως έτσι. Τώρα ρε φίλε, και μου προκτήσεις στο σούπερ μάρκετ, «Ω, κύριε!» «Πού είσαι, κύριε!» «Κύριε, δεν μπορούμε να ζούμε, σε τσακάρεις και είναι στο χαροτσούι μου». Και όταν καταλάβεις το, πες πια, και από τους γονιούς, οι γονείς, έρχεται μια, τώρα που έτσι έπια φορά να τη σταπώ να τα ακούσει. Έρχεται μια, λέει μου, «Κύριε Αθανασίου, μπαίνει ο γιος μου στο δωμάτιο του και δεν διαβάζει ποτέ. Κάθεται 2, 3, 4 ώρες, λέει μου, στο δωμάτιο και δεν διαβάζει. Τι πρέπει να κάνω?» Λέω της, «Πιάς του το iPhone, πιάς του το computer, πιάς του το iPad, πιάς το PlayStation, να δεις τώρα σε τέτοια βάση». Μα δεν καταλαβαίνετε καλά, κύριε Θανασίου. Και iPhone έπια, και iPad έπια, και computer έπια, του πάλι είναι τέτοια βάση. Υπέροχη συνεννόηση. Α, ναι ρε, ο άλλος, καλή μου, λέω του, κύριε Γεωργίου, λέω του, ο γιος σας συγκεντρώνεται μέσα στην τάξη, ήταν έτσι αυτός, δώρε με. Μάλλα, λέω, έναν καϊ μαύρο. Ελά του, εντάξει, δεν πρόβλημα, αλλά του, εσύ συγκεντρώνεται, νιώθω τον ότι αφαιρείται, πρέπει να σκέφτεται κάτι άλλο, ήταν έτσι. Εντάξει, δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, αλλά πρέπει να το δούμε το πράγμα, με την αντίληψη του γενικά στον χώρο. Κάνω έτσι, δεν μου ξανά. Εντάξει, λέω, μια χαρά είναι το χώρο. Μια χαρά είναι. Και βλέποντας σας και τους δύο, μακριά, τα μαλλιά, τα με μούσια. Θέλω να αφαιρθώ σε έναν περιστατικό που συνέβη πριν μια εβδομάδα, αν έχω άλλο 2 λεπτά. Πριν μια εβδομάδα με τον Μπαρπέρι, παιδιά, διότι κάποιοι που μας, δεν ξέρω για εσάς, κάποιοι πάνε στον Μπαρπέρι. Το λοιπόν, είπα του κουμπάρου μου να μου συστήσει Μπαρπέρι, τώρα που τελειώσαμε από την καραντίνα, έτσι να πάω να τα πιάω λίγο, δηλαδή μου έρθει να πάει στον τάδε, εν κάτω Λευκοσία, λέει μου, να δυσκολευτεί λίγο να βρει πάρκινγκ κλπ. Αλλά να πάει τσαμένο καλύτερο. Εντάξει, ρε, για να μου είπε έτσι, θα πάει τα ρήμασε περιπίθη. Από όλα. Επία ύβρα, τα ξέρω εγώ, επάρκαρα, επία τσάκρα, ένα μαχαζούν έτσι πολλά μυτσί. Μπαίνω μέσα, ακούστηκε και έτσι το κλασικό το καμπανούι που μόλις πίσω τα παλιά τα κάστα. Μετά κλίν, η πόρτα που άνοιξε. Γυρίζω δεξιά, είχε ένα μπάνκο. Κάθονταν έτσι τρεις πόντου τους του Νεπαλέζους, Ινδούς, πού να μ' αφούρκια τέλος πάντων. Κάθονταν τρεις αμέρα, λέω τους, «Γεια σου, παιδιά, hello, chef». «Γεια σου, παιδιά», κάτσαμε με δίπλα τους. Εκούρευκαν ένα ρε παιδιά και πραγματικά εσπάζε τον μποξίρο, όπως τον έκανε κούρε και πα, κάτι έναν τους μια μπαστά στην ίδια μου, πα. Φίλε, έκαμε το κοπελούι, άχρης τον μποξίρο. Θόρου δεξιά, αριστερά, εγώ αντράπηκα, πού να φύγω, να μας τρούν, να μας προύν και να σώσουμε πάνω, να μας περιπέσουν. Τέλος πάντων, θόρου δεξιά, αριστερά, ήσουν και τιμό κατάλογο. Έλα, λέ, κούρεμα 10 ευρώ, περιποίηση 30 ευρώ, έκπληξη 60 ευρώ. Σηκώστηκε ο άνθρωπο να φύγει, κάνουμε έτσι. Ποια είναι στην έκπληξη? Μην πιάσει στην Netflix. Έφυγε. Γυρίζει πάνω από παρπέρι, λέει μου, έλα ρε κουμπάρε. Λέω του, έχουν τα παιδιά τα με σειρά, ναι, τρεις πρέπουμε. Λέει μου, όχι λέει μου, τσίνε το καταστήμα, τον έκοπε και λέω του, αλήθεια. Yes, sir, ρε γουί. Εντάξει, λέω, έπια έκατσα ρε κοπέλια πάνω στην καρέκλα. Εντάξει, εκούρεψε με, λέει μου, κουμπάρε το 10 ευρώ, όξα τον 60. Βάλε μου τα σκιά μου πάθηκα σε έναν παπούτσι. Ελάω του κοινών των 30, εντά είμαστε τον τίποτε γύπτη, το 60 αλλά ότι έχουμε και κρίση, κάνε μου κοινών των 30 την περιποίηση. Ω, λαλί μου, να σε σάσω καλά. Θα σου βάλω και κάτι για τα στρίσες πάνω στα αυτιά σου, λαλί μου, θα βάλουμε και μια μάσκα να φύγουν τα μαυρούθια. Λάω του, τι κάνεις εσύ, εσύ είσαι ο επιστήμονας, λαλί μου, ό,τι μου πεις εσύ είναι να κάνω. Εντάξει, σε κάποια φάση όπως που να οδείξω να πεις, έπια μόνο το δυο παντονέτες, έκατσαν μέσα στο τσερί, έκατσαν μέσα στα αυτιά μου, πατ, πατ. Έκρουσα, άλλο του μετά, άλλο δυο πάτ, μες τα ρουθούνια. Σε κάθε φάση έκαμε έτσι, αρχίστηκα το ένα μαύρο μικρό ρεκοπιτά, έβαλε το έτσι μας τη φάτσα μου, άρχεψε να σκληρίσκε, ώσπου να νιώσω ότι σκληρίσκε, ξέρω εγώ, ο τσαρλατάνος, σαν ακόλα, άλλο το έκανα, μεν πάτε. Ώσπου να δείξω να κάνεις τραβά μου, τα κίνα μες τα σμούρτια μου, πάτ, άλλο, πάτ, που τα φτιά μου, άλλο του, θα μου κάνεις. Και φκάλι μου έτσι, και φύγει μας τα κάτ. Και παιδιά, τι γίνησκεται.
Γυρίζω δεξιά και τα μαυρούθια κάθονταν και τρίτσα με ακόμα. Εν έφυγε ούτε ένα. Αρέσκει μου που είπες, επασπάθησες... Έπα τόσο πόνο να φύγουν τα μαυρούθια ρε. Άντε όλα. Για να καθαρίσω τόπο σας, το μήνυμα. Αρέσκει μου που προσπάθησες να περιγράψεις τα μαυρούθια και μόλις έκαμες τη φωνή είσαι, ενώ σου είσαι ο ίδιος, ενώ σου η φάτσα σου είναι τέλεια, ενώ δεν χρειάζεσαι πολλά. Πες σαν εμένα. Πες σαν εσένα. Πολύ πρόβλημα στην Αγγλία. Πολύ πρόβλημα στην Αγγλία, ρε φίλε. Για μένα νιώθεις, για μένα καταλάβεις γιατί είμαι στην Κύπρο, είμαστε πολλοί άνθρωποι, πολλά εναντίον του ρατσισμού, ρε φίλε. Ναι. Διότι είμαστε εγγύνοι που εγγύνοι στην Κύπρο. Ρε, εγώ στην Αγγλία εμείνησκα σε ένα διαμέρισμα με άλλους 12. Στην Αγγλία εμείνησκα όπως μείνησκουν οι Μπαγκλαντές και τα με. Εκπαιδαλεύκουν τα μες στον Οντήρο όπως εκπαιδαλεύκουμαστε εμείς, ενώ σου είναι απλά καπιταλισμός σε άλλα επίπεδα. Ακριβώς το πράγμα. Ακριβώς, ακριβώς. Αντί... Το ίδιο. Α? Το ίδιο. Ακριβώς, θέτε, μπράβο. Σχόλια. Λοιπόν. Ο Ψηλίδης λαλεί ρε άχανα επώνυσα τον εγκέφαλο μου. ο Ζέις λαλεί ήμουν σίγουρος για τα μαυρούθια. Και ρωτάνε πέρασες καλά την προηγούμενη εβδομάδα στο κάρμα. Επάχυνε τούτος ο αχάνας, λέει. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ... Εγώ με τα μία είμαι σικά έκανα να μιλάω από εκεί εντάξει. Περιμένω ανυπομονώ που με ρώτησε για τον κάρμα ο παρέας. Με ρώτησε για τον κάρμα. Ένεχε έτσι, ένεχε έτσι. Ρε, η Χριστιανά μιλήσαμε μέχρι στον δρόμο, έρχεται. Η κυρία Ρέα είναι εντός των premises. Είναι εντός των premises, ωραία, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, ωραία. Με ενημερώνω από το control ότι έχουμε κάποιο άλλο comment ή προχωράμε στο επόμενο. Ωραία, τον έχουμε. Προχωράμε στο επόμενο. Αντί που πράγμα, Αντρέα μου, πράγμα, θα σε ευχαριστήσω που είστε. Ήταν μπελαμό, τε σου και εσύ τα μαυρούθια σου. Thank you, φίλε. Και όντως αλλάξαν οι γερεροί, φίλε. Τον πουλάλε, α πούμε, με το μερα comments, α πούμε, τώρα κάνουμε stand-up και κράζουν μα δίπλα ενώ εσύ το σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα, εντός της εβδομάδας να βγάλω ακόμα ένα τραγουδάκι, έναν όπως σας υποσχέθηκα που κάναμε το live στο TikTok, ένα καινούριο rap που ο τίτλος είναι «Θυμάσαι» και πραγματικά να ταξιδέψουν πάρα πολύ. Έχω το μισό τελειωμένο, το υπόλοιπο μισό να το τελειώσει ο κόσμος στο Facebook με τα comments. Εν τύπου down to memory lane, ας πούμε, για μας τον 80s, 90s. Μάλιστα. Μπορώ να σου πω και ένα στίχο έτσι να τον αποκαλύψω. Έλα, ρίξε. Έλα. Τι ζεράκι είναι εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Θυμάσαι που πιέναμε όλοι μαζί βιβέντι και είχαμε όλοι τον Πάμπον τον Γιώργκουνο για όλους μας αφέντη. Παιδιά, όσοι είσαστε λευκοσιάτες και γνωρίζετε πώς ήταν η κατάσταση των κλαμπς, παιδιά, δουλεύκαμε όλοι σε ένα κλαμπ. Είμαστε όλοι, να πάω σε πάρω γιώρα, ρε, φίλος. Κλασσικό το τάδε. Ξέρω τον Γιώργκ στην πόρτα, ρε. Ναι. Ρε, πόσους viewers έχουμε 5, πόσοι είναι από τους 200 που ήταν. Είμαστε 250 αυτήν τη στιγμή. Wow, ανεβήκαμε και κατεβήκαμε. Τι εννοείς ανεβήκαμε και κατεβήκαμε. Ναι, είμαστε πάνω από 300 σε κάποια φάση, πέσαμε λίγο, θα ξαναβλέπουμε. Εντάξει, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται το πάνω. Ανεβούν κατεβαίνουν. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο guest σε 30 δευτερόλεπτα. Πού είναι? Μισό λεπτάκι. Ο Μάικ, μισό λεπτό. Sorry, παιδιά, επειδή δεν βλέπω ένα comment. Έλα, έτοιμος. Πήγαμε. Έχω το. Έτορε το Μάικ, ρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, φίλε μου. Φίλε, είμαστε καλά εμείς, εσύ.
Εγώ εντάξει ρε φίλε, όπως όλοι είναι καρτερό αδικαιώσει του κουβέντα, πάμε να σε εξαπολύσω, να βγούμε έξω, να βρούμε κανένα, να πειράξουμε, να γράψουμε λίγο ή λίγο. Δηλαδή μέσα στο σπίτι είναι φίλε ό,τι είσαι να γράψεις, αν δεν κάνεις interact με τον κόσμο, δεν κάνουμε τίποτε ρε φίλε, ας πούμε. Άρεσκε να πειράζω εμένα, έτσι κολλώνω. Πιάσε ένα πάρτι την άλλη φορά, εντάξει, είχε έναν τύπο ρε φίλε, είπε μας ούλους 100 φορές ότι εβούρισε με τους Σταύρους στην Παμπλώνα και το πιο επικίνδυνο πράγμα του κόσμου και άλλη μας πέρα, φίλε, εντάξει, μια φάση δεν βαρέθηκα εδώ. Λάζω ρε φίλε, εβούρισες με τους Σταύρους, λάζω του, επικίνδυνο, α, καλό, δεν έχει τίποτε λάζω του. Εγώ μια φορά επάτησα μες στα σφουγγαρισμένα της μάνας μου ρε φίλε, είτε, τι μου λάζει, σας πω, Σταύρους, Θαραλέως, έκουσες τον άνθρωπο, αλλά θαραλέως. Φίλε, εντάξει, κοίτα, κάποιος πρέπει να στην πει, γιατί... Να σου πω, φίλε, έτσι ειλικρινά, ειδικά με τις εποχές που ζούμε τώρα, την ημιμάθεια και την έπαρση, φίλε, μην πάω. Δηλαδή, ενοχλεί με, ας πούμε, δεν ήξερες κάτι, πέντε, το ξέρω, πέντε, ευκέβασε το μάθη, το ρώτα. Όπως την άλλη, μου είπε μια ημέρα, ευκέβασε έναν πολλάριο μπήμα του Τάκη Λιβαδιώτη, ξέρεις τον. Λάλο της. Εν τούτος που γράφει οι ποίηματα για κούνες και πολυκατοικίες. Εν τάσος Λιβαδίτης ο άνθρωπος, ας πούμε. Και ρε φίλε, σκέφτομαι τον άνθρωπος, άμα τους κυκλοφοράς, ξέρεις να μου περιμένεις μετά, να αγάξεις μες στον κόσμο, ας πούμε, και να σκέφτουν να λέω για τον Γιάννη Ρότσο, τον Οδυσσέα Αναλίτη, τον Κωστίνκα Πλαμά, τον Κωνσταντίνο Νταβάφης Ξαθά, φίλε, πράγμα την κόφκης. Σινή και κόμπι. Θα παίρνεις εσένα μαζί, σε κατάλαβε. Φίλε, έτσι, εντάξει. Εγκρίμα που έχασε και η ανθρώπινη επαφή, η αλήθεια. Ο συνδυασμός του lockdown και της τεχνολογίας, παιδιά, εντάξει, κάπου βοηθά σίγουρα, αλλά ειδικά στο φλερτ, είναι το ίδιο, ρε φίλε. Παλιά, τον καιρό μας, εμάς, άμα σου άρεσκε κάποια δείχνεση στο ίδιο, ήταν και να μην μπροστάζεις ρε φίλε, ή που ήταν να πετύχεις, ή που να φάεις την κλάτσα σου, ας πούμε, ένα μάθημα, μπορεί να το μάθεις, εντάξει. Και ήταν και πιο δύσκολο να τις προσεγγίσεις παγιά, ειδικά οι όμορφες, ειδικά μες στο σχολείο, είχα έναν εντουράζ που μέτριες, εντάξει, bouncers γύρω τους, και δεν μπορούσε να τους μιλήσει ρε φίλε, που προστάζεις, κάντε, έτσι, 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 Επίαμε στην Ελλάδα κάποτε ρε φίλε με το σχολείο που πήγαμε και άρεσκε μου μια και ήταν τόσο απλησίαστη. Και κατέβηκε από το ξενοδοχείο να περπατήσουμε μέσα στην Ερμού και φόρε μια φανέλα και γράφε πάνω «Πολέμα την φτώχεια». Πόλα το πελέ. Ήβραμε πάτημα να την... κάνω κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ πώς περπατούσαμε φίλε για την εντυπωσιάσω. Πού μια ρε έναν άστεγο. «Πολέμα την φτώχεια». μου έκατσε, δεν ξέρω τι. Άμεση επαφή, άμεση επαφή εσύ, με τη φιλοσοφία στην πράξη. Παμ! Να σου πω ρε, χωρίς την άμεση επαφή κάνεις πολλά πράγματα που να σου δώκουν και λίγο. Ας πούμε τώρα π.χ. πας στο περίπτερο, βάλεις μάσκα, μπαίνεις μέσα, να ψουμνήσεις, να φύγεις, χωρίς και την ώρα, αν μπορείς να αναπνεύσεις, να μιλήσεις με τον περίπτερα. Φίλα περίπτερα στην παλιά μου τη γειτονιά, κοπέλι το λοιπόν. Ο τύπος ήταν ο ίδιος ο Σρέκ, απλά ήταν πράσινος. Εντάξει, λοιπόν. Και η φωνή του ρε φίλε καμπάνα, πιλώς εσύ ήρνε τείχο να σου πω. Κοκοπέλ. Πάω μια μέρα περίπτερο, ήταν γεμάτον κόσμο, ήρθε η σειρά μου, δύο του τα λεφτά, καρτέρουν τα ρέστα, να κάνω λίγο chit-chat. Και πάω στο ράφι δίπλα, είχε μια μάρκα νέα προφυλακτικά. Και άλλο εγώ έτσι μου λοχτά, ας πούμε ρε φίλε, λάδω, ρε. Να μπορεί να λόγουν τα προφυλακτικά, ρε είναι καλά. Και απαντά μου, στη διαπασό, για τον Πούτσο. Τώρα δεν το σπίναν που μου είπε, ρε φίλε. Είπε μου ότι είναι καλά, ο ξέπε μου είναι να πω τα κάμω, ας πούμε. Αλλά πάλι, εσύ είναι την επαφή, ρε φίλε, κατάλαβε. Έτσι. Έτσι σημαντικό, ρε φίλε. Εδώ και σου οδηγές χρήσεις. Φίλε, δεν ξέρω ακόμα. Μπορεί να μην το άρεσε το κατάλαβες τι το προέριξε, έτσι μου είπε, εγώ κράτησα το. Εντάξει, παιδιά, βαθανιόμαστε όλοι μες τον κορονοϊό, ειδικά οικονομικά. Έκοψε μάτσο πίσω από τις δουλειές. Φανταστείτε, εγώ ακριβώς πριν τον περασμένο Μάρτιο ήταν να κάνω κάποιες επενδύσεις και ευτυχώς γλιτώσαμε τι. Και είχα και πολλά καλές ιδέες, ρε κάνω το. Ας πούμε, ήθελα να ανοίξω ένα ζάχαρο πλαστείο, εντάξει. Αποκλειστικά για μεταλλάες, ρε φίλε.
Δηλαδή ακούεις χέρι metal, φίλε μου, θα έρχεσαι που μένα. Λοιπόν, και αποφάσισα να το ονομάσω metal τελικά. Αλλά, εντάξει ρε φίλε, η αλήθεια είναι στην Κύπρο πόσους μεταλλάζεις. Ένα ξαφνιαστής. Να πούν Dark Forest ρε. Black Forest ρε, εντάξει, μπορεί να κάνω και λίγο προύφες Black Metal. Εντάξει, καλή να πούν. Anyway, εμείναν μας, βασικά, εμείναν μου ιδέες ρε φίλε και τα ονόματα. Βέβαια, βέβαια, επιχειρηματικέ μου, με το που ανοίξει ο κορονοϊό πρέπει να. Με το μετάγλικα έχει. Με το μετάγλικα έχει. Εφόσον είμαστε. Ακούτε τα επόμενα τώρα. Έχει την πρώτη δώρο κάρτα ο Παπαδάκη. Λοιπόν. Ινδική ταβέρνα. Ωραίο. Ινδική ταβέρνα. Ρε φίλε με ζωντανή μουσική. Εντάξει. Πασμάτιον. Ωραία. Και τώρα που έτσι έχει και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, νομίζω είναι να δουλέψει τον που να σου πω τώρα. Γυράδικο, εντάξει, με για ηλικιωμένους sex offenders. Πορνόγυρος, είναι εύκολο. Καπαρέ με Ιταλίδες, παιδιά. Τούτι πουτι. Τούτι, η πουτα. Φίλε, άλλο αδείς όμως. Έλα. Το μου, ρε φίλε, είναι και θα παραμείνει. Πάντα θέλω να ανοίξω jazz club. Εντάξει. Αλλά η Κύπρος, ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο μπαζάρι να δουλεύεις πρώτη δουλειά των jazz club, ρε φίλε. Είναι πράγματα που κάνεις on the side. Αφαντάνει, ας πούμε, να πρέπει να τα δουλεύω όλα μούχτη. Δηλαδή, ας πούμε, να φέρω μαύρους jazzistes που είναι Αμερική, που είναι δρόμους, ξέρω, να παίζουν. Αλλά με τον τα συνθήκες λογικά θα έπρεπε να ονομάσω ας πούμε το κλαμπ αφού ήταν να μην ήσουν και μαύρο και ότι είσαι jazz του μαύρου. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι να πω σκέφτομαι να πάει με τις ονομάσεις των εφορών εταιριών ρε φίλε. Ωωω, και μετά να κάνουν τα spiritual tools. Ναι, take your finger out of my ass, ξέρω κάτι εγώ δούλα ας πούμε. Είσαι jazz του μαύρου. Περιμένουμε απλά να δούμε το πράγμα. Φίλε, νομίζω κάνει υπομονή και κάνει την υπομονή σου και νομίζω να έρθει η ευκαιρία να τα κάνεις όλα αυτά. Κοίτα, και έχω παραπονό ρε φίλε. Εγώ είμαι χαλαρός σπίτι μου, να παίξω PlayStation, να παίξω όλη τη μουσική μου, να γράψω, να συντηρήσω το σπίτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο ωραία πράγματα και να κάνεις, αν τα κάνεις πολύ καιρό ρε φίλε, αρχίζει τα. Εντάξει, αρκέψα ρε φίλε παρίσκω και εγώ ας πούμε με το lockdown και μέσα στο σπίτι γιατί κατάλαβα ότι επίραξε με ρε φίλε γιατί αρκέψα και έκανα σαζάμ όλους τους ήχους του σπιτιού μου. Εντάξει, πήγαινα στις πόρτες στα ψυγεία, αλλά έπρεπε να παρετήσω γιατί που έκανα σαζάμ το καζανάκι της τουαλέτας έφκαλε μου συνέντευξη στην αρχιεπίσκοπη. Οπότε παρετούν. Φίλε, Shazen! Ως την κελέ! Shazen, τζαμε! Μπράβο! Nice! Μάικ μου, συγχαρητήρα, ευχαριστούμε. Όλες οι ιδέες σου ήταν απίστευτα offensive και inappropriate. Παιδιά, εδώ που κάνουμε ένα απίστευτο, ελπίζω μόνο να με ξαναγίνει, εννοώντας ότι να μας τα ανοίξουν όλα, ρε φίλε, αρχή κόσμο. Ναι ρε φίλε. Να έρθει ο κόσμος να μας δει, να μας ζήσουμε και εμείς και την σκηνή πάλι και πεθυμίσαμε την. Thank you για τον χρόνο, thank you για εμπρός κλείσιν, καλή συνέχεια στους υπόλοιπους και άστε καλά. Μάικ Γερολέμου παιδιά, Μάικ Γερολέμου. Έχεις πολλά ωραία κόμμα και έχει ένα δαμέ ένα λεπτό. Λέουν γενικά στα μετάγλικα έχει με και εμένα. Λέει ένας άλλος, να είναι παραλιακό λέει τον Jazz Club και να είναι Σι θάλασσα. Τούτα είναι τα κόμμετς που θέλω να θυμάζεις, δεν πρίχτη φυλαχτού. Τώρα είστε του τώρα, φτιακά. Αναστάσιος Αναστασίου είναι να σε βρει. Μαλάκα, έχω και εγώ ένα λόγο που έγινε έτσι που τούτα επιχειρηματική ιδέα να το πω. Φκάλα το χτες. Λοιπόν, είναι αγγλικό όνομα, εντάξει, αγγλικό όνομα φασφουντάδικου
Οκ. Okay. Το οποίο πουλά μόνο hot dog που μοσχάρι. Αγγλικό όνομα fast food άδικου που πουλά μόνο hot dog που μοσχάρι. Το tip για να το βρείτε είναι ότι στα ελληνικά μεταφράζεται το αγγλικό όνομα σε μοσχαρίον νόμι. Βίλος. Έχω το κάδικο ρε. Βίλος. Καλάβες. Πουλά μόνο μοσχάρι. Βιλάδικο ρε. Βιλάδικο. Γιατί όχι ρε. Καλά ρε φιλακτού. Ρε φιλακτού, επειδή ενός σου εμπάει ο τσάμε, εν μπορείς να κρατήσεις τα συστατικά ενός λογοπαίγνιου. Είπαμε ένα αγγλικό. Στα σχόλια λες να σε κάνω μιούτ. Εμένα. Ναι. Αυτόματα 10 views. Ναι, χάσαμε 10 views. Ρε, ας πω κάτι. Αν χάσαμε 10 views, να σου πω κάτι. Στο βίλο μου. Το χάσαμε το Mike τώρα. Αλλά ας πού συνεχίζεις, φεύγει ο κόσμος. Τα πάντα. Έλα, Mike. Έφυγε ο Mike, δεν πειράζει. Πέρασαμε και την ώρα, μια χαρά. Ο Mike ήταν τέλειος. Είμαστε παρέτοιμοι όμως για τον επόμενο μπουρέκο. Πού είναι? Α, περίμενε ένα λεπτό να αποχαιρετήσουμε. Έλα, Mike. Είμαι μέσα! Σε ακούμε, τώρα σε βλέπουμε. Του δεν το είμαι μέσα. Μέσα! Όχι κόμμα! Ήθελα να ρωτήσω τώρα, Αντρέα ρε φίλε, τι νόμου σου πάει χτες ρε κυρία Γιώργο. Κιού. Πώς λέγεται ένας σκαλιάς, ακούεις με ρε φίλε. Ναι. Πώς λέγεται ένας σκαλιώτης που προσεύχεται. Περίμενε, σκαλιώτης που προσεύχεται. Δεν ξέρω. Ξέρει το εγώ, Γιώργος ξέρει. Praying Mantis. Έφυγε. Bye, καλύπτα. Ας παιδιά, καλύπτα. Τέλειος ο Μάικ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πού πάμε. Θέλω να το ανοίξω το μικρόφωνο του. Έτον! Έτον το ψήλο ρε! Γιατί εσείς το ζητήσατε. Έτον ακούμε. Έτον ακούμε. Τον ακούω. Τώρα. Τώρα ακούω, ναι. Πάλιστα. Λοιπόν, χαίρετε παιδιά. Γεια σας. Γεια σε εσάς. Γεια σε όσους μας βλέπουν. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης και για τα επόμενα 6 λεπτά να προσπαθήσω να διασκεδάσω, αν και είναι λίγο δύσκολο να ακολουθήσω τον Μάικ. Γιατί μετά το πασμάτιο κάτσε ρε φίλε, πού πάει να παίξεις την μπάλα. Φτιάχνει να παίξεις μετά που την Μπαρσελόνα μες στο γήπεδο, πού να πάει ρε φίλε, εκείνο είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ένα comment το οποίο δεν έφτιαξε ο Ανδρέας πριν και πρέπει να λεχθεί ο νέα. Ο Ανδρέας ο φυλακτού είναι γίνον που πιάνεις αν επαράγγειλες το Kit Harington που το Game of Thrones που το Wish. Λοιπόν. Κιν Χάρικτον μου τα Λίτολ. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εγώ να μιλήσω για πράγματα που με εκνευρίζουν επειδή είμαι πολύ ευθυμητικός. Λοιπόν, σίγουρα το πιο εκνευριστικό για κάποιον σαν εμένα είναι η ηλικία, ο χρόνος. Εγώ είμαι 40 χρονών πλέον, αλλά δεν οριμάζω όπως το κρασί. Εγώ οριμάζω όπως την μπανάνα, γι' αυτό μου έτσι. Λοιπόν, ένα δεύτερο πράγμα που με ενευριάζει πάρα πολλά είναι ο κόσμος που πιστεύει στα ζώδια σήμερα. Γιατί, πώς γίνεται να πιστεύει σε ζώδια μετά την πανδημία. Ούτε και ένα μέντιουμ, ούτε ένας αστρολόγος, ούτε μια πρόβλεψη δεν είδε την πανδημία να έρχεται. Κανένα μέντιουμ δεν ήταν κάπως. Επικοινωνώ με το πνεύμα του προπάπου σου. Και τι λαλεί. Λαλεί ότι είμαι περήφανος για σένα. Μάχεσαι μου, Μαρία. Λαλεί άλλο. Λαλεί μου ότι αγαπάς σε πάρα πολλά. Παμαρία μου, σου αρέ. Και τι άλλο. Να αγοράσει μετοχές της Dettol. Δεν καταλαβαίνω. Φίλε, ούτε ένας αστρολόγος δεν έγινε να πει. Λοιπόν, εσύ που είσαι τάβρος, έχεις λίγο πρόβλημα με τα αισθηματικά σου, στη δουλειά σου πάει στα καλά και επίσης πλύνεις και έφερκα σου. Ούτε ένας δεν ευρύει. Επόμενο πράγμα μου ενευριάζει.
το ντόπινγκ στον αθλητισμό. Αδερφέ, δεν γουστάρω. Usain Bolt κάνει τα 100 μέτρα σε 9 δευτερόλεπτα. Κάτσε, αδερφέ, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ 9 δευτερόλεπτα. Όχι να τα βουρήσω τα 9 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θέλω να του βλέπω να μπει ένα φάρμακα από την άκρα. Είναι τούτον, είναι φάου. Δεν του θέλω τούτο. Εγώ, φίλε μου, θέλω του να είναι μαστουρωμένοι. Γίνονται ζωέ μα πριν τι πόρτε που θέλω να δω. Θέλω να δω τα 100 μέτρα και να κουδούνι. Εντάξει, να παίζει το, να παίζει το πιστόλι και να πάει στην αφιτηρία και να κάπω. Έπαιξε το πιστόλι, ρε. Εννιάσου, ε. Εβέθηκια. Σημασία. Έντσι ο προορισμός. Ταξίδι. Και το όνομα του αθλήματος, 100 μέτρα τη χόρτου. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Thank you, thank you, thank you. Να πιούμε και μια κουλιά από το πρώτο μας. Λοιπόν. Ακόμα ένα πράγμα που με εκνευρίζει με ένα σαν άτομο είναι το marketing. Λοιπόν, και εκνευρίζουμε από την άποψη του ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ αντρικών και γυναικείων προϊόντων. Okay. Και αν που θα έπρεπε να υπάρχει. Εντάξει, γιατί έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι αμυγός αντρικά, κάποια πράγματα τα οποία είναι αμυγός γυναικεία, αλλά έχει και κάποια τα οποία θα έπρεπε να τα έτσι. Πάει δε αδερφές στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, μπαίνεις μέσα. Και πάει στο διάδρομο με τα σαμπού. Και πάει τσάμε στα γυναικεία. Και θωρείς. Άρωμα λεβάντας. Ανίστο. Λεβάντα. Εντάξει, τι ωραία. Το παρακάτω. Λουλούδια του δάσους. Παναγία μου, είναι λεξί με μέσα λιβάδι. Ξέρεις να μου μυρίζει. Πάει στο τρίτο. Άρωμα της θάλασσας. Ανίστο. Μυρίζει αντιλιακό και σκατά. Πρέπει να τον καβρνώ. Ξέρεις να μπω. Είναι ξέρεις. Και το κούριο. Και το κούριο. Κούριο. Ξέρεις να μπω, ρε φίλε. Ένα χώνες. Εντάξει. Πάεις στα αντρικά όμως μετά. Και θα δεις τα για μένα. Dark Knight. Liquid Thunder. Τι σκάτα, τι σκάτα. Blue Explosion. Τι είναι το Blue Explosion. Κάποιος θέλω να έρθει να μου δει υπεύθυνα από την εταιρεία τι σκατά μυρωτιά είναι το Blue Explosion. Τι είναι, εστρουφάκι βομπιστής αυτοκτονίας, δεν μου φέρε. Εντάξει. Τι είναι το Blue Explosion. Ένα σκουτούλης, επειδή έκαμε ένα χρόνο μες στο ISIS, είναι radicalized. Τι θες το στρουφοχωριό, τι δεν τη στρουφίδα, δεν έχω την μπουρκα, και κάπως να σας δείξω, θα δείτε τι θα πάθετε, θα τη στρουφίξε όλοι εδώ μέσα. Κυλίεται τα κρυκτικά και πάει στο κάστρο του δράκου, ναι, και κάπως Παπαστρούφου Ακπαρ, μπουμ, και να την άσσετε ρε κουμπάρ. Παπαστρούφου Ακπαρ. Κάποιον να μου εξηγήσει εμένα, ρε φίλε. Και ποιος είναι τούτος ο πλευσικός ο άντρας, ο οποίος δεν θέλει να μυρίζει τόσο ωραία όπως το άδει ρε φίλε, να μυρίζει τόσο ωραία όπως η Λεβάντα. Ποιος είναι τόσο κομπλεξάρα ρε φίλε. Γιατί δεν έχει πιο ωραίο πράγμα που το να πάει να λουθείς, κύριος όμορφος ωραίος, να κάνεις τον πανάκι σου με τα λουλούδια του δάσους και πάει να πεις τη γυναίκα σου σύντος και πεις «Καλά καλά ρε μωρό μου, πάτε σαν να μπαίνει η άνοιξη». Κάθε Κυριακή έχουμε καινούργια επεισόδια ιστορικών. Μπορεί να με λαλείς πέτω γκικότοπο, έτσι όπως το είπε γκικότοπο, σε σαν πω και στον γκικό, και όταν έχει πεις γκικότοπο, είπες το γκικότοπο. Κάθε φορά που λαλούμε γκικότοπος, ο Φρίξος ο Μασούδας πεθανείς και λέω μέσα του. Φίλε, πες γκικότοπος. Και φίλος μου και αγαπώ τον. Λοιπόν, μπορείτε να το βρείτε από τα social media.
Είμαι Κωνσταντίνος Ψηλίδης πάνω στο Facebook, Κωνσταντίνος Άντερσκος Ψηλίδης πάνω στο Instagram και Twitter. Και κάθε Πέμπτη είμαι με τον Μαρίνο Νομικών στην Digital 3, ώρα 8.30 κάνουμε. Μην αναθιαβάσουμε κάποιο comment, μην αναθιαβάσουμε κάποιο comment και είσαι... Λέω σε ένα μήνο, φέμω, αλλά αυτό σου ευρώ, 6 λεπτά. Φίλε μαζί σου, μπράβο, respect, respect, πάμε. Λέει ένα μήνυμα, λέει, και όλα γίνηκες όπως το Ξέρξη. Ο Αχάνας λέει, δείχνει τον, ο Αχάνας λέει, δείχνει τον ανάποδα τον παρέα νοξά. Μαλάκα, η φάτσα του ψηλή θυμίζει μου κάτι optical illusions που είσαι στο ίντερνετ που μια σκέλης με μούσα και μετά βλέπεις τον ανάποδα και μετά βλέπεις τον κάτι έτσι. Ναι, ναι, είσαι γενέκα. Άλλο comment λέει ο ψηλήδη σαμπού γιατί. Για τα μούσα του ρε, θέλουν και τρίχες την περιποίηση. Για να καταλαβαίνουμε, πάλω μεν. Νομίζω εκλάψαν και οι πέτρες με το governor speech. Έχω πάρα πολλά comments που κλέσει με το governor speech. Άρα ψηλή. Αυτά έτσι γενικά γενικά. Μπράβο ψήλο λοιπόν, okay, τέλεια. Καλή νύχτα ρε φίλε, είσαι τέλειος. Αγάπη και καλή υπομονή στον επόμενο. Στην επόμενη, η επόμενη είναι στην. Μπαινεί από εκεί την πόρτα, περίπου ένα λεπτό. Εκάμε μας έφοδο παιδιά, εκάμε μας έφοδο. Λέτε, 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 Ελάτε κυρία Ρέα, μετά. Ελάτε από αυτήν την είσοδο, κυρία Ρέα, μετά από αυτήν την είσοδο. Συγγνώμη, παιδιά, καθυστερήσαμε την αλλά όπω κάνει και ο Νίκαρος, είπαμε να καθυστερήσουμε και εμεί λίγο να φέραμε την ανώτερη λειτουργό του κράτου. Πρέπει να υπάρχει έναν ωράριο. Πρέπει να υπάρχει έναν ωράριο, που να υπάρχει ένα σκέτσουελ σε αυτόν τον πράγμα. Δεν γίνεται να λέτε του άλλου να έρθει η ώρα 10 και να είναι τι ώρα είναι τώρα. 10 και 29, ούτε έναν καφέ, ούτε έναν ποτήρι νερό, να ήταν παράνεκτα πράγματα. Απολογούμαστε, κυρία Ρέα. Δουλεύουμε όλη μέρα. Όλη μέρα είμαστε εκεί που είμαστε πάνω στο γραφείο. Δεν γίνεται. Τώρα θα πρέπει να τζιμούμουν και στο σπίτι μου ή μόνο στη δουλειά. Θα μα φέρνετε εδώ και μα καθυστερείτε. Δηλαδή, καλά έκαμε και ο Φέδωνας, ο Φέδωνος που είπε τη Μαρία, θα πρέπει να φύγω. Κατάλαβε τι έκαμε, είναι κρίξη. Και τώρα την παιδί Μαρία, τέλο πάντων, ζωντάνει live. Μα ζωντάνει live, την κυρία Ρέα μου. Και εμείς είμαστε live. Ναι, σας βλέπω, ζωντανούς ακόμα. Σημαίνω ότι δεν έκαναμε καλή δουλειά σαν κράτος. Κυρία Ρέα μου, να συστήσω ότι η Ρέα είναι ανώτερη λειτουργός του κράτους. Υπερασπίζεται πάντοτε τις αποφάσεις της κυβέρνησης η κυρία Ρέα. Βέβαια. Και των Υπουργείων. Και βέβαια. Σαν ανώτερη λειτουργός του κράτους, να σου πω καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Προσπάθησα να μάθω για εσένα, ρώτησα για εσένα πριν να έρθω, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να μάθω κάτι. Πού έψαξες? Ρώτησα τη Χρυσούλα Διαβάτη, μου είπε δεν το γνωρίζω τον κύριο. Ωραίο, ωραίο. Έτσι δεν μπορέσα να πάρω πληροφορίες από εσένα, είναι η φίλη μου η Χρυσούλα, δεν γνωρίζει κανένα, δεν σε γνώρισε ούτε εσένα. Να σου πάρω στα πολιτικά. Γιατί τα μέσα σε έχουμε τα μέσα, θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Το κοινό ενδιαφέρεται να ακούσει πληροφορίες που σας. Και πολύ καλά κάνει, διότι Γιώργο μου, επιτρέπεις να σου μιλώ στον ελληνικό, έχουμε διασυρθεί σαν κυβέρνηση. Έχουμε διασυρθεί και ευτυχώς που υπάρχουν άτομα ευαίσθητα προς τον κρατικό μηχανισμό σαν εσένα και μας φέρνουν εδώ να μιλήσουμε, να πούμε εμείς την άποψη. Εμείς πάντα δίνουμε βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάντα κάτι ουσιαστικό να πούν, κυρία Ρέα. Και βήμα και κλωτσάνου και αξίζει του καθένα. Πώς βλέπετε τη δράση της κυβέρνησης μέχρι στιγμής, έχει κάνει λάθη, πιστεύετε ότι. Γιώργο, με αυτό δεν το δέχομαι. Δεν έχει κάνει λάθη. Λάθη δεν γίνονται. Προσπαθούμε, σιζόμαστε όλη μέρα στην καλή δουλειά, τη σωστή δουλειά. Και σαν απόδειξη αυτών που λέω, θέλω να σου πω ότι η κυβέρνηση μας έχει κάνει πάρα πολλά επιτεύγματα. Έχω φέρει μαζί μου έναν ολόκληρο φάκελο. Πού είναι η κάμερα, έναν ολόκληρο φάκελο που έδειξα για να του κόσμου να δει τη δουλειά που κάνουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό, είτε μίζες του, να σας βρω τα επιτεύγματα μας. Και του δες εμίζες, ένα λεπτό, να το εντουσιλούρι, ένα λεπτό. Να του αμπού τα διαβατήρια. Ένα λεπτό, Γιώργο μου. Ναι, περιμένουμε όλο το χρόνο. Τα πρώτα επιτεύγματα σαν κυβέρνηση, σαν κράτος, διότι έχουμε διαζητώ ότι μίχοι μου δεν δουλεύουν. Άκου τώρα. Ένα λεπτό, τούτα είναι στις Σεϊχέλες τα λεπτά. Ορίστε, ορίστε. Έλα, πάμε. Τα επιτεύγματα μας που έχουμε καταφέρει να κάνουμε, Γιώργο μου. Γιατί χρειάζεται κόπο.
Και πολλή δουλειά να καταφέρεις αυτά που καταφέραμε κι εμείς. Ενώ πως τις βίβλουσες πολλά μητσές, σου έχουν πολλές πληροφορίες πάνω. Έχουν πάρα πολλά πράγματα πάνω, δεν το βλέπουμε έτσι. Αυτά είναι αυτά που έχουμε φάει, γιατί και αυτά με κόπο όμως έχουν βγει. Αλλά έχουμε και τα επιτεύγματα μας. Να μας διαβάσετε κανένα, καλό. Νούμερο 1, σαν κυβέρνηση, τι κάνουμε. Έχουμε στηρίξει πάρα πολύ τους κυνηγούς. Διότι η κυνηγή είναι μια φάουσα, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ψήφι. Δεν θα μπορούσαμε να μην ικανοποιήσουμε, γιατί εγώ Γιώργο μου, με επιτρέπεις να σου μιλήσω. Βέβαια, βέβαια, κυρία Ρέμα. Το να προσπαθείς να βρεις την Τζίκλαν και την Πέρτικα μέσα στα καγκάφα. Θέλει κάποιον κόπο, θέλει ένα σεβασμό. Και εμείς τους σεβόμαστε. Και πολλά καλά κάνετε. Δεύτερον, καταφέραμε, φυγαδεύσαμε το σιλούρι. Εξαφανίσαμε. Ξέρει κάποιος τώρα που είναι ο σιλούρης Magic trick. Κανένας δεν ξέρει. Τούτον τι σημαίνει. Ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εξαφανίστηκε. Πραγματικά. Εκάμαμε. Α, ορίστε, αυτά για να τα εκάμαμε. Εκάμαμε διαγγέλματα. Πάρα πολλά διαγγέλματα. Κάθε εβδομάδα είχε και διαγγέλμα της. Εκάμαμε διαγγέλματα. Ορίστε. Α, εσέ άλλον επίτευγμα της κυβέρνησης. Εσάσαμε τον προδρόμου, διότι ο πρόδρομος μας έκοψε να δικιάζει ερώτη. Έπριζε μέσα στα τηλεφωνήματα. Θέλω κάτι να αποσχολούμε, θέλω κάτι να αποσχολούμε. Εδώ κάνουμε το έναν υπουργείο. Ό,τι καταλάβεις κάνε. Κύριε Ρέα μου, αφού υποστηρίζετε τους σύλλους, κάνουμε για κυνηγετικό στους σύλλους δαμε. Πάρα πολλά, να το δουν οι φίλοι μας, οι κυνηγοί, οι αγαπημένοι μας, που δεν τους χαλούμε ποτέ χατί. Τι είναι η κορώνα. Κορώνα στο κεφάλι μου δεν σας έχω, αλλά δεν είναι καιρός να λέμε για κόρονους και για κορώνους. Πώς μου συμποφέρει. Τι άλλο να κάνω. Ορίστε, ορίστε κύριε μου, που μας κατηγορείτε ότι δεν κάνουμε τίποτε. Τα αφήσα τέλεια τελευταίο, διότι είχε πολύ γκουγκρί, δεν είχε πράσινο. Τελειώσαμε την πλατεία ελευθερίας. Μετά από τόσα χρόνια. Μόνο που μας έμεινε λίγο χώμα να βάλουμε κι εμείς έτσι ένα φιόρα και παρισούι, μια τσαρτέλου. Πολύ το κουγκρί, να σου πω, ήρθε η... υπάρχει εξήγηση. Επαραγγείλαμε να πούμε σκιοδόνους κουγκρί. Αλλά ήταν κουμπάρος του εργολάβου, ήταν κουμπάρος του υπουργού, έφερε 4 τόνους. Τι ήταν να καμαχιονώσουμε το κουγκρί να πάει χαμένο. Ακακουγκρώσαμε την όλη. Εσέλουμε φιόρα, φιόρα έχει κι άλλο. Έχουμε πολλά φιόρα, έχει, έχει. Θα φύγουμε και τον κουμπάρο, έτσι. Θέλω να σου μια ερώτηση όμως. Να σας φέρει σε δύσκολη θέση την ερώτηση, δεν θέλω να σας προσβάλλω. Αλλά... καθόλου, Γιώργο μου. Γιατί γράφετε τόσο πολλά στα αρχίδια σας των πολιτισμών και τους καλλιτέχνες. Γιατί. Θέλω να απαντήσω το πράγμα. Ότι τους γράφουμε στα αρχίδια μας, τους καλλιτέχνες και τους ηθοποιούς τους γράφουμε. Διότι, Γιώργο μου, να σου πω. Δεν γίνεται, αγάπη μου, δύο πουτάνες στο ίδιο πεζοδρόμιο. Για εμείς θα ασκούμε την υποκριτική, για εσείς. Πρέπει να αποφασίσετε. Αυτήν την περίοδο παίζουμε το δικό μας έργο. Μόλις τελειώσει το δικό μας έργο, θα πάρουμε τα λεφτά από το ταμείο και μας χειροκροτήσει ο κόσμος πάλι με την ψήφο του. Μετά να παίξετε κι εσείς τα εργάκια που κάνετε. Γιατί θέλει υποκριτική, Γιώργο μου, θέλει να έχεις μάστερ. Εσείς τι κάνετε, πάτε 3 χρόνια σε μια σχολούδα. Mm-hmm. Εμείς ξέρεις πόσα χρόνια έχουμε ιδρώσει φανέλες για να καταφέρουμε να ασκήσουμε, να υπηρετήσουμε τον χώρο του θεάματος, του ψέματος και της υποκριτικής. Και όπως είπα, Γιώργο, τον την περίοδο παίζουμε εμείς. Δύο πουτάνες στο ίδιο πεζοδρόμιο, δίκαι, η μια πρέπει να απομακρυνθεί. Που λέει ο Μαραβέγιας που το λέει πως θα βολέψω δύο πουτάνες στο ίδιο πεζοδρόμιο σε μια βραδιά. Ενώς που το λέει. Βολεύονται. Ο Μαραβέγιας που λέει. Αφήστε με να κάνουμε το δικό μας. Ενημερώσει το κοινό. Ποιος το λέει πως θα βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μια βραδιά. Δύο γυναίκες λέει. Ή λέει το ο Μαραβέγιας. Δεν ήξερα ο Μαραβέγιας, ελπίζω. Άλλη ερώτηση. Ψηφίζει μας ο Μαραβέγιας γι' αυτό. Τα φιλιά μου στον Κωστή. Θέλω να κάνουμε ερώτηση σε εκείνα που παίρνω. Κύριος του που τον απολύσαμε φτιάξαμε εφημερίδα, ο Παράσχος. Ήσασταν μεσής ενώπιον ψέματα, ούλα. Δεν ισχύει τίποτε, δεν ισχύει τίποτε. Είναι όλα ψέματα διότι είμαστε οι άριστοι των αρίστων, Γιώργο μου. Και σαν άριστοι των αρίστων κάνουμε αρεστά και άριστα πράγματα. Τώρα, αν κάποιος θέλει να τα βλέπει διαφορά, είναι επειδή διαφορετικά, γιατί μας φθονούν, Γιώργο.
Δηλαδή ο πρόεδρος έφκαλε γκέντρο το δικαιωματικό γραφείο του Αναστασιάδη. Όχι. Κοίταξε. Στι Σεϊγέλε πάμε για τρέλ. Έτσι έκαμε και ο πρόεδρος. Και να σου πω, εγώ τον χειροκρότησα τον πρόεδρο που επέλεξε τι Σεϊγέλε. Γιατί υπήρχε ένα κόνσεπτ πίσω από αυτήν την πράξη. Πρώτα απ' όλα οι Σεϊγέλε πληρούν όλα τα κριτήρια. Είναι μακριά! Όσο πιο μακριά πάει και κάμιστα, τόσο πιο ασφαλισμένος είσαι. Και στο κάτω-κάτω παίρνεις το χάρτη, λαλού σου που είναι οι Σεϊχέλες. Είναι τόσο μικρές οι Σεϊχέλες που δεν φαίνονται καμπά στο χάρτη. Άρα πώς θα φαίνουν οι παραποσιές τους? Αφού δεν φαίνεται ολοκληρή η χώρα στο χάρτη, θα φαίνουν οι παραποσιές. Είναι μια σοφότατη επιλογή. Άλλη ερώτηση. Πραγματικά πιστεύετε ότι, όπως είπε ο Σιλούρης, this is Cyprus, εννοούσε το, τι πιστεύετε ότι ήθελε να πει ο Σιλούρης με τον το... Μένα μου το Δημητράκη μας έκοψε λίγο να μπάλατος. Γι' αυτό δεν τον κάνουμε πολύ παρέα τώρα, τελευταία τον απομακρύναμε. Ας σου πω το λόγο, διότι κάνεις την παραποσιά, μπράβο σου, τον επικροτώ, μπράβο σου. Αλλά κάμε το και να ξέρει να είσαι καλυμμένος, όσο πάει σκορόιδε. Ακριβώς. Δηλαδή θα κάνεις τον deal σου. Τον deal πρέπει να γίνεται τίτσιρος. Να ξέρεις ότι ο άλλος δεν έχει πάνω του ούτε κάμερες, ούτε μικρόφωνα, σωστό. Ούτε κάτι. Γι' αυτό ονομάζονται δουλειές του κόλου. Κατάλαβες, γιατί πρέπει να κοιτάζεις το καμένο και άλλος ρούχα πάνω του. Να σου χώσει τη κάμερα. Επειδή αυτό... να μου πάει σούσι, κάμερες ποδά, κάμερες ποτζί. Είναι ο Δημητράκης μας, είναι λίγο περιορισμένης ευθύνης, διότι δεν ήταν προσεκτικός. Εμείς το ονομάσαμε χρυσά διαβατήρια, διότι μέσω του διαβατηρίου θα κάνουμε τα παλούκια μας χρυσά. Κάμαμε πολλά παλούκια. Δυστυχώς η τσάντα μου δεν ήταν αρκετά μεγάλη να σας φέρω ένα παλούκι, να ήταν τόσο, ατόφιο χρυσά. 24 καρατιό, τα κάμαμε τα. Δεν έχουμε παλούκια. Ερώτηση όμως, είπατε ότι έκαμετε πολλά αγγέλματα. Το διάγγελμα που έκαμε ο πρόεδρος είναι διαφθορά. Τι έχει να πείτε για εκείνου? Ήταν εξαιρετικό. Τον στείλαμε έτσι έναν τριήμερο κόρς, γρήγορο, fast course που λέμε στην Αμερική. Πήρε μαθήματα υποκριτικής και ήρθε και τα είπε όπως έπαιρνε. Το fast course οφείλεται στο ότι καμιά φορά fast key και anti-fast key. Αμάνα, συνέχισε, sorry. Συνέχισε. Εντάξει. Φέσκει όταν είναι και λίγο μπιωμένος, αλλά έπρεπε, τα είπε όπως έπρεπε και του είπαμε, πρόεδρε μου, πρέπει να αλλάξεις λίγο, διότι αυτού του κόσμου όταν του λάσσουμε, σιώπα. Γι' αυτό και όταν συνέβηκε γι' αυτό με την κυρία Γιολίτη, έλαξε. Ναι, έλαξε. Ακούσες τον, ότι έφκαλε σκιο γαβγίσματα για να σιωπήσουν, λέει, καταφέρεντα. Υποτικότατος, μίλησε εκ μέρους της. Και ήταν εξαιρετικότατος, διότι είναι για να βλέπετε όλοι εσείς οι ισοποί, οι άνεργοι που δεν έχετε που τον ήλιο μοίρα, πώς πρέπει να παίζετε. Σας παράδωσε μαθήματα εκείνη την ώρα. Αλλά η αχαριστία που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή δεν εκτιμάτε τον καλό των ισοποιών. Την Γιολίτη εκαπέλωσε την και μίλησε εκ μέρους. Πιστεύεις ότι θα βάλουμε δίπλα-δίπλα τον Νίκαρο και σε έναν κυρία Ρέα μου, ένα καθεφέρα σταυρός η λέξη ο Νίκαρος, να που νομίζεις. Βέβαια, διότι όταν λάσει ο αρχηγός του κοπαδιού, όλα τα υπόλοιπα αρνιά σιωπούν. Μα εσύ είσαι αρνή κυρία Ρέα μου, εσύ είσαι δαμέ, εγώ ψήντα σε ψήφιζα, εγώ θέλω να είσαι η πρώτη Κυπρέα πρόεδρος, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Μα πρέπει να λέμε του κόσμου την αλήθεια, ναι έχουμε φάει. Εμείς τα φάγαμε, δεν τα φάγαμε μαζί του, τον έλειπε. Να τα μοιράζαμε και μαζί σας. Αυτός που είπε το μαζί τα φάγαμε, έκαμε μεγαλάθος. Δεν θα τα μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Εμείς θα τα φάμε. Να βάλεις ποτέ υποψήφια για αυτής πρόεδρος. Βέβαια, διότι τώρα έτσι που ο Νίκος μας μεγάλωσε λίγο, πρέπει να παίρνουμε και οι υπόλοιποι υποκριτέ σειρά. Θα ήθελα να πεις το σλόγγαν σου για την προεκλογική σου. Έχεις το... Μπορεί να πάει δύο χρόνο σκεφτείς. Τώρα σου το ρωτώ. Πώς ήταν το σλόγγαν σου για την προεκλογική? Διαφάνεια στη διαφθορά. Αφού θα τα φάμε που θα τα φάμε, να βγούμε να τα πούμε το κόσμο. Ναι, θα σας κλέψουμε. Ναι, θα τα φάμε. Ωραία, και ποια είναι τα επόμενα σχέδια της κυβέρνησης? Θα επενδύσετε τελικά στον πολιτισμό, κυρία Ρέα μου? Θα επενδύσετε ποτέ σε αυτήν την πουτάνα τη δεύτερη? Να σας πω, να σας πω. Θα επενδύσουμε στον πολιτισμό και θα στηρίξουμε τους συμπολίτες
και ψηφοφόρους μας ισοποιούς. Θα τους στηρίξουμε δίνοντάς τους έναν επίδομα. Ήδη έχουμε πει ότι θα πάρουν έναν επίδομα. Το 2045 σκοπεύουμε να τους το δώσουμε, αλλά θα δώσει. Δεν θέλω να ανησυχούν και θέλω να το νιώσουν ότι τους κάνουμε κάποια μαθήματα αυτήν την περίοδο για το πώς να παίζουν το θέατρο του παραλόγου. Το θέατρο του παραλόγου είναι πάρα πολύ σημαντικό και από ό,τι βλέπω δεν ανεβάζονται τέτοια έργα στις μέρες μας. Έπρεπε να αναλάβουμε δράση εμείς, Γιώργο μου. Ρεία μου, εμείς θα ανεβάσουμε σε κάθε 2 μήνες το περιμένοντας τον Κοντό. Ναι. Το Σιλούρι δεν πρόκειται να εμφανιστεί. Για να τον καταχωνιάσαμε, είπαμε του Δημητράκη μου, δεν θα βγεις αν δεν περάσουν 3 χρόνια. Τώρα ξέρεις που είναι η τοποθεσία, ξέρεις που είναι, και μας λες. Κοίταξε, ξέρουμε, διότι έχουμε διδαχτεί κι εμείς από το μέγα μέτρα του είδους, το Βιενόπουλο. δηλαδή, έχουμε δει πώς λειτουργήσαν άλλες καταστάσεις και τα εξαφανίσαμε κι εμείς. Για να πω, εγώ δεν έχω άλλες ερωτήσεις να σου κάνω. Δηλαδή, καλύψε μας, έχει το κοινό να της κάνει κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ανδρέας. Αν το κούρεμα της εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ρωτάνε κάποιοι. Wow, ναι. Να σας υπενθυμίσω ότι το κούρεμα μου προϋπήρχε. Τώρα, αν τον Ντόναλντάκι μας είδαν και ζήλεψε λιγουλάκι, τώρα μιλούμε για άλλα επίπεδα, καταλαβαίνει. Αυτό προϋπήρχε το κουρεμαντάκι και τα είχα πιο μακριά πριν. Mm-hmm. Από το 2013 και μετά κουρεύτηκα κι εγώ. Έτσι λίγο, για να νιώσω όπως τον υπολείπον κόσμο, λίγο κουρεμένη, ανανεωμένη. Ο Τραμπ έλεγε εντάχα ότι να χτίσει τοίχο για να χωρίσει το Μεξικό με την Αμερική. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι ο Αναστασιάδης μέσα στα ενδόμηχα του θέλω είναι το να χτίσει τοίχο να μας διχοτομήσει μια τσοκα, διτοχωμίζει, κατάλαβες. Κοίταξε, αυτό είναι κάτι που οφείλω να ομολογήσω ότι ο πρόεδρος μας δεν το σκέφτηκε ακόμα και δεν βρήκε χρόνο, δηλαδή δεν έκοψε να πούμε έναν πεντάλεπτο ξεμέθιστο να πούμε ότι τώρα μπορεί να το σκεφτεί σοβαρά. Περιμένουμε αυτόν το πεντάλεπτο, ούτως ώστε να είναι έτσι λίγο πιο νυφάλιο, ήρεμος, να το πούμε ήρεμος. Μα είσαι παιδιμένος κουτουλάπα στους τοίχους, δεν θα λίγο να κουτουλήσει να σκεφτεί. Ναι, το περιμένουμε ενώ πότε θα τον κόψουμε, πότε θα τον πετύχουμε. Περιμένουμε τον Κοντό. Σε αυτό, αυτό και θα το σκεφτεί, αλλά σίγουρα είναι μέσα στις σκέψεις μας. Άλλη ερώτηση από τον κοινό. Hashtag Αρτεμίου 2023, ναι, Αρτεμίου φίλε. Για πρόεδρος. Δεν ξέρω ποιον Αρτεμίου μιλούν. Ποια είναι η Αρτεμίου. Ποια είναι η άποψη για τη Χριστιανά Αρτεμίου, κάνει κάτι πράγματα, κάνει κάτι... γιατί ερώτησα και τη Χρυσούλα διαβάθηκε. Δεν γνωρίζω την κυρία. Πλάς μετά που δεν γνωρίζει η Χρυσούλα μας, πώς μπορούμε να τα γνωρίζουμε εμείς. Τι έγινε, έγινες που το TV ξαφνικά και να πούμε πάρα πάρα κάτω. Αν έχετε κάποιο σχόλιο για τη σημερινή στάση της αστυνομίας. Λοιπόν, εγώ να πρέπει να πάω τουαλέτα, κυρία, ένα λεπτό και έρχομαι, απαντήστε στον κύριο και πάω να πω πάνω μου, πήρες θέση. Συνεχίστε, παρακαλώ. Τώρα το πράγμα δεν είναι αγένεια. Μπροστά σε μια κυρία, σε μια ανώτερη λειτουργιών του κράτους, εξαπολάβα να κατουρίσει, λαλί σου. Είμαι εγώ εδώ, κυρία Ρέα μου. Ποιος είσαι, δεν γνωρίζω τον κύριο, ρώτησα για σένα. Ναι, ρώτησε το ποιος. Ανδρέας Φυλαχτού. Να φυλάσσεσαι, Ανδρέα μου. Υπάρχει ερώτηση από τον κοινό, αν έχετε κάποιο σχόλιο για τη σημερινή στάση της αστυνομίας. Ήταν που έκαμε η αστυνομία σήμερα. Σήμερα ειδικά, ήταν που έκαμε. Είχε κάποιες έντονες, πώς να το πούμε, αντιδράσεις στην πορεία κατά της διαφθοράς. Σήμερα δεν ενημερώθηκα για το τι έγινε σήμερα. Ήμουν στα πάρτι και στις πόμπες που εσύρνα στη Λεμεσόνα Έλα Απόλλωνας και ήμουν έτσι μέσα σε εκείνο το καρκασαλίκι και έτσι δεν μπορέσα να ενημερώσω. Βάλιστα. Τώρα όντως άλλος είπε το αλεπτά. Πένα κατουρίσει λέει, είπε πολλές μπύρες. Να σας πω αν είναι μπύρα ή αν είναι το τσάι που πίνει και ο πρόεδρος μου. Όχι, αυτό είναι μπύρα. Το δικό μας είναι τσάι μόνο. Έλα ρε χώρια ρε. Έλα ρίτα. Είσαι κοδεσπότης εσύ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε πάντως αυτό το βήμα, διότι είναι ο κόσμος δεν ξέρει να εκτιμά την καλή δουλειά
και την προσπάθεια που γίνεται για να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Εμείς τον αλλάζουμε. Πρώτα το δικό μας κόσμο, το συγγενό μας, το χώρο μας, το καμπρού μας και μετά να αλλάξει και ο υπόλοιπος. Και άρα μπορείτε να δείξετε το δαχτυλίδι σας στην κάμερα ένα λεπτό. Έβαλα κάτι απλό και ήρθα. Είναι ως αν ο Captain Planet, ο His Hero, ήταν middle class. Βασικά ήταν ιρέα. Να πάνε για το κούρεμα, αν έχει το για Captain Planet. Επειδή είμαστε και κυβέρνηση λιτότητας, προσπαθούμε να το δείχνουμε αυτόν του κόσμου. Γιατί πρέπει να διανύσουμε μια περίοδο λιτότητας. Νομίζω για σας. Η για λιτότητα κάνει πόση λιτότητα. Κλείσετε μας, έστω μας. Μπορούμε να ταράξουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι εκλείστηκε ο κόσμος. Πείτε και ευχαριστώ που μου δίνεις αυτόν το βήμα. Διότι ήθελα να πω και δύο πράγματα για το πώς αντιμετωπίσαμε την πανδημία. Πώς. Θεωρώ ότι τα μέτρα της κυβέρνησης μας ήταν πάρα πολύ σωστά. Διότι να κλειστείτε όλοι έσω σας, να κάνουμε και εμείς τις δουλειές μας με την ησυχία μας. Να βάλουμε τις αντένες μας, να κάνουμε τις δουλειές μας, να δούμε τον κόσμο που θα μας έρθει από τη Σαουδική Αραβία, του Σαουδάρα, να έχουμε την ησυχία μας. Εσύ τώρα στείλες μήνυμα για να έρθεις, δάμε, ξέρεις αδειά που το... Εγώ αγάπη μου είμαι το κράτος, θα στείλω μήνυμα. Και το άλλο, ακόμα ένα σημαντικό πράγμα για το πώς τα χειριστήκαμε, να κλειστείτε όλοι σπίτι σας, γιατί Γιώργο μου πριν είχαν πάρα πάρα πολύ κίνηση οι δρόμοι. Δηλαδή, εξυπνούσα να πάω στη δουλειά μου, στο υπουργείο. Πάρα πολύ κίνηση, δηλαδή ήταν που ευαρκούμουν να πάω. Όλη αυτή η καθυστέρηση στους δρόμους μου αύξανε τη βαρεμάρα. Γιατί τι να μείνω να κοιμούμαι σπίτι, μα καλά πάω να κοιμηθώ στο γραφείο, καταλαβαίνω. Τώρα τουλάχιστον πάω πιο σύντομα. Κάμετε ένα τσίκι την γκλόγκ, ευκαιρώσαν οι δρόμοι. Και μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τις δουλειές μας ανενόχλητοι, διότι όταν κάνεις τέτοιες δουλειές, δεν θέλεις ρε παιδί μου να μπλέκονται μέσα στα στα πόδια σου. Είπαμε χειρότερα σήμερα, κυρία Ρέα, μου να χώνεσαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κυρία Ρέα, μας είστε καλά. Μας εκτιμήσατε με την παρουσία σας. Πάρα πολύ να ξέρετε ότι εμείς τον κόσμο, τον κόσμο που φωνάζει, τον κόσμο που δεινοπαθεί, τον κόσμο που διαμαρτύρεται, τον έχουμε πραγματικά χεσμένο. Και εσάς τους καλλιτέχνες που παυρίζετε ότι σας εκλείσαμε τα θέατρα σαν να και κάνετε και τίποτα αξιόλογο, ότι σας εκλείσαμε ότι δεν σας αφήκαμε σας να πεινάσετε, ότι όλες αυτές οι παουρκές που φωνάζετε και βλέπω και διαβάζω μέσα στα Facebook, να ξέρετε ότι σας έχουμε γραμμένους εκεί που δεν μπορείτε να δείτε. Ευχαριστούμε, κυρία Ρέα, να είστε καλά. Όλα θα γίνουν χειρότερα. Εδώ και μας ελπίδα για το μέλλον, εδώ και μας δύναμη για να τρέξουμε. Το ρήμα πίδα είναι από την ελπίδα. Βέβαια. Και εμείς την ελπίδα θέλουμε και τηρούμε και... Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Εγώ σε ευχαριστώ, κυρία Ρέα μου. Ήρθα και τα έβγαλα από μέσα μου. Δηλαδή, πραγματικά, είπες μας τα όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Είσαι ειλικρινής, είσαι διαφανής, γι' αυτόν και εγώ όταν είμαι πάει το ψήφισμα. Άριστη των αρίστων. Μαζί σου, όταν σε ψηφίζω, λέω σου το. Την ψήφο μου έχεις την. Ρέα 2023, πότε είναι. Ναι, ναι, 23. 2023, Ρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ένα λεπτάκι να πάρω και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης μας να τα βάλω εδώ στο φάκελο με τις μύζες που παίρνω. Πολλά συμβατικό. Για να μην τα χάσω, γιατί μπορεί να πάω και σε άλλη εκπομπή και να με ρωτήσω. Να έχω, να τα δείξω. Να μην τα έχεις πρόσχερα. Ευχαριστώ. Να φύγω δηλαδή τώρα. Ό,τι θέλετε. Αν θέλετε, τζάνο, τι άμα. Έχουμε κάποια σχόλια και πάμε παρακάτω. Νομίζω περάσαμε την ώρα μας. Όχι, πάμε αρκετά. Πάμε, πάμε, πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και να το βράδυ, δείτε κάρμα. Η Τζίνη Χριστιανάρτη, μην κάνεις, πάμε. Αύριο, νομίζω έχει κάρμα. Βέβαια, ρώτησα για αυτόν το κάρμα. Τη φίλη μου, τη Χρυσούλα, τη Διαβέτη, μου είπε, δεν το γνωρίζω αυτόν το πράγμα. Θα τα μάθουμε σιγά σιγά και θα τις τα δείξω και τις Χρυσούλας μου. Καλό σας βράδυ. Καλό σου βράδυ, Ρέα μου. Γεια σας. Και τέλεια. Ωραία. Οπότε νιώσεις έτοιμος, εγώ είμαι. Αφού βγάλαμε και την προεκλογική της Ρέας για το 2023, ποιος είναι ο επόμενος? Κώστας Πρίγκιπας. Έλα. Αφού είδαμε τώρα τη βασίλισσα της πολιτικής, πάμε στον Πρίγκιπα του stand-up comedy. Πάμε. Ρε, μα ξέρω πολλά, ρε. 15 άτομα, 6 λεπτά, περίπου 90 λεπτά, ρε. Είναι 11 η ώρα, ρε. Φίλε, πάμε 8 λεπτά, αλλά εντάξει.
το σίγμα που είχατε εκπομπή, να μου πρίγκιπα μου, ο Τοκαρίς, Κώστα, η ώρα 9 θα πιένουν. Και να μιλάω 12. Σου ξανάρχονται ένα χρόνια δοξασμένα. Φίλε, βάλαμε εγώ στο πορνόησα TV 12-12.30, 1. Τσιμάτουν ο κόμπος μετά από Survivor, τσιμάτουν ο κόμπος μετά και τελειώσαν ανοιχτή. Γράφασαν τα μηχανά κάτι σε εγγύη, γράφασαν εδώ του. 80% πριν και σε 90. Δεν τσιμούντα ρε. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε, πολύ την αρενό με καν, 16. Μην κελάτε. Μην κελάτε, διότι είναι το αυτοκίνητο μου. Το 2005, είναι καλό αυτοκίνητο. Απλά δεν είναι γενέα μου το σπίτι, ρε. Ό,τι έχω και ό,τι δεν έχω πολλό, όταν αυτό είναι το σπίτι. Δεν ξέρω, ξέρετε πως είναι το σπίτι τώρα. Φίλε, τουλάχιστον 200. 200, ρε. Τουλάχιστον είπα. Κάνεις το γαράζ. Σου σίγουρα να έκαμε σπίτι. Όχι, με τίποτε. Ακριβώς. Λοιπόν, τα σπίτια βέβαια είναι 320.000 CFPA χωρίς να έχει τίποτε μέσα. Έκαμε ένα κουμπάρο μου σπίτι πριν 5-6 μήνες. Ήταν 400.000 ευρώ. Ναι. Καλό του ρε, εμπάνω κάτω, θα λίγο μέσα έξω. Εντάξει, ενέκα μου πει είναι πραγματική ιστορία. Έπαιρνε ένα σπίτι στη Δευτέρα, πα στον ποταμό για με τον Μπιθκιά. Για να μην πει έξω, αν το ξέρετε. Φίλε, είναι πα στον ποταμό. Δηλαδή, δεν ήταν ο ποταμό, σου δείξω. Δεν ήταν ο σπίτι. Αλλά μου παρέα μου να μην πάει να πιάσει σπίτι στα μέλα. Μου λέει, γεμάω κουνούπια, ζηλίμεν, είναι ο ποταμό. Λάω του να πάρω ρωτήσω, πήρα να ρωτήσω αν λάω του δεν πιάσει δε κουνούπ και δαμε. Όχι ρε, λοιπόν, έχουμε τίποτε. Πραγματικήστε. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τρία πράγματα για μένα. Έχω δυο μωρά. Είμαστε ευχαριστημένοι να κρατήσουμε για δυο. Ρε, έχει κάνει μωρό μου, εντάξει, Γιώργο, έχει μωρό, ρε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, εξώ σου γνωρίζουμε, όχι. Ναι. Τα φάτσα να πιάνω, Γιώργο. Όχι, να λοιπόν, όχι. Τσουσούν, τσουσούν. Ότι σου πάνε ψέμα. Είχαμε μια συνάντηση παλιά, ήταν από το Λίβερπουλ. Και στο Λίβερπουλ, αν μιλούν, απαντούν σου, θα να κάνουν ερώτηση. Μα, ναι. Και κράμε πόντι τσεντούαν με τροχούθκια. Όπως είναι το μωρό, και λαλίδης απαντήθησε ο παρέας μου, λαλίδης, nice pack λαλίδης, αλλά γιατί τα τροχούθκια. Λαλί του, I'm pregnant. Ναι, ναι. Και λαλίδης απαντήθησε, όχι, είναι μόνο εγώ. Λοιπόν, παιδιά, μοιάζουμε του Λευκοσιάδες, sorry, μοιάζουμε του Λευκοσιάδες, λέγον το πάμε, αλλά οι Λευκοσιάδες ρωτούν που ρωτούν. Αλλά στην Αγγλία όντως εγκατάφαση είναι σαν ερώτηση, ρε φίλε. Ρωτούν, ναι. Εν περίπου όπως είμαι που στην Πάφον τον το... Είμαι διορισμένος σε ένα δημοτικό. Ένα δημοτικό. Καλά, σαν πήγαινε. Είμαι διορισμένος σε ένα δημοτικό. Έρχομαι... Μια φίλη μου την, που την Πάφορ έρχεται τον Λευκοσία και σταμάτησε την αστυνομία. Λέει μου, μα πώς έρχομαι από την Πάφορ, έπιασε με αστυνομία. Έπιασε με ο κινητό. Έπιασε με ο κινητό. Ναι. Ακριβώς. Θέλουμε ένα stand-up comedian Παφίτη να μιλά έτσι ρε κουμπά. Δεν έχουμε Παφίτη. Επειδή Παφίτες είναι εσύ, στην Πάφορ πιάνουμε τη... Πρώτους μήνες που ξεκίνησα ο στάνταρ και μέσα τηλέφωνο να μου φίλε μα είπε μου κάποιος ότι μπορεί να κάνει show, λέω του ναι μπορώ να κάνω στάνταρ λέω του. Να μου τραγουδάς, λέω του όλοι stand-up comedy. Ξέρεις κιθάρα λέει μου να κάνεις κάτι, να παίζεις κάτι, όλοι λέω του show μου stand-up comedy. Να φκεί να μιλά ρε λέει μου. Να ντρέπεις για μούτρα σου ρε. Αφκίτσα μιλάς μόνο. Λιώνας μου μιλά, λαλί μου. Λιώνας μου πάνω. Λοιπόν, είμαι 43 χρόνων, παιδιά. Έζησα και εγώ 80s, 90s στην Κύπρο. Στη Δευτέρα, ζήσαμε τη φάση που είχαμε το κινητό, ρε φίλε.
για να δούμε οτιδήποτε, ξέρεις, σε σεξουαλικό περιεχόμενο τόσο εύκολα πλέον. Ένιχες TikTok, ένιχες TikTok. Να μην είχαμε, δεν είχαμε μοντό, τούες τες TikTok, ρε, μάνα, έχουμε μοντό TikTok. Έφτασα την εποχή που έπρεπε για να δούμε πορνό, ρε φίλε, έπρεπε να βάλουμε το Lumière, και αν δεν είσαι ριάλια, έπρεπε να πιάσει το σήμα, το σκάμπολ, και όντο έτσι, και να αλλάζουμε τον παρέα, σώ το βυζί! Το βυζί! Τον κόλλον του, όχι, δεν είναι κοινός, το είναι αρμάρι κοινό, κάπως έτσι, ρε φίλε, δεν είσαι το ζωή μου. Έφτασα στιγμές που μιλούν τώρα για ο COVID και πόσο φοβάται ο κόσμος το COVID, ρε παιδιά. Δηλαδή, μιλούμε για γενικά πάρα πολλά φοητσάριες σαν species. Με σαν ίδιο, ναι. Πόσο... Ρε, έχω να πίσω σου, να μου πήγε. Μα ήταν πολλά ράντον. Εμφανίστηκε. Ναι, επόμενος. Εγώ και... Εσύ ουρκάζεται. Ήταν κάπως έτσι. Ναι, πάμε. Λοιπόν, είμαστε snowflakes, ναι. Φοβάται πολλά ο κόσμος. Φοβάται πολλά ο κόσμος τις αρρώσκες. Παλιά η μάνα μου για να πάμε γιατρό, πρέπει να πεθανίσκω. Σιγά να πάει γιατρό, ρε. Ό,τι είσαι, βάλες σου βίξ, θυμάσαι κουβέντα. Μπορεί να κυλιά μάμα, βίξ! Πονώ την κυλιά μάμα, βίξ! Μα πονώ θα με βίξ! Μια ημέρα επόμενη, λαό της άμα, λαό της, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Φέρ το βίξ, λέμε. Αμα δεν μπορώ να κοιμηθώ, βάλε μου τα έπαιδια, έτσι, κάμω έτσι. Κάμω έτσι, βάλε μου τα με. Είσαι καλύτερα, άλλη μου. Ότι σε, άμα πονώ, μάτια μου, δεν μπορώ να τα ανοίξω. Κοιμήθου, ρε, άλλη μου. Αυτό είναι άνοιξε, τα, ρε. Κοιμήθου, τώρα. Έζησα εποχές στρατού, παιδιά, πρέπει να πάμε με αυτοκινητού, είναι πια μοτζίδι μου, ένα μινούι. Ήταν 100 λίρες, παιδιά. Έβαλες πεζίνα και διπλασίαζες την τιμή του. Ήταν ήταν ένα αυτοκίνητο, έθελε στόπερ. Πήγαινα στρατών κάθε μέρα με την Παναγιά. Ένα λεπτό ρε, κάμια μπαύτσι ρε πριν κυμπάνα. Θέλω να γίνεται πες μας τώρα, έβαλες πεζίνα και διπλασίαζες την τιμή του ρε φίλε. Εδώ ένα χρόνο γελάσω ρε μαμακάκι με δύο. Λάω του ρε φίλε, πολλά 200 λίρες. Μπορεί να μου δυναμώσει λίγο την μπουρούλα του. Αν έχει κάνει μπροστά, απλά έπαιξε η μπουρούλα του. Έπαιξε η μπουρούλα, φύγε! Και δεν έχω στόπερ. Μπες δεν σε γάμω. Και όμως πέσει την μπουρούλα, φύγε! Φύγε! Λοιπόν, έφυγε από στρατών παιδιά, πούλησε το κύριο μου το μίνι. Έκαμε το πλουγί ο Σίλους βασικά, ο Γίτρας. Επία στρατό, επία Αγγλία να σπουδάσουμε, εμείς επειδή ξέραμε αγγλικά καλά εμείς. Επία Αγγλία να σπουδάσουμε, επειδή ένα τρίτη και πέπτει αγγλικά. Και καρτερούσαν να μάθουμε αγγλικά ρε φίλε. Φίλε μα ποιος μαθαίνει τρίτη και πέπτει. Where is Mr. Brown? Και δείχνες σου το βιβλιαρού, είναι το Mr. Brown στην κουζίνα. Θυμάσαι κομμέντα. Mr. Brown is in the kitchen, έγραφε. Έτσι λάλεσαι του, μπράβο, πολλά καλό. Αγάπη μου, είσαι τέλειος εσύ. Λάλεσαι του, μα βάλανε του παπά. Μα ο Ιώσος είναι πολλά, είσαι πολλά καλό, ναι, πολλά. Επίσαμε Αγγλία, με παιδιά, λαλούσαμε, how are you? How are you? Λαλούσαμε σε Αγγλίση, you're a, Ναι, μεν τον τώρα, ρε, και το ωραί. Ελάω του, how are you? Τέσσερα, αφού, εφτά, ρούχο, Επία μια ημέρα, παιδιά, την πέμπτη μέρα να πάω στο πάρτι του σχολείου και είπα της συμμαθήτριας μου «Are you, με τέσσερα ρου, are you going to party tonight?» και άλλη μου «You are!» εν το άντρο, εν το άντρο, «You are!»
Λοιπόν, τελικά είναι πια παιδιά μέσα στα μολό. Με πια με πάτησα και το πάτημα. Είπε μου, ας παράδειγμα, άλλη μου, αν θέλει να βγάλεις Εγγλέζα, πρέπει να πάει να εισκολείς. Τον καιρό που χορεύκαμε, θυμάστε, χορεύκαμε και πιάνναμε γενές που πίσω. Θυμάστε την κουβέντα μου, πριν τον κορονοϊό. Όντως, η Εγγλέζα, όπως χορεύκε έτσι, έπιανες που πίσω εσύ. Έπιανες που δεν πιάνες τι. Ναι, ναι, ναι. Είπα μου, δεν πολύ εύκολο να βγάλεις Εγγλέζα. Πήγαινε, γίστης λίγο, να σου πει alright, παιδί σου alright, να σου πει απάντες στο δωμάτιο, πάνε πάνω, κάμε κουβέντα. Πάω παιδιά, πάω κι εγώ, που πίσω, ήταν να φύγω από πάνω της, έκανα την όπως το σκαμπό, έφυγε κάτι σου πάνω, γυρίζει πίσω, να ρωτήσεις alright, πήρε βλάκα, λαλί μου. Δεν λέω να πας στην Κυπρέα. Ναι, ενώ γιατί οι Εγγλέζοι δεν θα το δέχεται, οι Εγγλέζοι θα το δέχεται, θα ήταν κάπως εσύ, where were you τόσα χρόνια. Να ρωτήσω, τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, καταλαβαίνω εσύ, χάσαμε το χρόνο μας. Όχι, όχι, μια χαρά, χάσαμε το χρόνο μας, αλλά ένας πρόβλημα, χάσαμε τον πολλά, ένας πρόβλημα, ένα comment ξενοφώντας ξενοφόντου. Να προσπαθήσω να το πω όπως φαντάζομαι ότι το γράψε. Τούτος είναι stand-up. Εντάξει, comedy όχι, αλλά τουλάχιστον είναι stand-up. Να μπούμε, τούτος είναι stand-up. Θεωρίζω ότι έχει ο κόσμο που θέλω την εκπομπή μου, άλλα. Θεωριστώ. Μπορείς. Με εδώ να μου άρεσε, αν έτσι. Θεωρίζω ότι έχεις πιο τριάτομα. Θα έχω καμίζε, ναι. Ρέγγι. Ρέγγι. Λοιπόν, Κωστά, ευχαριστώ πάρα πολλά που συμμετείχες, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Πολλά σημαντικό το ότι στήριξες Μαρικό. Ας πέντε ότι ήρθε ένα άνθρωπος ο οποίος καλλιέργησε το χώμα τόσα χρόνια για μας. Σημαντικό είναι εγώ. Χώμα που περπάτησα. Δεν ακούστηκε λίγο έτσι. Φίλε, εγώ... Εμείς δεν θα πει να κάνουμε στα κατεχόμενα τώρα. Κάνουμε στα κατεχόμενα στάνταρ. Εγώ πιστεύω πρέπει να πάμε να κάνουμε. Αλλά εγώ ας πούμε μετανιώνω που δεν ξέρω τουρκικά ή τουρκοκυπριακά να πάμε να κάνω και στο ποτζί στάνταρ. Εγώ να θέλω. Τα τουρκοκυπριακά ρε, τα διαφορά έχουν τα τουρκικά πάλι. Πολύ διαφορά ρε, άμα να ακούσεις τουρκοκυπριακά νομίζεις είναι κυπριακά που ακούεις. Anyway, με άνοιξε την κουβέντα τώρα, να λύσουμε το σχέστηκα ή το ξεσχέστηκα. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολλά. Είσαι αλεβέντης. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να ανοίξουν όλα να βρεθούμε μαζί και επί σκηνής και πελαμός. Ναι ρε, όποτε θέλετε να πραγματικά άκουσα ότι έχει 15 άτομα και χάρηκα πάρα πολλά ότι έχει 15 άτομα που έχουν, διότι θέλεις έτσι λίγο, θέλεις λίγο μπόλς ρε φίλε, κάνεις το πράγμα, ναι. Ξέρετε το καλύτερα εσείς. Και ότι είχαμε κοπέλες, τότε έχουμε κοπέλες μες στον γκρουπ, φίλε για μένα. Δηλαδή, επειδή θεωρώ τις κοπέλες στις Κυπρές, πόσο δύσκολα μιλούν. Ρε, οι Κυπρές θέλουν να ψουριστούν, ρε, κάνουν σου... Πού να φτούν τα καμπουστά τα άντρα. Κάτω έξω σε όλο στο φτύσε, ρε. Ναι, φίλε, ναι. Να είστε καλά, μωρά μου, τι γυρίζει. Bye. Έλα, ρε. Εκαθυστερήσαμε τον. Αλλά Γιώργο, μην μιλάς. Ένα λεπτό, μην μιλάς. Κανένας, δεν μιλά, κανένας. Ούτε φυλακτός, Γιώργος, τίποτα. Ένα λεπτό. Να ρεμίσω. Έτσι έρχεται μου να... Γιατί δεν πουλές τις κάμερες. Να ορλιάξω. Αθόρυβα. Γεια σου, Έλλη. Περίμενε. Okay. Πας να μιλήσεις. Sorry. Διομιωδάς να είσαι στο πλάνο. Sorry. Κάμε. Να είσαι θυμωμένος, αλλά κάμε. Sorry. Ξεκινώ. Καταρχάς. Ναι. Τι είναι λίγη κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο έγινε η σημερινή αυτή κατάσταση.
Ακούω σεξιστικά, ρατσιστικά, ομοφοβικά, ομοφόβο, τραχυλό, ακουστικό, οπτικό, αϊκά σχόλια. Πούλους και ούλες. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό, βάλετε με στο ίδιο green room να περιμένω μαζί με μια λειτουργό του κράτους, την κυρία Ρέα. Ετσακωθήκαμε που το πρώτο δευτερόλεπτο. Λέω της εγώ, χαίρετε, δεν σε γνωρίζω. Μαλώσαμε. Δεν ξέρεις τον Έλμο, μαλώνεις. Μα πρέπει να σε ξέρει κύριε Έλμο μου. Μαλώνεις. Δεν γνωρίζεις τον Έλμο. Ποια είσαι εσύ που δεν γνωρίζεις τον Έλμο. Ποιος είναι ο Έλμος, τι σε φέρνει εδώ, Έλμο μου. Θα σου πω ποιος με φέρνει. Καταρχάς, το τρίτο και το σημαντικότερο, έκοψα τους υδράσφραγγες. Γι' αυτό δεν μπορεί να έχω λίγα νεύρα παραπάνω. Σήμερα το πανικό, ποιος μασέρι. Πειράζεις από τρώω chips. Να φάεις, έτσι θα βλέπω. Λοιπόν, ξεκίνα. Πες μου τι θέλεις να ακούσεις, τι θέλεις να μάθεις. Τι σε φέρνει εδώ. Τι με φέρνει εδώ. Ήρθα εδώ σήμερα για να συζητήσουμε τα μείζον προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο μας. Ωραία. Ποιο είναι το πιο επίκαιρο πράγμα που απασχολεί τον κόσμο σήμερα μέρα. Ποια είναι η κάμερα. Ποιο είναι το πρόβλημα που μας απασχολεί σήμερα. Πείτε μου. Πέμε εσύ. Ο κορονοϊός. Δεν είναι ο κορονοϊός. Τα διαβατήρια. Δεν είναι τα διαβατήρια. Ο αρχιεπίσκοπος που καταθέτει πράγματα. Δεν είναι ο αρχιεπίσκοπος. Οκ. Okay. Να πω τζαλά. Όχι, θα πει άλλα. Okay. Να απαντήσω εγώ. Απάντα. Είναι το τι άρωμα έβαλε η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Τι με κόφτει. Τι με κόφτει εμένα. Lifestyle. Lifestyle. Showbiz news. Hello, CY. Τι με κόφτει. Τι με κόφτει εμένα. Ποιο είναι το άρωμα που φορεί η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Τι με κόφτει. Τι με κόφτει αν έκαμε κοτσίδε στα μαλλιά τη η κλέλεγια. Με ποια είναι η κλέλεγια. Πε μου ρε, καλά ρε. Καλά ρε. Έκαμε κοτσίδε στα μαλλιά τη η κλέλεγια σε μύθου. Έκαμε τα μαλλιά τη κοτσίδε η κλέλεγια. Πώ ζούσαμε ρε πριν. Πώ ζούσαμε πριν την κλέλεγια σε μύθου που έκαμε τα μαλλιά τη κοτσίδε. Με τα μαλλιά μα ανέμελα. Πώ ζούσαμε. Τι σοκ. Ο Καρνάκης εκατέβηκε μία οκτάβα κάτω. Τι. Ο Καρνάκης που συναγωνίζεται τη Ξένια Κωνσταντινίδου. Ποιος είναι να μιλήσει πιο υψίτονα. Τι εννοείται. Υπάρχουν τόσα μείζον προβλήματα τη σήμερον ημέρα. Και, μα, τι μας κόφτει. Διαβάζω τώρα πριν λίγο τον DMG, Dolce & Gabbana, του Πιέρου Σωτηρίου, έδωσε μία άλλη νεσάνση στο παιδί και στη γυναίκα. Τι με κόφτει. Τι μας απασχολεί. Πείτε μου τι μας απασχολεί. Lifestyle. Showbiz. Hello CY. Κανονίστε την πορεία σας. Εμίλησε, Έλμο is speaking. Έλμο is in the house, speaking truths. Κύριε Έλμο. Κύριε Έλμο, κύριο Έλμο, φτύνει αλήθεια. Σχίζει μικρόφωνα και φτύνει ρήμε. Λοιπόν, ήμουν έξω μαζί με την κυρία. Ρέα. Τέλο πάντων. Την ανήτρωπη λιταρότερη λειτουργού του κράτου. Ήμουν έξω με την κυρία Ρέα. Μαλώσαμε μεταξύ μα. Γιατί. Γιατί επειδή να μου δικαιολογήσει τον πρόδρομο των προδρόμων. Δεν δικαιολογά τον πρόδρομο των προδρόμων. Τρεις είναι οι χειρότεροι πρόδρομοι στην Κύπρο αυτήν τη στιγμή, Γιώργο. Ποιοι? Ο πρόδρομος ο Προδρόμου, ο πρόδρομος Πετρίδης και ο πρόδρομος πάνω στο Τρόδος. Ωραία. Είναι τα τρία χειρότερα προδρομάκια που έχει γεννήσει αυτή η χώρα. Πλήζα ανάπτυξε τη σκέψη. Θα σου αναπτύξω τη σκέψη. Τι σου φταίξε ο πρόδρομος. Ποιος πουλούς. Ο τελευταίος. Μάλιστα. Ο πρόδρομος του Τρόδους. Τι ήσαν τα τρέσια πάτε μετακίνηση έξι πάνω στο Τρόδος. Α? Τι ισόνετε και πάτε μετακίνηση έξι. Είμαι σπίτι εγώ να σας προστατεύσω. Όλη μέρα μαζί με τον Κίκη. Είμαστε σπίτι. Και περιμένουμε και το μόνο κομμάτι. Τι. Εν ευκαιρίμε έξω να πιούμε έναν ποτό, να φάμε ως ανθρώποι, να μιλήσουμε, να ερωτευτούμε. Τι εννομίσετε, ότι αγάπη μόνο. Τι εννομίσετε, τούτη είναι αγάπη. Τούτη είναι αγάπη. Τούτη είναι αγάπη. Τι είναι, Γιώργο, πέμου, τι είναι. Όχι, είναι άλλα πράγματα αγάπη. Κάτσε δε σπίτι σα. Ο πρόδρομο τι φταίει, λοιπόν. Ποιο πρόδρομο που του φταίει. Άρχισε τον πρόδρομο. Πάμε στον πρώτο. Τον πρόδρομο προδρόμου. Πρόδρομο σε προδρόμου. Πρόδρομε. Πρόδρομε. Χωρί μοντέρ σε θωρό. Επιθετικότατο ο έλπο. 200 ευρώ, κάμε στα 1500 στου καλλιτέχνε. Επέμαστα λίγο ρε! Επέμαστα λίγο που του έδωκε 1500 ευρώ! Μπράβο πρόδρομε! Μπράβο! Τούτον είναι! Πώς, πέμου, με ποια λογική δίνεις 1500 ευρώ! Με ποια λογική! 1500 ευρώ! Τι θα κλάσουν τις Χριστιανές Αρτεμίου! Τι θα κλάσουν τους Σοφοκλήκας και Αούνια! Πέμου Γιώργο μου! Τι θα κλάσουν! Ιδίως ο πρόδρομος ο προδρόμου που φέτος έφυγε παραπάνω φορές στην τηλεόραση να πω ότι ο Σοφοκλής Κασκαούνιας. Γίνεται έτσι πράγμα, κατάφερε έτσι πράγμα. Κατάφερε έτσι πράγμα ο πρόδρομος ο προδρόμου. Κατάφερε να ξεπεράσει τον εθνικό μας μαϊτανό.
Είναι ο εθνικός Μαϊτανό. Θέλει να το δει σε κωμωδία, βάλει στο το σίγμα. Θέλει να το δει σε δραματικό, θα το δει στο ρικ. Θέλει να το δει σε κάτι τραγικό, θα βάλει στον άλφα να δει το δώσε βάση. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Είναι παντού ο άνθρωπος. Δηλαδή. Και θα με κάνω έκκληση τώρα. Ομέγκα! Ομέγκα! Γκασκαούνια γιατί οι. Ναι, όντως, πάρτε ναι. Γιατί οι. Ρικ. Σίγμα. Αντένα. Αλφα. Ομέγκα γιατί οι. Μονογκαλιά. Και κουτσόπουλο. Γιατί οι το Σοφοκλή. Είσαι ο αντζέντης του Έλμο. Όχι, ένιμε, κύριε Έλμο. Ένιμε ο αντζέντης του. Όχι. Αλλά ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, θέλουμε να κάνουμε ένα ζάπινγκ και θέλουμε να βλέπουμε το εθνικό μας Μαϊτανό. Σιούκου, τσούκου, 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 να το θεωρούμε. Δηλαδή, τι να πει, δηλαδή, τι να πει και ο αξιότιμος φίλτατος Μαρτάς. Ναι. Ωραία. Ο οποίος τη σήμερα ημέρα θα το δούμε μόνο σε έναν επεισόδιο του Κάρμα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Ας καμιά. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, κάτσε λίγο σπίτι σου. Σοφοκλή μου με διασβάσει. Σε παρακαλώ. Σε ούτα πουλαλή. Κάτσε λίγο παρακαλώ, με σε παρακαλώ. Ακολουθώ το παράδειγμα μου, με διασβάσει. Σε παρακαλώ, εσύ ηθοποιούς που σε επιθυμίζαμε. Σε παρακαλώ. Φυγά έξω από τα ρούχα. Όχι, δεν γίνεται να φυγείς έξω από τα ρούχα σου γιατί είναι και πολλά. Σύστα και... Το ότι κυκλοφορείς μόνο με το σοβρακούς σου και το μπουρνούζι. Εκφράζεις, ας πούμε. Γιώργο μου, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι της άποψης και του κινήματος το οποίο ξεκίνησα εγώ τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Ωραία. Που είναι το free the dick. Όμορφα. Άλλες κάνουν το free the nipple, εγώ κάνω το free the dick. Γιατί να μην είναι έξω, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Η τσουτσού έξω. Τσουτσού. Φίλε, όπως σε ακούσε, όπως φορεί μια γυναίκα με εξόβιζο, μπορώ να σου λίγο ξαρτσίδω. Γιατί όχι, να φαίνεται ας πούμε τα πλάγια. Και να τους μιλώ να με θωρείπα στα τσίτια και να τους πω «Εδαμέν τα μάτια μου, εδαμέν τα μάτια μου, ναι, αλλά και με τα τσίτια σου και θωρώτα ρε κουμπάρι». Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θέλουμε εδώ, θέλουμε να είναι έξω. Free the dick. Κάνε τη hashtag free the dick, να είμαστε όλοι μαζί. Μια παρέα. Ωραία. Κύριε Έλμο. Πέμ. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, ενώ είπες μας για το κυπριακό star system, οπωσδήποτε μπορεί να υπάρχει. Ναι, το μόνο πράγμα που υπάρχει στην Κύπρο ήταν να βάλεις μέσα στο laptop σου στο Star Wars, δεν υπάρχει star system. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι είναι δύσκολο να είσαι star σε μια γλώσσα που είναι τόσο κοντά το star στο star τσίτια μας. Σωστό. Ενώ σου πάει να πεις, είμαι star τσίτια μας, λαλείς ο άλλος. Κοίταξε να δεις. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο κόσμος έχει ανάγκη να βλέπει τους αστέρες. Του Olive Hood, Olive Hood, πως ανάθεμα το λαλού. Γιατί ζούμε πολύ τραγικές στιγμές. Ο κόσμος είναι κλεισμένος στο σπίτι του, παρακολουθεί συνέχεια τσουρούλι. Είναι πολύ άσχημες οι καταστάσεις. Πρέπει να το καταλαβαίνετε το πράγμα. Δηλαδή, παρά να βλέπουν το τσουρούλι, καλύτερα να διαβάζουν τι έφαγε σήμερα η Μαρία Κορτσά. Γιατί η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, ας πούμε, επίτησε ένα όρμα στη μασχάλη της. Έλμο, κύριε Έλμο. Να δούμε το κοινό τι ανταπόκριση έχει σε αυτόν τον εκρηκτικό σου χαρακτήρα. Να μας πει. Έδρωσες, έδειξε μας αλλού να μας δείξεις το free the dick σου, τον μπουρνούζι σου. Comments. Πείτες μας για τον Σοβοκλή, είπαμε τους προδρόμους. Πέ μου, comments. Τι λέει το κοινό για σένα. Πέ μου, comments. Φιλαχτού, που με έφερες δαμέ που η ώρα 9, βούρου μου το τσακκινερό που η ώρα 8.30. Και βούρου να με σταματήσει η αστυνομία, ζει τα μέη ώρα 9 παρά 3. Μια τα πελούδα δεν έβαλα στην πλάτη. Λεπτό, καταρχά να συζητήσουμε το εξή θέμα. Γιατί είσαστε Λευκοσία. Γιατί Λευκοσία είναι ο φυλακτού, είναι ο φυλακτού. Γιατί είσαστε Λευκοσία. Δηλαδή τι έχει Λάρνακα. Οικονομική πρόσφυγε. Οικονομική πρόσφυγε. Αν δεν είμαστε Λευκοσία, να μην πούμε. Εγώ ξανά αυτό που το τσακκιλερό, και έβαλα τον τζιπ, έτσι σε 400 μέτρα αριστερά, σε 400 μέτρα δεξιά, σε 200 μέτρα αριστερά, σε 200 μέτρα δεξιά. Θέλω να ξέρετε ότι το τσακκιλερό. Γιατί. Μιλάω, Έλμο δεν μιλά. Άμα μιλάω, κύριο, Έλμο δεν μιλά. Sorry. Κόψα σου ζυδαλάθρα και σήμερα. Γιατί, στο δρόμο είναι η Λάρνακα. Ο Βασίλης ο Θεοφάνους λέει να ηρεμήσει ο Ροζούλη. Βασίλη Θεοφάνους. Χάρης Αριστίδου λέει Ελμοχώσε. Ελμοχώσε. Η Βασιλική Τρουλιώτη λέει Πριστίνα τα κιά μας. Βασιλική. Ο Αναστάσιος λέει φοήθηκα τον στην αρχή αλλά τώρα αγαπώ τον. Πού πάει Ισραήλ δικάριε με το μουστάσι. Έτσι. Η Ελδίκ πολλά φίλοι μου, στείλω πάρα πολλά φιλιά. Ποια που γνωρίζα τον Κίκη. Ο Κασκαόνιας παίζει στο Ρίξ τα χάλκινα χρόνια. Ποιος είπε. Ποιος είπε το τελευταίο comment, πέμπου το. Ποιος είναι όνομα. Αναστάσιος Αναστασίου. Ναι, τι είπε. Ότι ο Κασκαόνιας παίζει στα χάλκινα χρόνια στο Ρίξ. Μάλιστα. Το ξέρουμε το. Το Σοφοκλήνο Κασκαόνια, όσοι βλέπουν το Ρίκα, θα μαθαίνουν τον έτσι. Ναι, όπως και εμάς. Γιατί. Γιατί.
Γιατί έχει το σεμελάκι μου μπροστά. Έτσι. Πώς είναι τούτος, πώς είναι τούτος. Α, κασκαούνιας. Πώς είναι τούτος, πώς είναι τούτος. Α, κασκαούνιας. Δηλαδή, όνομα είναι τούτος. Άλλο κόμμεν, πέμε άλλο κόμμεν. Κύριε Ελμογούνο, πιστεύω... Άλλο κόμμεν λέει πότε να φτιάξει ο Παυλίδης. Τώρα, είναι τώρα. Εντάξει, σε ρωτήσω κάτι, σε ρωτήσω κάτι. Σε κάτι τελευταίο. Σε κάτι τελευταίο. Σε κάτι τελευταίο πρέπει να φύγω γιατί πίνασα. Ωραία. Και έγινε κέρφιο. Τρώει γιαούρτι να φάω, έλειψε μου γιαούρτι. Τρώει γιαούρτια, τρώει τσίστο εγώ. Πόθεν εις τα πόθεν η σημερινή σας live streaming εκπομπή ευκαλέξεν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ευκήκαν να μιλήσουν ή ήταν πάτε σκύλοι αλέστε. Ευκάλεξαν τους εγώ και προτείναν μου οι άλλοι άλλους. Εύχομαι στο επόμενο που να κάνετε, αν και εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες που εύχομαι να κοπεί πολλά σέλα και να παίζει ο χτίριο. Για να μην ξαγίνει τέτοιον εκτρομά που κάνετε σήμερα διαδικτυακά. Ωραία. Ναι. Αν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, ναι. Έχω 3-4 ονόματα τα οποία εμαύρο στιγματίζα. Τράβησα μια κόκκινη γραμμή. Πρώτος, ως τα πριγκίπας. Ωραία. Τι εννοεί ο κύριος το πριγκίπο Πόπουλο. Πριγκίπα, φορούσα μέσα στο σίγμα. Πριγκίπα. Πριγκίπα, πού ήσουν 3 χρόνια, 4-5 ζεύκεις τώρα, πως τον μαλά, πριγκίπα, δώσε μια απάντηση. Δεύτερο, Δημήτρης Γιορκάτσης, αρκεί μας που το βλέπουμε είναι στο εσύ στον κόσμο σου, κάνει. Να κλείσει τα Instagram, να κλείσει τα πάντα, δεν θέλει να τον βλέπει κανένας. Εγώ πήγαινε στον κόσμο σου. Έχει κάποιον που είναι στο εσύ στον κόσμο σου. Εγώ είναι πια ακόμα. Ούτε εγώ έπαιξα στο εσύ στον κόσμο σου. Ούτε εγώ. Αλλά δεν ξέρω τον κύριο Νέλμο και καλέσαν τον. Δίνω! Τινό! Μια εξήγηση, Τινό! Ο ψηφιός βουλευτής τώρα. Μη γίνεται. Τέλος πάντων. Να στείλω τα πολλά πολλά φιλιά στον Κίκη. Κίκη, έρχομαι σπίτι. Ποιος είναι ο Κίκης στο σύνολα? Κίκης είναι το... Ο τωρασινός μου κάθε... Ακουαδείς, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο είμαι με άντρα. Τρίτη με την Κυριακή είμαι με γυναίκα. Εγώ στα φροντιστήρα που έμεινα πριν και είπα τρίτη με πέπτυνε, έχει τη σεξουαλικότητα σου βάσει μεσοβδόμα της αλλαγής. Την Παρασκευή να οπίστηκα εμείς έχω off. Παρασκευή. Είμαι καλά όμως, γιατί όπως έχω πει και στο τηλεφωνικό σου να με πιέζεις να με καλέσεις. Γιατί έτσι είμαι όπως το δεύτερο που «Α Γιώργο βάλε με, α Γιώργο θέλω και εγώ να πω το δαστείο, α Γιώργο σε με καλέσε». Γιατί εμένα να πιέζεις με τηλέφωνο και κάλεσες με και θέλω να το πεις ανοιχτά τον το πράγμα ότι κάλεσες με. Άντε ρε, κάτσε 20 ώρα ρε. Φτιώχνει με ο ίδιος άνθρωπος που με κάλεσες στην εκπομπή του. Ένα αυτό τη Δευτέρα στις αιχμές. Να πω στις αιχμές να μιλήσω με τον Παρούτη με τα φρύθηκα τα έτσι. Να μιλήσω, άλλοι βάλουν μου συμπλεφαρίδες έτσι, ο Παρούτη βάλει έτσι. Γεια σου κύριε Έλμο. Λοιπόν, αφήνω εδώ υγεία και εύχομαι να τα πούμε πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Έλμο, όμως ευχαριστούμε πάρα πολλά που σου τα βάζεις απόψη. Γιώργο, καλό σου βράδυ. Να σε καλά, πάμε αυτό. Bye bye. Γιώργο, υπάρχει μια πορεία. Τα chips του Γιώργου Ελίφκου sponsor που τα λέει. Δεν έχεις ορισμένες ήθη και ώρες που να τρώεις με το ίδιο κουτί. Τρώω σιγά, επίτε μου να μην μασώ και μασώ οπότε φεύγουν. Φίλε, ένα να σου πω. Ναι. Για τον επόμενο, για να φκεί, έδωσαν μας 3.000 ευρώ. Γιατί? 3.000 ευρώ να φκεί τώρα ο Παυλίδης λέει. Πάμε. Έτω ρε τον άνθρωπο. Κάτσα κάμια μιούτ το μικρόφωνο του. Μα ναι, γιατί κάνει έτσι η οθόνη του ρε. Είσαι μιούτ ρε, βαφκέ. Είσαι μιούτ. Έλα ρε Παυλίδη! Γιατί είναι τσιγκάμερα! Γεια σου ρε Ηλία Ανδρέου που μου φάει στη θέση! Είχαμε τον δαμέρο Παυλίδη που δεν πρέπει να φύγει. Παύλο, γιατί είναι τσιγκάμερα... Έχεις Φλωρέντζα από πάνω σου! Κάμνει η εικόνα σου, Φλίκερ! Έχεις Φλωρέντζα, με Φλωρέντζα που είσαι! Φλωρέντζα! Βρίστη Φλωρέντζα! Γεια σου Έλμο! Α! Έτσι, αισθησιακός! Έτον, τώρα. Εντάξει. Κλείστε την πόρτα, καλά. Κύριε Έλμο. Να μου γίνεται, πολλά ωραία. Πού σε βάλα, πού σε αλλάξα την πίστη σου. Για την πρωτοβουλία. Φίλε, έλα σου πω, πήρε ζιβανία και του Παυλίδη τα αστεία. Πάμε, σύρτα. Έλα σου πω, το χαχαχα, κάνουμε το γιατί πήρες ζιβανία, είναι η φάση που είναι κάνουμε. Κάνουμε ζέσταμα. Όχι, εμπού την προϋπηρεσία μου στα γήπεδα τα οποία μας κόψα, φίλε μου, πολλά χούλε, τραυμάτισα, γονάτισα, ηρέμησε ρε πελέ, κανεί ρε. Παύλο μου, σιώνος του μες στο stream.
Φίλε, πόση ώρα έχω. Ωου, τι τους είπε. Έλα σου πω, ο Δημήτρης ο Τοκαρής λέει ήταν μια εξαιρετική βραδιά γέλιου πριν βγει ο Παυλίδης. Ειλικρινά δηλαδή. Ρε να θέλεις να σε φέρει γιατί είσαι ένας άνθρωπος σου φτύνει που πάνω. Το καρυπί είναι για γύρισμα στο κούριο ρε πελε. Άντε μάνα μου. Λοιπόν, αν δεν το καταλάβετε ή οποιοδήποτε που τα σχόλια, είμαι ο Παύλος Παυλίδης. Είμαι 38 χρονών. Εντάξει. 38 χρονών, κάποιος άλλος ήταν 38 χρονών και νομίζω έκαμε ένα σχόλιο για την ηλικία. Ο πρίγκιπας. Το να είσαι 38 χρονών μια χαρά είναι, έτσι να λαλούμε όπως τους άλλους. Παλιά, γέρασα, ηρέμησε ρε μαλάκα που γέρασε. Είναι πάρα πολλά ωραία ηλικία. Δεν είναι η καλύτερη. Προφανώς δεν είναι η καλύτερη. Η καλύτερη είναι να είσαι 20 με 30 για μένα, που λέει ο φίλος μου ο Λυκουργός, για μένα. Διότι 20 με 30 φίλε, δεν έχεις καμιά έννοια, είτε σπουδάζεις, είτε δουλεύεις και τρώεις τα μόνος σου. Και εγώ ζηλεύω πολλά την ηλικία. Δυστυχώς νιώθω πολλά άβολα αν είμαι μαζί με τους ανθρώπους. Okay. Το πρόβλημα με το να είσαι 38 χρόνων είναι ότι είσαι αρκετά νέος για να αντιλαμβάνεσαι τις τάσεις της νεολαίας, ναι, τη μόδα, ποιος είναι cool, ποιος είναι in. Είναι έτσι, Γιώργο. Ναι. Καταλαβαίνεις τα. Ναι. Αλλά δεν είσαι αρκετά νέος για να τα εφαρμόζεις, να τα υλοποιείς. Ναι, σαφώς, ναι. Ακριβώς, είσαι τζαμέ. Δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ με μισοάς. Τι μισοάσπρα, ρε μάλακα, με μισομαλιά, μισά μαλλιά. Με τζίντα φρύθια. Δεν μπορώ, ας πούμε, να κατεβώ. Με τζίντα φρύθια, λαλό, τα πατέ. Ναι, αλλά ένα λεπτό το φρύδι μου, φίλε, κατάμαθω. Ναι. Sorry. Συνέχισε, sorry. Okay. Που λες, δεν μπορώ να κατεβώ εγώ 38 χρονών που μου φωνάζουν τα μεγά, να κατεβώ με παπούτσι, αθλητικό σνίκερ, κατασπροφύλα, με τόση σόλα, αχακούλ, μπορώ. Μπορώ να κατεβώ εγώ με το παντελόνι, το χαμηλοκάβαλο. Πρόσεξε, το χαμηλοκάβαλο είναι το χαμηλό μέσο. Το χαμηλοκάβαλο είναι που φορούν οι Ινδοί και οι Σουλτάνοι του 1600. Που βάλεις πράγματα μέσα. Που γίνεται ποθιά. Δεν μπορώ να κατεβώ εγώ έτσι. Καταλάβεις με. Δεν μπορώ να υλοποιήσω τα τρένς της νεολαίας. Γι' αυτό νιώθω πολλά πολλά, γιατί να θέλω πολλά να είμαι σαν τους μητσούς. Αλλά από τις αλακάβλα μας που φύγονται. Και τούτο γίνεται πολλά έντονο, Γιώργο και Ανδρέα Φυλακτού, ελπίζω να το ξέρετε και εσείς, όταν πάω να πιάω καφέ. Δύσκολα τα πράγματα. Πάω, ας πούμε, σε γίνοντα καφέ τα franchises. Mm-hmm. Ξέρετε να μπαινώ. Και καταλήγω και μέσα στον πάγκο για να παραγγείλω και έχει μπροστά μου μια σειρά με 10 ροκόλους της ηλικίας τούτης. Κατά πάσα πιθανότητα είμαι ο πιο μεγάλος και κατά πάσα πιθανότητα είμαι ο λιγότερο cool. Ναι. Και είμαι στη γραμμή και περιμένω και θωρώ τον τοίχο μπροστά μου που γράφει με κοιμωλία το μενού για κάποιο λόγο. Παλιπαιδισμός. Θέλαμε να φύγουμε από σχολεία, πάμε και βάλουμε χίπστερ με άσπρη κοιμωλία και ατσοφίλο μου, ρε. Τέλος πάντων. Προχωρούμε. Θωρώ το μενού. Και το κάθε ρόφημα αν έχει περιγραφεί είναι 6 λέξεις, ρε παιδιά. Και αρχίσκω και ένιωθα καλά. Τι να δω, εντάξει. Πιστεύω έχω το πλεονέκτημα της εμπειρίας να το χρησιμοποιήσω. Και ακούω τον πρώτο τον ρόκολο που παραγγέλει. Ναι, μπορώ να έχω ένα φραμπολάτε καραμέλο τσίνο βανίλια με τριόν παρακαλώ. Πού γαμώ το λαλό. Δεν μου γίνεται τα μέρε πελί. Παρώ το μενού παλέ. Εντάξει, να δω κάτι να κάνουμε. Άι, ο δεύτερος παραγγέλει. Ένα φραμπολίνο τσόκο με λμάγια, τα μελί, ζαχαρί. Μάνα μου. Ευκοδρώνω και ξυδρώνω. Γιατί έρχεται η σειρά μου
Και θωρώ τον μπαρίστα και θωρώ το μενού. Θωρώ μπαρίστα, πρέπει να είμαστε cool, περιμένετε να δείξω. Λοιπόν, μπορώ να έχω ένα φράδια, Μόνοι, καλύτερο. Μπορώ να έχω ένα φταβαλά. Μπορώ να έχω ένα φραβιλόβα μυστλόβαλόβα μυμπάστηγα. Σε έναν μπαρίστα πελέγιος απαντά μου σοβαρά. Δεν έχουμε φραβιλόβα, παρακαλώ, τι θα πάρετε. Παντέψει το φραβιλόβα ενώ όντως υπάρχει το ρόφημα, αλλά δεν το κάνουν τούτοι, κάνουν το ανταγωνιστής απέναντι. Και για μένα λυγίζω, πελέ, χάλασε το τρίκ μου, το κούρνες, ναι, και λέω του... Λέει μου, μάλιστα, τι ίμπλεν θα θέλατε, premium ή magnum, magnum. Μπάγω, δεν μπορεί να θα δούμε στο αερόπλο. Αν δεν το δώσε πλάκα, ρέτσις. Όχι, δεν το βγάζουμε σε πλάκα, ρέτσις. Παρακαλώ, τι μπλεν θα θέλατε, premium ή magnum. Κάνει διαφορά. Premium blend είναι ισορροπημένες γεύσεις και αρώματα. Είναι 50% αράπικα, 50% ρομπούστα. Ενώ Magnum blend είναι έντονες γεύσεις και αρώματα. Είναι 80% αράπικα, 20% ρομπούστα. Και τα δύο blends είναι αποξηραμένοι κόκκι καφέ Κολομβίας που τους κατουρούν εντυμική μπαμπούινη στη ζούγκλα. Να μπώνει ρε! Και τζαμε ρε μπελεθρι πάρω και αλλάσω μόντρε. Και κάνει με ο Βελάδος. Για κούλνες γαμό σας ρε. Και παρακαλώ πάντα γιατί ρε Θεέ μου, γιατί με έκαμε σε έναν ποτσίν τους τύπους ρε φίλε. Έχει κάτι τύπους που είναι η ζωή τους να μπαίνουν σε καυκάες. Yeah. Ας είτε δέρουν είτε φάντες. Εν τους κοφτεί. Θέλουν απλά να μπουν μέσα στον καυκά να δω που να φάν αδρεναλίνη τεστοστερόνη. Να ήμουν ένας τέτοιος. Έναν 90 διπλόραχος πελέ και θα πιω τον μπαρίστα από γιατί από Ελλάδα άρε και την κρένη. Βάρουμε ένα ζουμί με καφέινη και όντες μαλακίες, άιστε σαν τους και μου πιάω ένα οσύρο πελέ, πας στη ψυχόμενη βιτρίνα με τα μπισκότα βρώμης. Ένα... Μπαρίστα γαμού. Η κοινωνία σου φορεί τζιν ποθιά με δερμάτινες τυράντες για να κάνουν οι καφές σοβαρό μιλάς ρε. Και πάει να αλέσει τους κόκκους του καφέ στη μηχανή και φορεί ειδικά headphones. Επειδή σαν κούσβος τη χημία στο Λίγιο, ίσως αποθυμένας να μας πεις τώρα ότι ο καφές είναι ποντομοριακή γαστρονομία. Ο καφές δεν είναι ένα απλό ρόφημα. Ο καφές είναι πρώτη ρε πάτσο βίλο ξανά ρε. Έναν για μένα να εξήμει η μητσή για μένα απόλυτης υγεία να βαστούν τα ροφήματα τους έτσι και να με θεωρούν. Να ως πιάω πελέ το ρόφημα τους, να τους στολούσω, έλα ρε, και το σχιστολάτο σου, και τον ωραίο το σχιστολάτο, ε. Μαλάκα, είσαι από ότι είσαι ο βίλαν το Starbucks, ενώ σου ανήχε ο κακός σε... Cheers. Cheers. Για να είμαστε όμως τέτοια ειλικρινείς, έτσι ψηλέ. Εγώ παραγγέλω μόκα. Μου αρέσει η μόκα. Είμαι της μόκας εγώ και περιμένω τους άλλους. Φραπολάτε με φουντούκι, βανίλια και σαντιγί και αποξηραμένα χτένια λόγου. Τρέμισε ρε πελέ. Αυτά είχα να πω φίλε μου, ελπίζω να μου στην ώρα μου. Γιατί βάζει καταστερούν οι άλλοι και πάει αρκά. Έχουμε πρωτοβουλία. Πολλά ώρα βρεθήκαμε όλοι μαζί και όσοι άλλοι είναι μέσα να τους εύρουμε γενικότερα. Νομίζω την επόμενη φορά που να κάνουμε να είμαστε μισή-μισή. Να μην πάει το συμπολίτο. Αν ήξερε το κοινό να είναι μαζί μας, να ανέβει και να είναι κατέβει. Είναι μαζί μας για κάποιον παράξενο λόγο. Να πεις εγκαίγουμε καρατσίνα και έχουν τίποτα να κάνουν άλλο. Έχει η Κυπριακή τηλεόραση, είναι εμάς.
Ένα comment στο YouTube λέει ρε κοπέλια άλλη φορά να κάνουμε πιο γλυωρά και να με σκοτώσουν εσώ γιατί με το lockdown κοιμούνται όλοι που 9. Φαντάζομαι είχα χανίζει μόνος του. Κατάλαβα. Φτιάξε εμείς θα πιάνε το feedback σας, θα διαβάσουμε και δείτε εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κι άλλα τέτοια παιχιά. Αλλά να πιάνε το feedback σας και να δούμε πώς θα το οργανώσουμε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Και πώς θα είμαστε πιο... Κάτσε ρε, πάντε και τέτοιος ενώ λιβραδιά. Πέτε κανένα σχολείο. Και κανένα σχολείο για μένα, Παύλο. Μίστε λόβα, 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 λόβα. Ρε φίλε, το ρέφερες του 90 που έντο πιάνε ο μπαρίστα ρε μαλάκα, κρέμασες σε. Ας πούμε, ευκαιρώνησε τα μητέλια. Καταλάβω τον πόνο σου. Μπαρίστα τρέινι γράφουν κάτι άλλο. Μπαρίστα τρέινι. Θα πω και μεγάλο πρόσεσο. Πόσα χρόνια θέλεις να βγάλεις τον το πτυχίο, ρε βελέ. Κάνεις επιχορήγηση, ρε φίλε. Να βγούμε τα πτυχία, εγώ στο The Bachelor. Υπάρχει ένα σχόλιο, είστε μόλις τώρα. Λέει η φάση που εμπήκες δισταχτικά, δάμε γιατί δεν ξέρεις τι να δεις και το μετανιώνεις καθόλου. Did good. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούργιο, κάτι της γενιάς μας, γαμώ τη γενιά μας και την προηγούμενη και την επόμενη. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι original, κάτι αυθεντικό, κάτι ειλικρινές, κάτι χωρίς φίλτρο, να φιλτράρεις το και κάτσο φίλο μου! Διαγωνισμό για το κοινό να πάμε. Ο Μινάς λέει κάτι για άκου είμαστε τριών μηνών. Τα γραμμά. Το άκου είμαστε τριών μηνών δεν το είπες, λάλη. Εγκάλλει τζόκς που δεν το πες. Δεν το είπα. Φύλαξε το για την επόμενη φορά. Μα νομίζω ότι ήδη είμαι πάνω από τα 6 λεπτά που είπαμε. Οπότε εντάξει, ο Μιλίου είναι πολλά. Πάνω από τα 6 λεπτά που είπαμε. Παύλο, θα πεις οπωσδήποτε το juggling με το διαγωνισμό. Φίλε θα το πεις. Σε παρακαλώ. Και το Ιαπωνεζού. Στον αγώνα. Δαμε, please. Πρέπει να το πεις. Πρέπει να το πεις. Και εμένα είναι ένα που τα αγαπημένα μου, sorry, που περί αυτολογώ είναι υπερίτομοι. Ναι ρε φίλε, ναι. Α, είμαστε τριών μήνων, είσαι δίκιο, Ανδρέα. Ναι, ναι, το είμαστε, μπράβο. Έγινε, Παύλο. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Τσα, ωραία, όρια, thank you. Πάει, παρεγανύχτα, ρε. Παύλος Παυλής, παιδιά, Instagram, έχει κάνει Instagram, ρε, κύριε, μας κάνει follow ο κόσμος. Έχει Facebook, κάνει Instagram. Αχά, πάρε. Έχω New Year's Resolution που το 18 να κάνω Instagram. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε. Άντε, καλή νύχτα. Τσάω ρε. Bye bye. Κρίσταλ μου! Κάτσα να φκεί που μιούτ. Κάτσα φκεί που μιούτ. Έλα, κανόνες θα φκείς που μιούτ. Πιστεύουμε σε εσένα. Ένα λεπτό, να σε ακούμε ένα λεπτό. Έτσι. Τώρα ακούμε εσύ. Καλά ρε, δεν κάνει πονηθά στα μέσους χρόνους. Κάθε λίον ευκέναν οι θκιό και παρουσιάζεται τον άλλο μάνα. Εγώ έτσι ευκήκα απότομα, χωρίς να προειδοποιήσετε τον κόσμο. Το περίμενα. Και μισή προειδοποίηση. Εξάφηκα και μου πειραστούν. Φταίω. Κρίστα, πούμε αλήθεια, ώσπου να φύγεις. Φταίω γιατί προσπαθώ να τελειώσουμε πριν τις 12. Ελά σου πω, ώσπου να φύγεις, εγκαστώθηκες αλώνα. Ναι, πέμ. Αν καστρωθώ αλώνα, εντάξει, το που έχω να σου πω μόνο είναι ότι να βρω το πουλήσω πριν να γεννήσω. Άμα σου είπε. Εντάξει, 35. Φίλε, εμείς έχουμε χαρτί να κυκλοφορούμε ρε φυλάχτου μετά τα 12. Εγώ έχω. Εγώ έχω. Δεν θέλω να κάνω χαρτί να κυκλοφορήσω ρε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε Κρίστα, πάμε. Να πείτε τώρα ή να... Κάνω το παράξι, ναι. Σας αφήγω λίγο μόνος σας και ξανάρθω. Έλα, Κρίσταλ μου, πέμπαστα. Κρίσταλ, έλα. Κοίτα, εγώ έφυγα να αντιπροσωπεύσω όλες τις μάνες. Τις μάνες, ειδικά τώρα με το lockdown, αλλά είμαι σίγουρο ότι δεν κοιμηθήκαν ούλες. Οπότε... Νόμιζα να μην είναι καμιά, ρε παιδί μου. Άρα μίλα για λόγου. Μπορεί να κοιμήσαν τα μωρά και να μην ασύ. Εν Κυριακή αύριο. Ρε, εγώ έστειλα τον έναν λεμεσό για να μπορέσω να το κάνω τον ποψέ. Ο άλλος κοιμήθηκε κατά τις 10 και κάτι. Δεν θυμούμαι ποιος ήταν την ώρα. Δεν θέλω να πω ότι κοιμήσε τον, αλλά κοιμήθηκε κατά τις 10 και κάτι. Νομίζω να ο ψηλίδης πάντα ευλόγησον. Ήθελα λίγο να το θυμίσω το sharing. Γιαξ. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι μια γυναίκα όταν γίνεται μάνα,
οριμάζει, γίνεται πιο συνειδητοποιημένη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει. δεν ξέρω για τις υπόλοιπες, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν θα αντέξω τρίτο lockdown. Θα γίνει τρίτο lockdown, να κάνω ξανά ένα giveaway που είχα κάνει παλιά στο Instagram, μπορείτε να πάτε να το δείτε, που 2-1-1. Τσινή τη φορά έφερα μου την πρόνοια, αν την φορά ελπίζω να μου υφέρουν. Ελπίζω να με καταλάβουν ότι είναι λόγω του τρίτου lockdown. Εντάξει. Επίσης, δεν ήξερα από τσινά που ήταν να πω, γιατί πια πολλά κράσια στρώμα να φω. Είχα δει ένα σχόλιο του ξενοφόντα, ξενοφόντος που εμπαφίτης και μπορούμε να βάλουμε να μιλά παφητικά που θέλετε πριν, που έγραψε σε ότι stand-up αλλά καθούμαστε. Yeah. Εγώ θέλω να του πω ότι με τόσες καραντίνες ασταθώ να φαίνεται μόνο κάτι. Δεν με χωρεί ο ολόκληρης τίτλος. Εντάξει. Λοιπόν, τι ήταν να πω. Να πω ότι το να είσαι μάνα και τούτη λέξη που ειδικά ακούγεται παραπάνω στο γήπεδο παρά στο σπίτι. Το να είσαι μάνα δεν είναι εύκολο πράγμα, δύσκολο. Και ειδικά όταν σε γνωρίζει κάποιος και έρχεται και μιλά σου, να σε γνωρίσει, να δει που δουλεύεις, τι κάνεις και ρωτάσαι, εσείς μωρά. Και λες του εσύ, ναι. Α, μάνα μου. Και λες τίποτα, θέλεις. Όχι, εντάξει, εγώ απλά ρώτησα. Ναι, με ρωτάτε αν δεν έχετε μωρά. Σίγουρα κάποια να προσφερθεί να σας το δώσει. Δεν κάνεις πάνω που ένα. Επίσης, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι οι περισσότερες από εμάς νιώθουμε ότι κάναμε τα μόνες μας, τα μωρά. Και ξέρω ότι έχει άλλες που το νιώθουν τούτο, γιατί ένα μωρό λένε την ώρα, ξέρω εγώ, μάμμα, 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 μάμμα. Και η μόνη φορά που να φωνάξει του παπά, όπου ο παπάς είναι ο δότης σπέρματος, είναι να του πει, παπά, πού είναι η μάμμα. Νομίζω έτσι μεγαλώσαμε, είναι μη ρε Κρυσταλ, πάει κόμμα το πράγμα. Ναι, πάει κόμμα. Δεν άλλαξε η θέση του πατέρα στο σπίτι. Κοίτα, κάποιο όταν γίνεται μάνα, ρε παιδί μου, ξέρει που την ώρα που να γίνει η μάνα, τι είναι να κάνει. Ξέρει, άσχετο ότι έρχονται μοδηγίες κρίσεις, αλλά ξέρει. Ο παπάς απλά ανησυχεί για κάτι δίποδα που υπάρχουν στο σπίτι. Εντάξει. Σκέφτομαι να σου πει αλήθεια να λάβω μέρος σε πολλά reality. Και τώρα επειδή είναι πολλά εισμόδα στα reality, σκέφτομαι να λάβω μέρος στο Survivor, αλλά είπα fucking piece of cake, ας πούμε. Ζω τα κάθε μέρα του σπίτι μου. Τις δοκιμασίες. Και πάντα η στόχη μου είναι να κοπελούθια μου πιο γλώρα γίνεται, ποτέ δεν τα καταφερνώ. Και το άλλο που σκέφτηκα να λάβω μέρος είναι το MasterChef. Και να έρθει ο Κοντιζάς να με ρωτήσει τι αφήνεις πίσω σου, Κρίστα, λαμβάνοντας μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Και θα του έλεγα την αϊπνία. Εγώ δεν ξέρω να μέρεψω, ήρθα να τσουμηθώ. Να τρώεις απλά απλό πρόγευμα. Να το ότι με ρεύουν να τρώεις απρόγευμα. Να ξυπνάς μπραντς κάθε μέρα. Άνα, γεια σου. Τούτ. Επίσης, μια γυμάστε και να μην γυμάστε λεμεσάνι τώρα να είμαι στην ώρα. Έλα, πάμε. Γυμάστε φουλ λεμεσάνι, μπράβο. Ναι, φουλ λεμεσός να πω ότι 3 στους 10 Κυπρέους λαλούν ότι έχουν κατάθλιψη. Εντάξει, οι υπόλοιποι 7 ζουν λεμεσό. Γεια, ρε. Και επειδή εμείς τη Λεμεσόν κάνουμε τα όλα κρυφά, όπως είπα σήμερα. Χειροκροτήσω πολύ. Εντάξει, είμαστε κρυφοί εμείς τη Λεμεσόν. Γι' αυτό έρχομαστε Λευκοσία. Δεν μας αρέσουν τα κρυφά, μας αρέσουν τα φανερά. Ναι, αλλά με τα καρναβάλια δεν μπορεί να γίνει, ρε παιδιά. Τι είπες, Ανδρέα μου. Με τα καρναβάλια, λέω, δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα ένα πλήγμα και φέτος αυτό για τη Λεμεσόν μας. Ακόμα ένα πλήγμα και φέτος. Και ας λαλούν ότι είμαστε κατά καρναβάγια επειδή ξέρουμε να διασκεδάζουμε στη Λεμεσό. Επειδή εμάς σταμάτησε το κούρεμα και σταμάτησε μας ο κόρονος. Είναι τα πράγμα. Φόκι, νέο. Κρυστάλ μου. Εντάξει, καλά σου πω και κάτι. Αφού μπορούμε μάσκες στα καρναβάγια, γιατί άμα μπορούμε να τα κάνουμε. Έλα, νο.
Μπομ! Επίσης, το άλλο που ήθελα να πω εγώ είναι ότι για... Sorry, Κρυστάλ, έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να πω, ο Δήμος λέμε σου, διοργανώνει κάθε χρόνο τον διαγωνισμό Μπελόμασκας. Και θα το κάνει φέτος, ρε μαλάκα! Τον διαγωνισμό της Μπελόμασκας! Ακριβώς! Τέλεια missed opportunity. Ναι ρε φίλε, once in a lifetime. Να έχει απόλυτο νόημα. Να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Α, μια ντεύω. Είναι τόσο μπελός ο Δήμαρχος μας γι' αυτό. Τζάκου είμαστε, δεν εννοεί. Εν τω μεταξύ, το άλλο που ήθελα να πω. Μπορεί να μας ακούει η κόρη του, ήδη, δεν ξέρω. Μπορεί να μας ακούει η κόρη του, λέω, ήδη, δεν ξέρω. Αν μας ακούει η Chia TV. Να άκουσα το από την πρώτη φορά μου το είπες. Είπες μου τι είπες, τι είπες, τι είπες. Ένα μήνυμα λέει... Ναι, νομίζω ακούμαστε με χρονοκαθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε τους υπόλοιπους που περιμένουν να βγουν. Α, πάμε, ναι, ναι. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω πολλά, αλλά να πω ένα μόνο ακόμα. Ότι ακούσα διάφορα να λαλούν γιατί... για τους οδηγούς, ακούσα να λέω διάφορα για τις γυναίκες και ειδικά για τις γυναίκες οδηγούς. Εντάξει. Αλλά έχω να πω κάτι. Εγώ έχω να πω ότι κάθε φορά που θα μπω στο αυτοκίνητο του Γιώργου, του Δότη, ναι, όχι εμένα. Κάθε φορά που θα μπω στο αυτοκίνητο του, ο δείκτης της πεζίνας, που έχει ποτέ πεζίνα, και είναι οι γραμμούες που δείχνουν τα μηχανήματα που πάει να πάθεις σαν ακοπή καρδίας. Ναι, και πιάνει με πάντα το άγχος αν θα καταφέρω να φτάσω στον προορισμό μου ή αν θα μείνω μεσοδότη. Το ίδιο αίσθημα έχω ακριβώς αν κάνουμε σεξ. Γιατί ο Ανδρέα μου. Τίποτε, πόνισα εγώ. Κρυστάλ, χαρά στο θάρρος σου, χαρά στο θάρρος σου. Αντιπρός στην θέση του. Λοιπόν, Κρυστάλ, και με αυτόν τον joke για το ότι εν πας την κόψη του ξηραφτιού θα τελειώσεις, τέλειωσες? Νομίζω να τελειώσω για σήμερα. Ήμουν γλυόρη. Βουάου, μπράβο. Φτάσαμε γλυόρα στο τέλος. Ωραία, ωραία. Νομίζω κάναμε μαζί το κλάιμαξ μας και εμείς και το κοινό και εσύ. Ήταν μια οργασμική συμμετοχή η δική σου. Ξύπνησες τα μητρικά μας έστιχτα, τις πατρικές μας ανευθυνότητες. Έλα σου πω, περίμενε. Έλα. Ένα μήνυμα, λαλή. Η φάση που ακούεις, τη φάση με την κατάθλιψη, τι όντως έχεις. It's funny, but it's funny because it's true. Κάτι, να πω κάτι, sorry. Ναι, να πω κάτι, επί ευκαιρίας. Επί ευκαιρίας έχω να πω ότι το 10 που ήρθα Κύπρο, και ψάχνω να κάνω stand-up comedy στην Κύπρο. Έχει κόμμα ρε εσύ. Έχει κόμμα chips, ό,τι άλλο ξέρεις. Πάμε, πάμε, ναι. Τελείψε το γιαούρτι όμως, μπορώ να πάω πιο ένα γιαούρτι για αυτό. Έλα, πάμε, sorry, πάμε. Και ψάχνω να κάνω stand-up comedy στην Κύπρο. Είπα μου να μου γνωρίσουν κάποιον ο οποίος κάμνει και να πάμε να μιλήσουμε. Και όντως είπε ασπίτι του και μιλήσαμε. Και αυτός είναι ο Κώστας ο πρίγκιπας. Ο οποίος δεν νομίζω με θυμάται, γιατί τότε ήμουν γύρω στα 20 με 30 κιλά πιο παστή. Είναι εγκυμοσύνες που φτιάξε, δεν είναι η καραντίνα. Ναι, 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 εγκυμοσύνες. Ναι, όχι, εσύ, εσύ προσπάθας. Κρύβω τα παιδιά ακόμα μέσα. Έχεις κρυψορχία, έχεις κρυψοπαιδεία. Εκεί μέσα, μέσα κάπου κρυμμένα και δεν φτιάχνουν. Άκου. Ταυτίστηκε η άλλη αμέσως. Ταυτίστηκε. Λοιπόν, τέλεια. Φυλακτού, πρέπει να πάω μισό λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Εκατουρίθηκα πάλι. Sorry, φτιάβασε ένα comment. Πάω από πίνω μπύρες, πίνω μπύρες. Αυτά έχουν τα live, αυτά έχουν τα ζωντανά προγράμματα. Αυτά έχουν τα live, αυτά έχουν τα live. Ανδρέα μου, τώρα που θα αφήνω να σου πω κάτι μόλις. Ρε Ανδρέα, please, αθόξα να κάνεις. Έναν άλλο συντονιστή ή at least μια μπάπια. Ενώ, κάτι να έχεις για μέ. Και ένα χρονόμετρο δίπλα του, ένα χρονόμετρο δίπλα του. Γιατί, ναι, χρονόμετρο σίγουρα. Βασικά, ξέρετε να μην κάνω, να έχω εγώ χρονόμετρο να κάνω mute και φύγει, ας πούμε, φάση. Αλλά να μην μπορεί να κατουρίσει πάνω του. Δεν καταλαβαίνω ούτε το πράγμα γιατί. Πέτσες. Να μην κάνει κάτι. Κάθε και όλα σκανά κόμμα, το ξέρεις. Μυθήκαν όλοι, ξέρεις. Όχι, όχι, λαλή Μαρία Χριστού, θα μαζευόμαστε στα υπογεία και θα τραγουδάμε και τέλα πόγκο. Α, έτσι κρυφές τις συναντήσεις.
Περίμενε. Κρίσταλ, καταλάβω σε με τα αρφοτέχνα μου μια χαρά που έρχονται ποδά, τρεις χαρές που φεύγουν. Ευτυχία, παιδιά τα μωρά, ευτυχία τα μωρά και ειδικά ευτυχία, αμάν έχει. Ρε, σιώπα. Δεν κάνει που φεύγει, έρχεται και διακόπτεις ρε πας το αστείο ρε που πάρε, κατάλαβες. Γιατί για πόση αγένεια μιλούμε. Πολύ αγένεια, το πέτου καλή νύχτα ρε κανεί. Άρα Γιώργο. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Ρε, εσύ, bye bye. Έλα, έτοιμος ο επόμενος. Ας πάμε. Εσύ κάνεις σχόλιο να σχολιάσουμε, ενώ ξαπάμε. Ε, πάμε τα δράμα που πες να χατουρίσεις. Α, εντάξει, τέλεια. Α, Αλέξης. Έλα, πουλέ μου, πού σου λέ μου, πουλίτα μου. Γεια σας, κοπέλια. Άλλο. Είσαι ο πιο... Παιδιά, σκέφτομαι τώρα που άκουγα τους υπόλοιπους. Άμα βάλεις το μαλλί του φυλαχτού, και το μουσείο το δικό μου, είμαστε όπως every kung fu master σε κάθε ταινία που είδαμε ποτέ. Ναι. Το μαλλί του φυλαχτού με το μουσείο το δικό μου. Ναι. Yeah. Αντάβιες. Αντάβιες. Πουλίτωσον. Ναι, ρωτήσε με αν η ψά μου βάφεις το. Α, και εμένα ρωτούμε συνέχεια. Εμένα ρωτούμε βάφω τα μουσά μου. Παιδιά. Έλα. Αν βάφεις τα μουσά σου επειδή το μαλλί είναι άσπρο. Ναι. Νομίζω έχουμε lag. Νομίζω έχουμε lag, οπότε να ξεκινήσω. Ναι, ξεκίνα. Go, 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 flow, go. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και καλώς ήρθατε στο ευχάριστο Σαββατοβράδο. Πες και θυμάστε τον τρόπο που ήταν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου στο ευχάριστο Σαββατοβράδο. Σκέφτεστε ποτέ εδώ να κάνουμε ένα ευχάριστο Σαββατοβράδο. Η υποψηνή μας κλήρωση αφήνει δύο κρουαζιέρες από τη Louis Cruise Lines με τα κρουαζιέρα πλοία Πρινσέσα Μωρόζα, Πρινσέσα Σύμπρια και έναν γυρόν στο να κάνουμε το Glass Bottom Boat Cool. Δυστυχώς Louis δεν είχαμε, θέλαμε να είναι μόνο άνθρωπο. Ρε θυμάστε που το μεγαλύτερο μας κοινωνικό πρόβλημα ήταν η... Εν είσαιτε Louis, τι είναι εν είσαιτε Louis. Πόψε ρε. Τι είσαιτε. Α, πήγαινε να κάνει αστείο, να αφήσει τον. Επειδή μια χαρά το έκαμε, αλλά έχει λάξει να το πιέζε. Α, Louis. Ναι ρε, πάμε παρακάτω. Ναι, όχι, είναι αλήθεια, δεν τα πιάνω. Ναι, πες και θυμάστε που το πιο μεγάλο μας κοινωνικό πρόβλημα ήταν η σκαλιώτησα που φωνάζει της Ρωσίας μες στο πάρκινγκ. Θέλεις ποτούτο! Θυμάστε ήταν το πιο μεγάλο μας κοινωνικό πρόβλημα. Τι ήταν το πιο μεγάλο μας κοινωνικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τι έγινε. Δηλαδή, πού έγινε οι παλιές καλές πρόπερση. Τι έγινε που το πρόπερση ως φέτος. Ο πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος. Ας πούμε να πω είναι. Ο πρόεδρος και ο αρχιεπίσκοπος. Εντάξει, είναι clear. Είναι clear το πράγμα που σας λέω. Έχουν μια σχέση παθιασμένη του ίδιου οι άνθρωποι. Εντάξει, έχουν μια σχέση παθιασμένη. Είναι, ας πούμε, λίγο έτσι όπως τα παλιά τρόφια σβήσει. Μια παγωνό, μια τρελαίνομαι, ένα μπορεί να τρελαίνομαι, μια παγωνό, μια ζεστήνομαι. Εντάξει, λίγο έτσι κουρασόν σαλβάχε, Μαρινέλα Ντελπάριο Σόλ, ποτούν το Ελένη Πόρνη, γαμιούνται στη δουλειά. Αγρυπνούν, ενώ για το κοινωνικό καλό. Απλά το κοινωνικό καλό τυχαίνει, το κοινό καλό τυχαίνει να είναι έναν και το αυτό με τα προσωπικά όσοι φέραν τα ρε φίλε άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει ας πούμε, και εμείς, δηλαδή, εμείς ζυγιάριες ρε φίλε, δεν είναι καλύτερο τους ρε φίλε. Φαντάστο να είσαι σε ένα σπίτι ρε φίλε, με τον Νίκο και τον Τόμι. Νίκο, θέλω να κάνω renovations. Την άλλη φορά έμαθηκε να δω και βίλα μου του λόγου, επειδή μισή μου είναι εγκληματίας. Πήρα πιο λεφτά από την εκκλησία μου, έκανα μου του σύλλου. Τώρα σειρά τα παλιό σπίτα που βασικά μόνο οι ποντίτσες ζουν μέσα. Και αντί να μου λένε ευχαριστώ, εσέσα μου στο Facebook και αναγκάστηκα να τους πω πώς θα τα επαναφέρω τα αρχαία, τα πούν τα διατηρητέα. Πώς θα τα επαναφέρω, Νίκο, τα διατηρητέα. Ποιος είναι που είμαι, ο Μάρτι Μακφλάι στο Back to the Future. Φίλε, τα references σου είναι 90s και κάτω, είναι και εσύ, είμαστε... Ήρθασαι με το Αλτζαζίρα να είσαι γωνιά σου. Ναι, καλά, clear. Βλέπετε από το χρώμα μου ότι είμαι 90s kid. Marty McFly στο Back to the Future. Έχω να πω 14 χρόνια τώρα, αν το ακούει να... Ο ποιος, Marty McDonald's. Φίλε, θεωρούν τα παιδιά τώρα που ευτήκαση
κάποιος απολαύσε ως πάρα πολλά. Ας πούμε τον Έλμο, δεν τον ξαναγνώρισα τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω. Και ήταν έτσι η πρώτη φορά που τον είδα να μιλά. Και έτσι προς το τέλος θυμίσε μου λίγο το ματσάκι στην εκπομπή του Καρεκλά. το γνωστό, όχι, με δικέ μου δικαίωμα. Όχι, με δι... όχι, δεν φεύγω με το δικό σας. Όχι, και μάγος γίνατε τώρα και μάγος. Έτσι, ο άνθρωπος. φίλε, να σου πω, εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι το πρόβλημα του κόσμου, τόσο μεγάλο πρόβλημα του κόσμου με τον Αρχιεπίσκοπο, φίλε, όχι με τον Αρχιεπίσκοπο, δεν καταλαβαίνω το, με τον πρόεδρο μας, φίλε. Τι μας έκαμε ο πρόεδρος μας, τι μας έκαμε τους άνθρωπο και είμαστε τόσο θυμωμένοι μαζί, έτσι, τίποτε, θέλαμε να κάνουμε live, 9 κέρφιο. Φίλε, 9 κέρφιο. Εγώ μην σκοπάσαι τον παραλιακό. Πίσω μόνο παραλιακός. 9 τη νύχτα. Ψυχία. Ψυχία. Φίλε, όταν είσαι πια στον παραλιακό, έβαλες τον Πασταπάνθεα. Ψυχία. Εντάξει. Πριν λες ημέρες είχα γενέθλια, ρε φίλε. Ήταν να ταΐσω 25 άτομα. Ο πρόεδρος ξέρει όμως ότι είναι καιρός για σπατάλες. Μην έρθεις σε μια λέξη μου, κλείουν την αστίαση. Κανένα πρόβλημα. Φάνε σώτους. Κάμε τα γενέθλια live. Εγώ... Κάμε τα γενέθλια live. Αφησάς μες το... Ρε, εγώ τον τα βίντεο, εν τω μεταξύ... Τον τα βίντεο δεν τα πιστεύω. Εντάξει, γενικά εγώ τον τα βίντεο δεν τα πιστεύω. Ήρθα από το Αλτζαζίρα, κάνω το βίντεο, δείξα βίντεο, κάμε να σκιάσανε, κάμε. Και εγώ δηλαδή, έχω και εγώ στιγμές ρε παιδιά που ένα βίντεο θα μπορούσε να με καταστρέφει, δεν μπορεί να δω και τη λάθος ιδέα. Εντάξει, ας πούμε ένα παράδειγμα, η πρώτη δουλειά που δούλευκα μετά από το στρατό ήταν στο μετόχιν του Τζίκου, δεν ξέρω αν ξέρετε που είναι το μετόχιν του Τζίκου. Είναι σε μια περιοχή, το μοναστήρι by the way, το μοναστήρι, by the way. Και βρίσκεται σε μια περιοχή που στη Λευκοσία την ονομάζαμε κάτω δισκοθήκες. Το μοναστήρι του Τσίκου. Το λοιπόν... Ένα με δίπλα. Δεν βάλαν κόντρες οι Τσί. Τι να πουλάνε ο πρίγκιπας. Άλλος που πρώτη φορά βλέπω. Ο Αχάνας που λαλώς εμπρίγια, όχι, ο Αχάνας που λαλώς εμπρίγια ο Ιβέντη. Μπράβο, ναι. Τα Ιβέντη ήταν πιο μακριά, αλλά σε την περιοχή, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, και πήγα εγώ να με πρώτη μου δουλειά μετά το στρατό. Το λοιπόν, επειδή, παιδιά, η δουλειά μου ήταν να φροντίζω μια μίνι συλλογή εξωτικών πουλιών. Αφήνω σας να το χωνέψετε. Είσαι και πουλιά από τσινά του Ιορκάτζη. Ακριβώς, το έκαμε και εγώ. Είσαι πουλιά, τα οποία ήταν μέσα σε κλουβιά στο κλαμπ. Τι εξωτικά πουλιά. Στο κλαμπ, γιατί στο κλαμπ. Εξωτικά πουλιά. Είμαστε κάτω δισκοθήκες, ξέρω εγώ. Το Μαδαγκάσκαρ. Πού ήταν τα εξωτικά πουλιά, τι είχες μας. Ναι. Εντάει αλλά το connection του. Κι αορκα, κόφκε τη γραμμή, έσβο, είναι μόνο τα references του που ήταν 90's. Μάλιστα, λοιπόν, παιδιά, στο μετώσιν του GQ. Ναι, κάτω δισκοθήκες, ναι. Έχουν συν έναν τεράστιο estate. Το ίντερνετ μου είναι σίγουρα από τα 90's. Είχα σε ένα μεγάλο estate, ρε φίλε, στις δισκοθήκες. Πάνω στο οποίο estate είχα συν εκατοντάδες κλουφιά, τεράστια, ψηλά όπως τα σπίθια, με γεμάτο με πουλιά διάφορα, ό,τι φανταστείς. Mm-hmm. Είχε μπουζεπρούθια, μακάο, παπαγάλους, επιτούσαν πάνω σου, πολύ κακό. Και εγώ έπρεπε να τα καθαρίζω και να τους βάλω φαΐ. Τον πουλιό. Μέσα στην συλλογή παρεμπιπτόντως είχαν επίσης ένα από τα αγαπημένα μου εξωτικά πουλιά, είχαν τέσσερις πίθηκους, ξέρω τα σκατάδιες έπια για τους πίθηκους, και τούτοι οι πίθηκοι ήταν αρκετά aggressive, εντάξει, αρκετά aggressive. Εντάξει, δηλαδή, ας πούμε, στέκομαι εγώ, κλουβί μπροστά μου, κλουβί πίσω μου, εντάξει, το κλουβί δεν είναι επικοινωνία με το άλλο το κλουβί. Πετάσσεται ο πυθικός, θωρία μες στα μάτια, ξεκινά βουρά, πετάσσεται από πάνω μου, φτιάνει από πίσω μου, πιάνει από τα μαλλιά κοπέλια και επίσης σκαλιά μου μια έτσι βάζει το κάντζελο πίσω και κάνει αααα και βουρά φεύγει. Εντάξει, φίλε, ήθελα να το δω πουνιά μες στα μούτρα, φίλε, και μόνο μαλλίν και κουτούλησε με. Δηλαδή, η φιλοσοφία έχει κάποια ωραία. Να πάει να γαμηθεί ο πυθικός. Τα βίτσα έχει ο Νικηφόρος,
του μητός. Αλλά ρε φίλε, για το όνομα του Θεού. Εντάξει, την άλλη φορά εκόψε μου το handsfree μου. Ακούω ραδιόλο, εκόψε μου το handsfree μου. Ο πίθηκος. Τι θα θέλει το handsfree μου ο πίθηκος. Εντάξει, το αποκορύφωμα. Γελάς, το αποκορύφωμα. Ήταν ότι εγώ σε αυτή τη φάση, ρε φίλε. Είχα αντέξει 12 χρόνια σχολείο κατά πίεση. Επίεστρα 2 χρόνια στρατών, ακόμα πιο μεγάλη καταπίεση. Και σκέφτομαι, επιτέλους απελευθερώθηκα να ζήσω τη ζωή μου. Και βρέθηκα με τραγό πίθηκος, ρε φίλε, που το μαλλίνε με κουτουλάβα στο κάντζελο. Εντάξει, όταν ήταν μια φάση, ας πούμε, που... Αλλάσει ο τρόπος που βλέπεις τα ζώα. Αλλάσει ο τρόπος που βλέπεις τα ζώα. Είναι πλέον, μάνα μου, άμα δεν είναι καλά. Να βάσεις σε κουτουλού, είναι μάνα μου. Το αποκορύφωμα ήταν ότι στο μετώσιο του ζήκουσαν περίπου 35 αρκάν κύκνους. Ξέρω πού ζει ο Νικηφόρος, ρε φίλε, σε ποια συμφωνία του Τσαϊκόφσκι ζει, αν ευκαινεί έξω και με τους κύκνους. Δεν έχω ιδέα. Αλλά... Και με τα μαύρα. Και... Ναι. Και με τα μαύρα. Ναι. Όπως το δερβίσι μου θέλω. Λίμνη τον κύκνο. Φίλε... Είσαι το μεταξύ, είσαι κάτι μαύρους κύκνους. Ο έμπος θέλω να με ρατσίσει, δηλαδή, αλλά μαύρη, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Μπλε, ας πούμε, ήταν μαύρη. Το λοιπόν, και ήταν, τι είπαν το μεγάλο το πρόβλημα, δηλαδή ήταν πολύ aggressive και στο έναν το κλουβί μου πρέπει να μπω, η κύκνινα του είσαι ένα αυκό και ήταν πολλά πολλά aggressive ο κύκνος για να προστατεύσει το αυκό του και την κύκνινα του. Και έτσι, και βάστον και εγώ μια σκούπα, ρε φίλε, μεγάλη, και κράτουν τον μακριά τον κύκνο, γιατί ο κύκνος ήταν και μάζει τον να με επιτεθεί κάθε φορά που πήρνα μέσα και κράτουν τον μακριά και μην είσαι και ο κύκνος και πιέναμε σιγά σιγά, βάλα φαΐ, ξέρω και τα λοιπά, ήβρα τη ρέουλα, ας πούμε. Μια μέρα μπαίναμε στο κλουβί, εντάξει, και όπως βαστώ τη σκούπα μου, ρε φίλε, δεν νιώθω τον κύκνο να κουντά. Και γυρίζω και θέλω τον κύκνο να στέκεται 5 μέτρα πιο μακριά, άλλο τέλεια. Έκανα conditioning του κύκνου. Είμαι ο Παύλοφ. Έκανα τον κύκνο να ξέρει πώς να συμπεριφερθεί μέσα στο κλουβί. Σε τριώνα που σκέφτομαι τον κατεβάζω τη σκούπα μου κάτω και ξεκινώ να βάλω φαΐ πλέον με τα δύο σέρκα άνετος και ακούω ρε φίλε το τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα και ξεκινά ο κύκνος, φίλε, sprint. Σε καμνίζουν το έτσι, να μου τη δόκει και εντωμεταξύ το ράμφος του φτάνει ως τον πούτσο μου, είναι φτάνει από λάψη. Εντάξει, σε ώρα, αλλά θα μας φέρει αρχίδια ο κύκνος. Τον λοιπόν, φίλε, όπως εκράτω τη σκούπα, σηκώνω ότι μπαρώνω τον, ο κύκνος κάνει Taken, θυμάστε το Taken, το Taken που είχε τον Eddie που έκαναν καποέιρα, ο Eddie, και έναν άλλον που ήταν όπως τον Jackie Chan, ο Lay, και κάνουν έτσι, με κελέντουρε, χτύπαν τους, ναι, ο κύκνος μάλακα, κάνουν έτσι τη σκούπα, και κάνουν ο κύκνος, ο Lay, κάνουν χουαλιά, τάκ, και διά του μια, φίλε, εσπάσαν το σκουπό ξύλο που τη μέση είναι ο κύκνος, εμοίρασε το ρε φίλε, και μια και εγώ βάζω ένα πράγμα έτσι, εντάξει. Και πάει αδεύτερη επίθεση ο κύκνος και σύρνω το στον αέρα. Φίλε, slow motion ούλα δωρά, σύρνω το στον αέρα, γυρίζω το να μην το χτυπήσω με το μουτέρο το κομμάτι. Και πισκαλιό του μια ρε φίλε με το άλλο το κομμάτι του, το strong chill. Και κάνω ο κύκνος, game over, Sub-Zero wins. Εντάξει, φαντάστου να εκατέβαινε σε τούν τη φάση έναν λεωφορείο με influencers. Θα του εφησούσα ακόμα. Θα του εφησούσα ακόμα. Θα δυσκολεύομαι να κάτσω. Εξίασα ότι τούτη η ιστορία ξεκίνησε από το ότι ένα βίντεο που μπορεί να με ενοχοποιήσει. Εξίασα το. Είπαν οι μπύρε. Είπαν ο κύκνο. Δεν ήξερα τι κατά. Εξίασα το. Φίλε, για να μην πιστεύετε ότι βλέπετε. Το λέω εγώ. Στο τέλο τη υπόθεση. Τι έκαμε ο πρόεδρος μας τόσον κατά, δηλαδή ζήτω ο πρόεδρος, ζήτω, πού είναι το θέμα, ζήτω. Ευχαριστούμε Αλέξη. Φίλε, υπάρχει ένα μήνυμα με σίγουρα που λέει, που σε επιβεβαιώνει ότι εκαβιάζαν κιόλας επιθυντικοί. Εγώ θέλω να δοκιμάσω τον καφέ που είμαι πριν. Ποιος το έγραψε το πράγμα. Χρήστος Φιγούρης, ναι, Σφιγούρης φαντάζομαι το πράγμα, ή Σφιγουρής. Λέει ότι καβλιάζαν κιόλας οι πίθηκοι. Σφιγουρείς. Ναι, φίλε, οι πίθηκοι ήταν παλιοχαρακτήρες. Δηλαδή, φέραν τους που είναι Αφρικοί, είναι πάνω μες στο κλουβί. Εντάξει, εντάξει, και εγώ παλιοχαρακτήρα βάλαμε μέσα στο κλουβί και κάθομαι και να με θεωρούν οι ανθρώποι. Πού μαλάκα, πιέτε 12 ώρα. Αλέξη μου. Έλα, στα αυτοκούτα. Λοιπόν, παιδιά, τούτος ήταν ο χρόνος με εμένα βασικά. Ναι, κάουρκα.
Ναι. Αλέξη μου, είσαι τέλειος. Καληνύχτα. Μάλιστα. Έμαθα ωραία, ότι υπάρχει ωραία, ζωολογικός κήπος. Το... να μας δει. Ναι. Δηλαδή, ο ζωολογικός κήπος έστω με το σύντου τσίκου, δηλαδή ήταν απέναντι μας. Ρε, με ρωτάς πράγματα, είναι η σύνδεση αρχή. Ναι. Πάρε να τα ζούμε τους κήπους που να φεύγουμε. Καληνύχτα, Αλέξη. Καληνύχτα, Αλέξη. Αλέξη, που λίδας, παιδιά. Συγκύρω τσικίκνη του. Λαλό καλά νύχτα τώρα, επειδή είναι αυτή σε 5 λεπτά. Άντε ρε, πάει. Μαλάκα, φύγαμε τελειά εκτός ώρας. Άντε ρε, αλήθεια. Πόσους views, ποιόσους views έχουμε τώρα, Νίνα Σιν. Είμαστε ακόμα στους 160 συλλογές. Μαλάκα, πολλά καλή. Είμαστε πολλά. Είμαστε εντελώς εκτός ωραρίου, εντελώς εκτός προγράμματος. Είμαστε 160, μασχαλά. Έλα, πάμε. Εκτός αν εποτιμηθήκαν όπως έκαναν του πρίγκιπα. Παρακαλώ! Ω, Γιώργο μου, Ανδρέα μου, καλησπέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πολλά καλά, κύριε Αβέροφ μου, είσαστε καλά εσείς? Είμαι στο προσωπικό μου κλαμπ στην Λιντάρου. Περνάτε ωραία! Πίνω εδώ το καλατάκι μου. Οι άλλοι συναγωνιστές, οι ψηφοφόροι, οι πολιτικοί, οι γραμματείς, οι γραφιάες, ναι, για να πέσουν έναν τέξι. Είσαστε μόνος σας? Τι μου κάνετε? Βεβαίως. Για βλέπει να πέσουν, τώρα είμαι μόνος. Wow. Και συνεχίζει το κόμμα του, συνεχίζει το πάρτι, συνεχίζεται, δεν σταματάτε? Βεβαίως. Συνεχίζει, έχω φέρει ένα φωτορυθμικό από την Κίνα πριν να πιέει ο κόρονος. Ευτυχώς που ήταν πριν τον κόρονο. Έλα σου πω, ευτυχώς που ήταν πριν τον κόρονο, γιατί τώρα με τις ταχύτητες των ταχυδρομείων ήταν να έρθει το 23. Πού να έρθει η πρόεδρος η Ρέα. Έμενα να μου πει. Με παράγγειλα του τώρα γιαγιά. Τώρα είναι ένα εξήγημα μας στο Ρίο Καρονικός από την Κοστού Αβέμο, περίπου. Εγώ με τη σειρά μου, παιδιά, θα ήθελα να πω έναν καλησπέρα. Όπα! Συγγνώμη με στο κλαπ. Συγγνώμη με στο κλαπ, παιδιά. Βεβαίω. Κρατάει αποστάσει. Βεβαίω. Εγώ πίνω το τσάουι, δηλαδή. Δεν πίνω τον το γαλούι. Πρόεδρε, δοκίμαστο, μπορεί να σου αρέσει. Έφουν οι παρέτα. Πού λέτε? Αγαπητέ μου Γιώργο Κυριάκου, Ανδρέα Φυλακτού. Θέλω να εκφράσω την καλησπέρα μου, να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους κομικούς για αυτόν το απόψινό το live streaming stand-up comedy να μπουν και όλων των λαλών. Μπορεί να μην στήριξαμε τόσο πολύ τον πολιτισμό όσο έπρεπε, αλλά τουλάχιστον έχει αρκό πελούς σαν εσάς να κάνουν τα live streaming. Άντρε, σιώπατα ευλογημένα. Τι άντρε πώς. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς νιώθετε, κύριε Αναστασιάδη, που ακόμα μια φορά ανεφκήκατε πολλά καθυστερημένος? Γιώργο μου, να σου πω ότι πάντα μου αρέσαν οι εισόδια, αλλά δεν το κάνω τυχαία. Είναι επειδή υπάρχουν κάποια κολλήματα τα οποία προσπαθώ να είμαι ακριβής όσο μπορώ με όλα όσα έχω να πω, διότι δεν μου αρέσουν τα περιθώρια λαθών. Καλό. Το λοιπόν. Έλεγε άλλο μες στο κλαμπ. Έλεγε άλλο μες στο κλαμπ. Έχει πολλούς. Ποιος άλλος είναι? Να πάθουμε καμιά επιληψία εντάξει με το φωτορυθμό σου. Τι πειράζει? Όχι ρε, εσύ συνέχισε. Όχι ρε, όχι ρε. Έτω δε κάποιος που να σε η ώρα και πειράζει. Έχουμε βάλει κατάλληλα φρανία μέσα στους σχολικούς χώρους, ούτως ώστε τα σχολεία, όταν λειτουργήσουν με το καλό κανονικά, να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα ασφαλείας. Mm-hmm. Οι κουβερτούες πού είναι να πάνε? Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα, κύριε Κυριάκου. Οι κουβερτούες, λέω, να τις χρησιμοποιήσετε τις κουβερτούες. Είσαστε ο κύριος Προδρόμου, από ό,τι καταλαβαίνετε.
Βεβαίως. Οι κουβερτούδες θα χρησιμοποιηθούν εφόσον τα παράθυρα πρέπει να είναι ανοιχτά για να αερίζεται ο χώρος και να περιορίζονται τα οποιαδήποτε λάθη και πιθανότητες για να εξαπλωθεί ο αλλιώς. Μια με χάσα ευκόλυτες παλαιγράφω. Κύριε Προδρόμου, ο Έλμο πριν κακολόγησε σας. Τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν έναν πολιτικό και κάποιοι που τον κατακρίνουν. Έτσι συμβαίνει και με εμένα. Δεν θα σταθώ τώρα σε αυτές τις, ας το πούμε, τοξικές δηλώσεις του κύριου Έλμο. Ο κύριος Έλμος είναι γνωστός επικριτής από οτιδήποτε παρατηρά στην κοινωνία, στα τεχτενόμενα, οπωσδήποτε. Τον κύριε Προδρόμο, επειδή μπορεί να μας ο χρόνος, ας πούμε μπορεί να πούμε ότι time is chasing us, νομίζω πρέπει να πάμε στην επόμενο συμμετέχοντα, στο επόμενο... Ναι, λοιπόν, έτσι όπως έχω κουρευτεί, αγαπητέ Γιώργο και Ανδρέα, ναι, φέρνω το βιβλίο. Εγώ το έχω πει καταπεναλημένο ότι το έχω πει στον Αρχιεπίσκοπο και σε όλη την Ιερά Σύνοδο και σε όλους τους ιερείς ότι δεν έπρεπε, ήμουν ενάντια στην κατεδάφιση αυτό το χτίριο. Το χτίριο τον οποίο μέσα στην Παγιά Λευκοσία, κάποια νεοκλασικά χτίρια 200 και πλέον ετών, ήταν η πολιτιστική κληρονομιά. Κύριε Πιτσιλή μου, για ποια χτίρια αναφέρεστε, Τα χτίρια τα οποία κατεδαφίστηκαν στην μπροστινή όψιον της νέας εκκλησίας που χτίζεται. Και εσείς το είπατε, στην Ιερά Σύνοδο τους το είπατε και δεν σας ακούσανε, έτσι σας ακούσανε. Κανένας δεν με ακούει. Όλοι είναι εντάξει. Έχω κάποιες τυπικές σχέσεις. Αλλά μόνο με τον Κίκο. Με τον Κίκο έχουμε καλές σχέσεις. Και η άποψη σας, κύριε Πιτσιλίδη, η άποψη σας για τον Γκετσπάγια ποια είναι? Για τον κύριο Γκετσπάγια. Τι είστε εσείς, δημοσιογράφοι είστε, καραγκιόζητες είσαστε. Τι, επειδή κάνατε τα μικρόφωνα, αυτό το τα μαλλιά όλα να παίξετε ποδόσφαιρο, εσείς, τι, αυτή η μαλούρα όλη το μουσί. Καλά, πού το πρόβλημα, κύριε Κετσπάγια, πού το πρόβλημα να έχουμε μουσιά δηλαδή, δεν κατάλαβα, και μαλλιά. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να με βιάσω παραπάνω, ευτυχώς το χώρος που είμαι σήμερα έχει air condition. Εντάξει, δεν είναι όπως το τσίλι. Επειδή σε κέλης εσύ, κύριε Κετσπάγια, δηλαδή είναι πράγμα. Να έχουμε ένα χώρο με τα μαλλιά μας, δεν κατάλαβα. Τα μαλλιά είναι εμπελά. Να λυσούσεις ούτε αγγλή και είναι σαν εμένα, ρε, να του γυαλίζεις. Λοιπόν, guys, έλα, ρε. Θέλω να σας καλησπέρισω. Τώρα. Με τη φυσική μου ιδιότητα. Σαν Παναγιώτης, να πω να καλησπέρα σε όλους τους ποσούς, 100. Περίμενα λεπτό, 150 viewers, καλησπέρα παιδιά. Τι κάνουμε ρε, πως είστε? Είμαστε και στο YouTube. Ναι. Εντάξει, τελειώσαν τώρα το τραγούδι του Νικάρου. Το remix. Το τραγούδι. Εμάλεστο για να σου υπολογίζει το χρόνο. Όχι, περίπου. Έτσι που λέτε, πολλά πρόσωπα η επικαιρότητα, παιδιά, ναι, ναι. Βομβαρδιζόμαστε. Έχω μια απορία, τούτες τις φορές που κάνεις. Εσύ, έκαμες και πριν πεις σε σχολή, πριν πεις στη σχολή, να σπέκαμε τσάλλες, ήχους τσάλλους, έκαμε και ζώα και παφτάρι, ξέρω, ας πούμε, ξέρω, πες ολόγια πολιτικούς. Φίλε, η πρώτη φωνή που φύγει αυθόρμητα ήταν η Όρνηθα, ρε φίλε. Παγιάτσι, μου για το πράγμα, ναι. Αλλά μετά κατάλαβα ότι, φίλε, νίξω στην προηγούμενη Ανδρέα και Γιώργο, μπορεί να μου Όρνηθα, δεν ξέρω. Επέξεν και σε κάποιο σαν διάθεση δικά σπότουν το πράγμα. Άλλο ένα remix το οποίο πάει μεθοδορυθμικά, μπορεί να παίξει σε διάφορα κλαμπς. Και ξέρεις, οι κότες, κατά βάθος,
Σας είπα την ιστορία, ο παπάς μου που παγιά είχε ένα σκάνδαλο απεργόγια, είχε γουμάνες, πράγμα, ιστορίες καλά. Και όμως και έπαιγε η πρώτη τριβή, ο πρώτος μου καυκάς ήταν με πετεινό, διότι μόλις εμπήκαμε στο γουμάν και αρκέψα παγιά, γύριζε, το λαρίγκι μου γύριζε τον πετεινό. Ας πούμε, εντάξει, δεν κοιτάμε τώρα, νομίζω ότι εξημέρωσε. Η αλήθεια μου να είναι εξημερώσει. Κάνε φάουσα, ρε, το 10 ώρα. Ναι, να έρθει η αστυνομία. Μου λέει, και ο παιδινός εμπρομωτήθηκε να με χτάρει γιατί ζήλευκε, ρε φίλε. Ότι να του φάει τις όρνιες της αλλές. Ναι, να με το πιο την αρχηγιά του γουμά. Και εντάξει, συνέχισε λίγο. Αλφα μέιλ. Κύριε Κύριπο, ναι. Με την τριβή μου ανακάλυψα ότι μία μπορεί να κρύβει ένα μπουζούκι μέσα της. Ένα μπουζούκι. Αν πείτε ποτέ μπουζούκια, εσείς όλοι που μας βλέπετε τώρα, οι τηλεθεατές, οι streamers, πώς τους λέμε, streamers που τους λέμε. Όχι, streamers, είναι viewers. Viewers, ναι. Viewers, ναι, δεν πάω πολύ καλά με τις ορολογίες. Ναι, οι viewers κάνουν έτσι. Είναι όμως την εισαγωγή. Είδες κάνουν και εγώ φωνές. Συγγνώμη, πάνε με τη συνέχιση. Δεν μπορώ να δούμε. Λίγο ήταν μια απελπίδη προσπάθεια να κάνει μίμηση. Έκανα τους viewers, ρε, viewers. Ναι, όμως είναι μπουζούκια, Ιόρνηθα. Δηλαδή? Είναι όμως το μπουζούκι που το κουσκίζω. Και μετά μπορεί να πάει ύμνον της ομόνιας, ας πούμε. Και να το γυρίσει. Ρε τα δίκη δίκη πως θέλω ακούτε ρε. Ρε το πρώτο που έκαμε σε θύμισε μου Star Wars εμένα. Ποιος κάνει μηνύματα πας στο λίγο, πας στο αθόρυβο ρε. Και πας στο αθόρυβο το γενιδό σου. Γέρι με, κάνεις μαζί όλοι, κάνεις μαζί εφέ. Είσαι καστρίμηθος, κάνεις και ηχούς του κηρυτού. Παπαπαπαντινγκ, παπαπαπαντινγκ, παπαπαντινγκ. Παγιά τύχε μου να συγχύσω άνθρωπο μέσα σε πάρκινγκ επειδή δεν μιμήθηκα τον ήχο που κλειώνει το αυτοκίνητο. Με κάμα του το πίσω, ρε φίλε. Εκλείωσε με αυτό. Και πήγαινε να βάζει το γατά στην αγκή. Και όπως έρεσε, κάμα του... Και γύρισε ο άντρος πίσω, δεν έκλειωσε το αυτοκίνητο, ρε κομμά. Πουλάς, εσύ είχες να το πούμε. Μα, έχεις να μας δώσεις κανένα τσίπ. Κανένα τσίπ πώς να κάνουμε και εμείς σκοτώτα. Πήγαινε, πήγαινε, κάνουμε τους viewers πριν και κάνουμε τους χάλια. Έχει μας δείξει κανένα τσιπ πώς να κάνουμε να σπίσουμε τούτα τα sound effect. Τι είναι καταρχάς, όπως την υποκριτική το γνωρίζετε και εσείς. Εσείς εννοεί ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Και όσοι ισοποιοί μας βλέπουν, πρέπει να νιώσεις πρώτα κάτι, κατάλαβες. Δηλαδή, ας πούμε, σύλλος. Όταν το έκαμε να πούμε με τσί στον λικό σύλλο, νιώθα ότι η μουτσούνα μου προέξε και έτσι όπως το σύλλο. Γιατί το σώμα μας είναι έναν ηχείο. Φαντάζομαι ότι φτιάχνει που δανέ. Ενώ ο σύλλος το πιο πίπακο μοτσουνός, γι' αυτόν πάγω δεν ξέρω. Έλεσαι ηχείο. Ήταν κάποια απλά τουρκούλια. Ναι, είναι ηχείο, ενώ πως τα τζιάταν τζέι πιέρταν οι τσιάμουσοι στο. Δεν σου πάνω γάμα, εσύ το ποθέσεις οι προϊόντες. Ναι, τόσες και εγώ επέξαν τόσο να δούμε σε μάρα. Εντάξει, πολλά γάμα. Εντάξει, εδώ δεν κάνω ρε αυτό, ρε παιδιά. Επόμενε, μίλα μας άλλο πέρα, άλλο σκιό. Άντε. Παρατί. Κάποιος είπε κάτω ότι ως που να δικαιώσει το live θα λείψουν τα chips που την αγορά. Έχω δάμε, αν θέλετε, κοπιάστε, θα κάνουμε έναν giveaway. Φίλε, τρώω μόνο chips ξύδιν τρώμε, αούρτι, δεν τρώω άλλα. Παναγιώτη, να πρέπει να το επισπεύσω δυστυχώς, μάλακα να πράγω κλείσουμε γιατί παρασύσαμε το. Ναι, αλλά κλείσουμε είναι όλα. Λοιπόν, thank you φίλε, που μας έφερες όλους αυτούς τους αγαπημένους μας πολιτικούς μέσα στο κλαμπ. Star Wars τον που κάνετε. Ενώ Star Wars είναι... Λοιπόν, τέλεια. Παναγιώ μου, παραγωγή στη Μωθήμα παιδιά, follow me, Instagram, Facebook, έχεις TikTok, έχεις και TikTok, ναι. Έχω TikTok και έχω 536 followers.
Αν ακούσαν από ελίστες ή από άλλες ομάδες, όχι, δεν έχω κάτι με τις άλλες ομάδες. Είμαι Universal, εντάξει, απλά έτυχε να φκένει τούτος ο ήχος. Το Μπουζούκι με Ρωμόνια. Ναι. Λοιπόν, καλή νύχτα. Καλή νύχτα σε όλους. Λοιπόν, έλα, προχωρούμε, είσαι έτοιμος. Α, ναι, πάμε. Σε βλάκας, έλα με ένα λεπτό. Φέρα από λίγκος μου, ήταν λάθος. Είσαι λάθος. Έλα ρε λίγκο. Πάμε. Έλα. Τι κάνουμε, ε. Πόση ώρα έχει που περιμένεις, ρε μαλάκα. Τι κάνετε, παιδιά. Θα ροπαρούμε με αυτό το μαλάκα που βάλαμε για host. Βάλαμε το Γιώργο host. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, για όσοι δεν ξέρουν, παιδιά, εγώ είπα να δοκιμάσω να κάνω λίγο roast, κράξιμο στα ελληνικά. Όπα. Όπα. Roast και κάνει και μόνος του. Μην μας το κάνεις αυτό. Όχι, μη φάνεις. Λέει μας το όλο το... Περίμενε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί. Δεν παραδίνεσαι. Γιατί. Όχι. Περίμενε. Α, βάλουμε την Ελένα και μετά ο Μάριος Τευτέρου. Έλενα έμπα, αλλά τώρα να επιστρέψει ο Μάριος, είμαι σίγουρος. Εντάξει, βάλουμε την Ελένα και ο Μάριος Τευτέρου. Έλα σου πω, επίσης τα καλά με τη διαχείριση του χρόνου, α. Ρε φίλε, είναι... Τι. Εντάξει, έπρεπε να έχω εγώ timer να παταλώ, κόψε το σιώπα. Δεν μπορεί να σου... Είπαμε 8 λεπτά maximum ο καθένας, ενώ μιζα να κάνεις εσύ το time. Παιδιά την επόμενη φορά ένα κάποιο πράγμα να το δούμε να κρατά χρόνο. Ή να καλέσουμε πιο λίους. Ήταν εντάξει. Να το βρούμε. Παιδιά την πρώτη φορά το κάνουμε, δοκιμάσαμε. Κυρία ξαναμπεί όμως τώρα. Α, περίμενε λεπτό. Θα βοηθήσω. Μαρία, εύκα, βγες τελείως, ξαναμπείς. Την επόμενη φορά να φέρουμε πιο λίους και να φέρω πιο μιτσί που τη chips. Θα είναι το μεγάλο. Να είναι το μιτσί. Και πιο λίγες μπύρες. Για να με φεύγεις να πάω κάτω τώρα στη συνέχεια. Να φέρω παγωνιέρα, ναι, έχω δαμή. Να φέρεις και κάθε τύρα. Ναι ρε φίλε, κατουρώ, έχεις δύο, ναι. Ναι, μα αφού υπήρχαν σχόλια, καλά αεράσει τέχνης του, δεν μπορεί να κατουρίσει πάνω του. Φεύγεις την ώρα του live, εγώ πάνω. Έτσι, την ώρα είναι έτσι καμού, κατουρούν πάνω τους. Τούτος επαγγελματισμός. Ναι. Η Έλενα, πού πάρει την Έλενα, ρε. Τώρα, link λαλή. Επειδή μέσα 500 μηνύματα μέσα στο chat, χαθήκε και το link. Κοιτάξτε, ένα σχόλιο να δούμε. Κάτσε εδώ, κάτσε λεπτό, κοιμηθήκα. Να μα φάει και βάζα το λίγο, λέει το μήμα που είστε μόλι τώρα. Το βάλτε του καθετήρα, λέει για σένα. Τότε είσαι κούκλα, δεν ξέρω τι σημαίνει. Παρ' εγώ ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σάββατο Χρήστου. Το κόνσεπτ. Έλα, πήγαινε ο Μάριο, πήγαινε η Έλενα, αλλά πάμε, περίμενε ένα λεπτό. Εντάξει. Βάλε, αλλά θέλω να πω το κόνσεπτ του να κάνουμε το στάνταρ. Έλα Μάρια, περίμενε λίγο. Έλενα, μείνε μέσα εσύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σαββάντο Χρήστου, το σκηνοθέτη, το Λεμεσανός φίλος, εντός με κούρτισε να κάνουμε το live stream. Ευχαριστώ πάρα πολλά φίλε που με κούρτισε και είσαι αυστηρό μαζί μου και σπρώχνεις με για να κάνουμε τα πράγματα. Έχουμε ένα project που κάνουμε μαζί μου Σάββα, να το κάνουμε release όποτε το τελειώσουμε. Stand-up comedy που κάνουμε μόνοι μας μέσα στο σαλόνι. Αυτά για ο Σάββα, θέτει και ο Σάββα μου, πάμε στον πάνω τον λίγο. Έλα ρε μάλα, τι έγινε. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω παιδιά τι έγινε. Ω, καλά, μ' άρεσες. Ναι, για σένα. Για σένα, γορίνα μου, για σένα. Okay, παιδιά, λοιπόν. Πριν ξεκινήσω, θα πω ότι μπορεί να ακουστώ προσβλητικός, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, απλά είναι μέρος του concept, okay? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν αρχίσω, κάτι που βγήκε on the spot. Παιδιά, ο Έλμο που βγήκε πριν, έτσι, επειδή έχουμε και παλιός gamer. Εντάξει. Τι φάση το μουστάκι του, ρε παιδιά. Πραγματικά το βλέπεις, του δίνει συν 3 στο virginity. Συν 3 παρθενιά και immunity του pussy. Και πριν συνεχίσω λοιπόν, και ο Τιμωθέο Παναγιώτης που βγήκε πριν, ρε παιδιά, τι ταλέντο αυτό το παιδί. Τόσες πολλές μιμήσεις και παρόλα αυτά δεν μπορεί να μιμηθεί έναν άνθρωπο με ταλέντο. Μάρι, λοιπόν, όσοι βλέπετε τώρα, κάντε share ξανά. Ο Μάριος Λίγκος. Γιώργο, σιώπα να σε κάνω μιούτε σε έναν άσχημο. Σκάσε ρε, ο Μάριος Λίγκος θα τους κράξει όλους. Αυτό πρέπει να το δουν. Πάμε. Ναι, και αρχικά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω πρωτοκαταβολικά συγγνώμη σε αυτούς που θα κάνω roasting, σε αυτούς που θα κάνω λίγο roasting και ένα μεγαλύτερο συγγνώμη σε αυτούς που δεν θα κάνω. Yeah. Λοιπόν, ξεκινώντας παιδιά, αυτό το live link έχει μέσα τόσους πολλούς ηθοποιούς, πραγματικά. Έχω να δω τόσους ηθοποιούς,
από την τελευταία φορά που πήγα να συμπληρώσω για το Ταμείο Ενεργείας. Και μέσα στους τόσους κωμικούς, υπάρχουν κάποιοι που τους αναγνωρίζω και όλα τηλεοπτικά. Είμαι από το 13 στην Κύπρο. Καλή ώρα η Χριστιανά Αρτεμίου. Βέβαια, εγώ τι θυμάμαι από το ρόλο στο Αίγια Φούξια που έκανε την πόρνη του χωριού. Έτσι. Για όσους τώρα με βλέπετε από Ελλάδα και δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, ήταν σαν το Μαλένα, αν αφαιρέσετε τους Ναζί και η πρωταγωνίστρια δεν είναι σεξι. Τώρα, ο επόμενος που αναγνώριζα ήταν ο Ανδρέας Φυλαχτού. Τον οποίο τον γνωρίζω βέβαια, τον γνωρίζω από το ρόλο του στο τατουάζ. Για όσους δεν θυμάστε, ήταν εκείνος ο τριαντάρης με τα άλλη τα μητρικά ζητήματα και καραμπινά το ειδιπόδιο που φάσωνε μια 60χρονη. Okay. Η αλήθεια επειδή είσαι και δίπλα μου, για όσους ακόμα και τώρα δεν καταλάβαιναν, ήθελα να σε παρομοιάσω. Αλλά εφόσον είσαι δίπλα μου, θα σου κάνω μια ερώτηση. Έλα, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί το μαλλί σου είναι σαν σαραντάρα ακτιβίστρια? Δηλαδή, μακρύ, μπερδεμένο, για κάποιο λόγο έχει πολλές γκρίζες τρίχες που δεν τις βάφει. Θέλω να πω, Μαρία, έκανα και εγώ αυτόν τον ρόλο. Έκανα και εγώ το ρόλο του που κάνω Φυλακτού με την ίδια. Ήμουν ο επόμενος lover της. Κάναμε τον ίδιο ρόλο. Όχι, ρε, στο τατουάζ. Στο τατουάζ, κι εγώ. Έκανα μετά που σέναν με τη Μαργκό. Εν ήσουν ένας γκόμενος της Μαργκό. Ήμουν ο. Ήμουν ένας από τους επόμενους γκόμενους της Μαργκό. Ρε, τσακ. Εν ήσουν άλλο μετά από μένα. Ρε, εγώ με τον Φυλακτού, Μαρία, το κάνουμε σε πολλά σύριαλ αυτό. Ήταν και στα καμώματα τζαρώματα. Είμαστε την ίδια γκόμενα. Αυτό ο πρώτο και εγώ επόμενο. Typecasting. Πάμε. Βέβαια, να σας πω κάτι, σε τόσους που αναγνωρίζω, βέβαια, υπάρχει και ο υποφαινόμενος, ο host αυτής της εκπομπής σήμερα, ο οικοδοσπότης μας, ο Γιώργος Κυριάκου, τον οποίον όλοι το θυμόμαστε από τον ρόλο ορόσημο που έπαιξε. Πάμε στην επόμενη τηλεοπτική περσόνα, είναι ο Κώστας Πρίγκιπας. Λοιπόν, είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος του stand-up comedy στην Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι, για να είμαι και εγώ πλήρως ειλικρινής, μέχρι και που τον είδα πριν από λίγο, νόμιζα ότι ήταν ο Λουίς Πατσαλίδης απλά δυνατισμένος. Βέβαια, δεν πρέπει να είμαι ο μόνος που τον μπερδεύει. Κοίτα τώρα, πέρα από τους ας πούμε γνωστούς ηθοποιούς και έχω γεμίσει σημειώσεις εντωμεταξύ γιατί έχω γράψει υλικό γι' αυτό. Δεν είχαμε έτοιμο. Τρεις ώρες έτσι. Πέρα λοιπόν από τους γνωστούς, που είπα, υπάρχουν και οι όχι τόσο γνωστοί, ρε παιδί μου, που ακούσαμε το κάλεσμα της κωμωδίας και ήρθαμε. Mm-hmm. Και όταν ο θεός της κωμωδίας είπε, ρε παιδιά, υπάρχει κάποιος που να κάνει μέτριο stand-up στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τότε ο Αλέξης Πουλίτας απάντησε, «Talents accepted». Λίγο αργότερα, βέβαια, η Ειρήνη Ορφανίδης απάντησε, «Am I a joke to you, ρε μαλάκα?» Sorry. Λοιπόν, έχουμε φύγει λοιπόν από εκεί. Πού ήθελα να φτάσω, ποιος είναι ο επόμενος μου. Πάρα πολύ ωραία. Και μιλώντας περί Θεού, ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Που πέρασε και ο Ψηλίδης πριν τον είδατε και πώς έχει γίνει και αυτά εδώ. Και ξανά λέω, μιλώντας περί Θεού. Δεν είναι ο ίδιος ο Κράτος από τον God of War σε χοντρό? Ναι, ρε μαλάκα. Μιλώντας περί γκέιμερ, αλλά τι να πω εγώ για αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Είναι δημοσιογράφος. Κοίτα, είναι ο Κράτος που κάνει κατακράτηση υγρών. Είναι ο Κράτος που κάνει κατακράτηση υγρών και πάχινε. Τι να πω εγώ για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δημοσιογράφος, stand-up comedian, part-time μοντέλο σε διαφημίσεις. Πραγματικά, ώρες-ώρες νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Πέρα από γυμναστική και διατροφή. Εντάξει, κοίτα, με αυτό το look που έχει τώρα, έτσι όπως τον έχετε δει, δεν θα μπορούσε κάλλιστα να είναι Σαολίν μοναχός, ορθόδοξος καλόγερος, ναι, ο Ψηλίδης, ορθόδοξος καλόγερος, μέλος ακροδεξιάς παράταξης, ναι, ναι, και ντράμερ σε metal συγκρότημα. Ταυτόχρονα όλα αυτά. Και στις τέσσερις περιπτώσεις δεν κάνει σεξ πάντως. Όλες τις κατηγορίες.
Εγώ βγαίνω μετά. Στο ίδιο γκρουπ, παιδιά, είναι και ο Παύλος, ήταν και ο Παύλος Παυλίδης. Παύλο, να σε ρωτήσω κάτι. Ρε φίλε, είσαι 38 χρονών. Πώς κατά γίνεται να μοιάζεις με συνταξιούχος, ρε μαλάκα. Αλήθεια. Ήταν, βέβαια, στο ίδιο γκρουπ ατόμων, έχουμε στο γκρουπάκι αυτής της κομικής ομάδας, υπάρχει και η Κρίσταλ, για παράδειγμα. Η Κρίσταλ Ξητοφή, που για μένα είναι πάρα πολύ ξεχωριστή και κωμικός και ξεχωριστός άνθρωπος, γιατί έχει κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιπες γυναίκες. Μήλο του Αδάμ, για αρχή. Και κάτι ακόμα, έχετε παρατηρήσει που συνέχεια λέει και γράφει στα social media mother of two, mother of two, mother of two. Πραγματικά έχω καταλήξει στο ότι ο βασικός λόγος που το λέει είναι γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μας αποδείξει ότι κάποιος έχει κάνει συνενετικά σεξ μαζί της δύο φορές. Συνεχίζω. Μιλώντας βέβαια περί άκομψη του χιούμορ, κοίτα, θα έλεγα επειδή είναι mother of και αυτά, θα της έλεγα ένα your mama joke. Αλλά αυτά τα αστεία είναι ξεπερασμένα και τα έχουν χρησιμοποιήσει όλοι. Όπως το εδίο της. Δεν έχω και ένα μικρόφωνο να ρίξω. Κρίσταλ, σ' αγαπάω. Συνεχίζω λοιπόν. Ο Ζαχαρίας επίσης είναι σε αυτή την κομική ομάδα. Πάρα πολύ ταλαντούχος κωμικός, παιδιά. Πάρα πολύ ταλαντούχος. Πες μου, το καθυστερώ πολύ. Όχι, πήγε. Ρίξε. Okay. Ο Ζαχαρίας λοιπόν είναι πάρα πολύ ταλαντούχος κωμικός. Η αλήθεια όμως, κάθε φορά που τον βλέπω, θέλω να πετάξω κρίκους, ρε μαλάκες, για να πάρω αρκουδάκι. Αλήθεια. Είναι τόσο μεγάλος ο λαιμός του. είναι σαν τον Σλέντερμαν με μονόφριδο. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πλέον με έχει καταστρέψει το πορνό. Δηλαδή, εγώ είχα πάντα αγαπημένη κατηγορία το deep throat. Πλέον δεν μπορώ να το παίξω χωρίς να το σκέφτομαι. Ζαχαρία. Μαλάκα, φαντάζομαι τον Ζαχαρία να τον παίρνει και όλα σου να λέει «Πάγκαλα». Πάεις καλά, συνέχισε, πάει καλά. Πριν συνεχίσω λοιπόν, θέλω να κάνω μια μικρή σημείωση ότι πιστεύω σαν άνθρωπος ότι τα επώδυμά μας είναι αυτά πολλές φορές που μας ορίζουν πολύ πριν γεννηθούμε. Για παράδειγμα, αν με λέγανε Παπανδρέου, ήξερα ότι, ρε παιδί μου, η μοίρα μου με ετοιμάζει για μεγάλα πράγματα, θα φτάσω ψηλά. Ναι. Τώρα, απ' την άλλη, αν σε λένε Λεοντίου, το ψηλότερο που μπορείς να φτάσεις είναι το 1,50. Και με ένα joke θα τις πιάσω και τις δύο. Και τη Δέσπο και την Έλενα. Εγώ, γιατί εντάξει, πολλές φορές την μπερδεύουνε. Γιατί ναι, είναι η Έλενα κοντή, είναι και η Δέσπο κοντή. Λεοντίου η μία, Λεοντίου η άλλη. Κάνει stand-up comedy η μία, δεν είναι ούτε η άλλη αστεία. Μάριε! Πού είσαι για τόση ώρα! Και θα ήθελα να κλείσω. Την Έλενα που την βλέπω γελάει. Θέλω να κλείσω με τον προσωπικό αγαπημένο μου, κωμικό και ηθοποιό και φίλο μου, τον Ανδρέα Γεωργίου, παιδιά. Ο Ανδρέας Γεωργίου, ηθοποιός, είναι απ' όλα. Είναι και, αν προσέξετε, γράφει στίχους, γράφει και ποίηση. Για μένα είναι ένας καινούριος Καριωτάκης. Αν δείτε τα post του, τα ποιηματάκια του, όλα αυτά τα τσιτάτα που γράφει, είναι πραγματικά ένας νέος Καριωτάκης, με τη μόνη διαφορά που κάθε φορά που διαβάζω τα ποιήματά του, είμαι εγώ αυτός που θέλει να αυτοκτονήσει. Παρ' όλα αυτά, δεν τον κομπλάρει τίποτα. Συνεχίζει ακάθεκτος. Με αυτή την αυτοπεποίθηση που μόνο όλες οι παχουλές έχουν. Και δεν θέλω να τον κάνω fat. Δεν θέλω να τον κάνω fat shame. Αλλά επειδή τον έχετε δει, εντάξει, και αυτό μπορεί να το έχει ξανακούσει. Δεν θα τρέχε ούτε για να σώσει τη ζωή του. Η τελευταία φορά που έτρεξε, είναι όταν ήταν σπερματοζωάριο για να φτάσει στο οάριο. Και αν είχα μικρόφωνο θα το ρίχνα. Αδέρφια μου. Βγήκε στο Μάριος Λίγκος και αυτό ήταν Nerding Podcast. Μαλάκα, ο Ανδρέας Γεωργίου βγήκε στο live με πιτζάμα που γράφε πάνω EAT. Τι άλλο θες, ρε μαλάκα, δηλαδή πόσο πιο κάτω πάει, πόσο πιο να παραδεχτείς στην κοινωνία ότι η στόχη σου είναι εδώ και δεν έχεις πλέον με το σώμα σου, αυτό EAT. Λοιπόν, Μάριε, εσύ να τελειώσεις. Πολύ, παιδιά. Όχι, χαρά πολύ. Λιγκό, γαμάς, γουστάρω πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, ουραδόδεκα και μετά.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε με σεξουαλικές κακοποίησεις απάνω. Τα κιάωκα. Λοιπόν, έκανα πολλά λάθη σήμερα. Α, να κλείσω κάτι τελευταίο, πολύ σύντομο, να κλείσω κάτι. Επειδή περί... όχι όχι. Απλώς επειδή κάνω το ρόστινγκ, έτσι. Και επειδή πήγαν πολλά, μη βρίζετε, μη κάνετε, μοιράνετε, αου αου. Παιδιά, το ρόστινγκ τουλάχιστον, όπως και μεγάλο μέρος του stand-up comedy, είναι σαν το δάχτυλο στον κόλο. Αρέσει, αλλά δεν αρέσει σε όλους. Ναι. Και άμα το τρως εσύ, το σκέφτεσαι λιγάκι. Άμα το τρώει άλλος, είναι μια χαρά. Πάντως υπάρχει και στα comments και νομίζω θα το κάνουμε. Σε επόμενο live θα υπάρχουν roasting battles. Ναι, φίλε, ναι, οπωσδήποτε. Και να ψηφίσει. Κοίταξε, με τον Μάριο έκαναμε ήδη στο TikTok. Έκαμε μου roast και έκαμε τον κι εγώ πίσω στο TikTok. Αν το τσεκάρετε, έχουμε. Η Crystal λέει παρόλα όσα είπες, που εγώ. Υποκλίνομαι. Κοίτα, έχει συνηθίσει να σκύβει γενικά. Ναι. Λοιπόν. Okay. Αδέρφια μου, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Bye. Γεια σου, Μαρία. Συνέχεια και στην Έλενα που έρχεται. Έρχεται. Έλενα, last but not least. Ένα λεπτό, βασικά. Κάνα μιούτα μικρόφωνα σου, Έλενα. Κάνα μιούτα μικρόφωνα σου, λέμε. Καμάτα ρε, να μου θέλετε άλλο που ζωή μου ρε. Εδώ δεκάμιση η νύχτα άλλο, η ώρα ρε. Ο Γιώργος ο κυραγούφτης. Ελένα μου, Γιώργο μου, την πρώτη φορά πάντα... Έσαι κόσμο να μου. Ωραία. Καταλαβαίνω να έχεις πρόβλημα με τους πόντους. Η 10 πόντη για εσένα είναι 18. Καταλαβαίνω το, δυο σου το. Καλά ρε Γιώργο, τα 8 λεπτά γε μου. Πού σε δυσκολεύκουν. Στο ότι είναι χορολογία μπροστά, λάθος μου. Επόμενη φορά είναι ο Ζάσου. Το κινητό σου που είναι. Εδώ μέρα δεν μπορώ να βάλω timer εγώ να τσεκάρω. Εδώ μέρα να τσεκάρω timer, θέλω να τσεκάρω σας, θέλω να σας ακούω. Είμαι εδώ. Να μετρήσουμε μαζί μου το 1 ως το 60. Φίλε, είναι τελευταία. Όσοι μας είναι ένας είναι τέλος. Εγώ σου τα ούλα, πάμε σε εθνική στο όλιο ή τώρα. Τώρα. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα. Λάμνε ηρεύκε. Τώρα, γιατί. Γιατί τώρα, έτσι. Άμε ήρε. Ναι, φορώ με δύο φορές και μου αρέσει. Και πιάνει με το... Τέλος το φεύκο το... Μπορείς... Α, μπορείς να μετακινήσεις τη μικρή πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, καλά. Αρέσκει μου, αρέσκει μου το advance που έχεις για την τεχνολογία. Γουστάρω, έχω πτυχίων και εγώ στην τεχνολογία, τα ίδια πράγματα κάνω. Λοιπόν... Να μιλήσω, να πούμε έτσι, είμαι τελευταία. Ναι, είστε το φινάλε. Να τελειώσετε μαζί μου. Ένα κάπου δεν μπορώ. Να μείνουμε και λίγο μόνοι μας. Ρε, εγώ νομίζω να μείνουμε, να κάνουμε, να συνεχίσουμε, ώστε να μείνω τελευταίος. Ώστε να μείνω τελευταίος, τα φιουν όλοι. Εγώ, εσύ και Έλενα. Πόσα άτομα είναι. 120. Ρε μάλακα, μπράβο, μπράβο τους, όχι μπράβο μας, μπράβο τους. Εγώ στον πρίγκιμα, εποχιμηθήκα τα πλάσμα. Θα κάνεις το stand-up. Θα σου το κόψουμε, να σου το δώσουμε, να το κάνεις post αύριο μεθαύριο. Έλα, να νουρίσεις τους. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε τι είπαμε απόψε. Απόψε είναι καμένα ανέκδοτα. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Τίποτον δεν θα έμεινες ποτέ σου. Λαξάτε παιδιά εδώ 10.30 ώρα, να έχουν κιόλου, να μιλάτε. Πρέπει να απαντούμε. Τίποτα δεν... Jameson. Να πω λέει ρε, Jameson πίνουμε ρε φτιάγα. Πίνει ο ψηλή Jameson. Τίποτα δεν θα μείνες ποτέ σου ρε. Τίποτα δεν θα μείνες ποτέ σου. Το ποτέ των ποτών. Το ποτέ των ποτών. Λαλή το τσίφρας. Τέλεια. Ήταν για άτομα κάτω το 18, ήταν για άτομα άνω το 18, τον τσιο επαλάβασες εσύ. Να μου πες εσύ. Είμαι κάπως αμάρι. Τζο είμαι τίποτε θυμωμένη που αρχίσετε. Όχι καλά, απολαμβάνω το, φαίνεται η γλυκάδα στο πρόσωπο μου. Ναι, ναι. Θα χαμογελάσω, Τζο. Να ωραία. Το κάνουμε πιο συχνά το τώρα. Εσύ ήθελες να πεις τελευταία. Εσύ το ζήτησες, αλλά τελευταία εσύ ζήτησες να πεις. Ένα μίζα ήταν να μόνοι στάρ της υπόθεσης. Δεν ξέρω τι να μαϊκείται ο ξυπνιώστες με ως τον Άγιον Βαλεντίνον. Για να κάνουμε μαζί Βαλεντάιν. Ήσταν εσύ, είμαστε την Βαλεντίνη σου. Πόσες θέλουν πιο... Α? Πόσες θέλουν πιο Βαλεντίνους σαν εμένα και ο φυλαχτού. Καμιά. Λοιπόν, μιλήσαμε για κορονοϊό. Mm-hmm. Yeah. Άκουσα σας.
Λέει, ο κορονοϊός έπιασε βέρνα χωρκά από άλλες χώρες τον πλανητινούλο σχεδόν. Ε, βέβαια, είναι κορονοϊός τούτος. Αν ήταν κορονοκόρη, αν ήταν περιορισμένη 7 φορές ως τώρα. Ουουου, έλα φεμινίζμ, πάμε! Ναι, μεταξύ έφτιαγαν και τα εμβόλια. Φτιαγαν και τα εμβόλια, είναι τα καλά. Αλλά είναι και μάθαμε να έχουν τσίπ μέσα. Τα chips είναι αστείο που παίζει. Έχει 3,5 ώρες. Πάμε, Λελένα. Πάμε, Λελένα. Και παρακαλώ το Θεό με στον το εμβόλιο να μας έβαλαν και chip. Συγκεκριμένα τον τη στιγμή παρακαλώ τον πιο πολλά. Και να σου πω γιατί. Γιατί θέλω να μας βάλουν και 2-3 εισδοχές USB. Θα με ρωτάω ο Γιώργος. Ελένα, που άλλο άλλο φορτιστή. Και το απαντώ, stop. Ανένιας. Πέτρο, γόρι, είστε 12.30 να μην πιστώ στον κόλο μου. Είπαμε που είναι αρχή. Πέτρο, γαμώ το καμίνο. Στον κόλο σου έβαλα το USB. Που να σου μπει να μην σου ξανά βγει. Έχαμε τα κεράτα μου, chip μες στο εμβόλιο. Μιλήσαμε για πουγιά. Ο Αντρέας είπα για πουγιά, ναι. Ούλε μιλήσα για πουγιά και συγκεκριμένα ο φίλος του Γιωργάτζος έκαμε εντυπωσιακή είσοδο με τα πουγιά. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακή τούτη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ πουγιών και γεννητικών οργάνων. Τα χατί. Πόθεν ως τα πόθεν. Και αν η κοτζουρά ξύπνησε το πρωί, τη τσίρα, μπροστά από τον καθρέφτη, είδε τον εαυτό τη. Και σκεφτήκε να κάνει ψητό σήμερα. Ποιος ήταν τον κόκορα και θύμισαν του Πούτσον. Αλλά εγώ έψαξα το και έχω τη λύση. Ξέρω τη λύση. Ξέρω την απάντηση, τη λύση να την ξέρω. Εν και νύχτα είπε ο Θεός. Άρματε το. Λοιπόν, στην απάντηση. Να σου την πω ρε, πάρε παμόρ. Τα γεννητικά όργανα και τα πουγιά έχουν μια σύνδεση γιατί στα παλιά χρόνια οι αρχαίοι μονοπρόγονες χρησιμοποιούσαν τα φτερωτά πέι για να μην τους πιάνει το μάτι. Εντάξει. Οπότε οι κοπέλες που μας στερούν, δεν μας στερούν τώρα κοπέλες. Μπορούν να μας στερούν, μας έχει μηνύματα. Θεά λέει. Τέλεια. Άμα τους στέλνουν dick pictures, να ξέρουν ξυματιάζουν τους. Και πραγματικά θέλω να ξέρω πώς θα φτιάξει η φράση φτύς μου και ματιάσαμε. Πούλα μου εσύ. Υπάρχει και ένας Άγιος Βαλεντίνος που τον γιορτάζουμε και ξεκινήσαμε την ημέρα μαζί. Σε κακό θέλει, το ξέρω. Αλλά στο να πάει δεν πειράζει. Ας πούμε ότι πάλι να με και σήμερα. Για χάρη σας, είναι τα ωραία. Αλλά μια και μιλούμε για τον το φλερτ. Ναι. Πού ξεκινά τον Άγιο Βαλεντίνο, ένα αξιοσήματα μαγικό. Πόσο εύκολα ξυπνάει ο κεντρισμός μας άμα γουστάρουμε κάποιον. Γουστάρει τον άλλον. Τι ένας που τσογράφησε κυριολεκτικά. Απάντα στα μηνύματα σου μια φορά την εφτωμά και έτσι είναι με το ζόρι. Και η μόνη λογική εξήγηση που έχεις να δω και εσύ εν πως τούτα ούλα είναι ένα στρατηγικό σχέδιο. Γιατί θέλησε, αλλά παίζεις σου δύσκολο. Με στο νου μας τον ερωτευμένο φατσάρι λογικό να με σου στέλνει μήνυμα ο άλλος επειδή έπιασε στη σελήνη. Ναι ρε, έπιασε στη σελήνη. Δημιουργήσε δικό του πολιτισμό, δική του ανθρωπότητα. Θέλησε ακόμα, αλλά σου στέλνει μήνυμα, γιατί έχει δουλειά. Ναι, ρε, και μας στέλνει, έχει πολλή δουλειά. Εν πολύ πέραμε στα meetings. Και ακόμα χειρότερα, σου στέλνει μήνυμα για να μην τον ερωτευτείς παράφορα και τώρα να σε ξεβολεύει. Αν θέλεις να μετακομίζεις τη σελήνη, να φύγεις την οικογένεια σου, τους φίλους σου. Όχι, να έρχεται εκείνος. Καλύτερα. 5 μέρες σελήνη, σου κούφινι γκούες. Θέλετε να παίξουμε κανεί. Όχι, τσάλαβα, τσάλαβα, έχει τσάλαβα.
Φίλε, το πέντε μέρες σε νύχτα σου κουφίνει κούδες, σε φαντάστηκες κάποτε στο μέλλον να πραγματικότητα να σε πέντε μέρες σε νύχτα σου κουφίνει κούδες. Κοίτα, προς το παρόν είναι πέντε μέρες καραντίνα σου κουφίνει κούδες. Κυριολεκτικό είναι το πράγμα. Πας είναι, ναι. Άσυλα, λέει ο πελός. Μα τα πας. Μόλος λέμε σου, μόλος λέμε σου. Ναι ρε, ξαφνικά όλοι λέγει αν του μόλου. Του μόλου. Πέμας κάνα σχόλιο ρε. Να έχω τίποτε κανένα σχόλιο μου καλό να αξίζει τον κόπο. Ο Μάικο Γερολέ μου λέει με την αγχωνίζει ρε να τις βάλουμε διόδια. Ο Απόστρατος λαλεί καλώς αξυπνάς, αύριο έχουμε εκπομπή ραδιοφωνική. Χαιρετίζουμε τον Απόστρατο. Εντάξει, έχω εκπομπή αύριο, δεν έχω το πρόγραμμα έτοιμο. Αμα, τώρα είναι τώρα νικό. Άντε Απόστρατε, ετοιμάσαι το πρόγραμμα και η Ελένα έχει δουλειά. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, το αίμα νερό δεν γίνεται. Μείνετε λέει, μείνετε τζάλλον και κοιμούμουν όλο το απογεύμα. Ποιος είναι τούτος, ποιος είναι τζάλλον. Μάτι του 12 γραφή είναι. Αμάνα. Φιδάκο έλα σπίτι τώρα μαμά έρχομαι. Λοιπόν, άτσι. Είναι σκύρω τα λόρε, κάνα μας. Θέλω να... Ήρθε η ώρα μας, έλα. Θέλω να σχολιάσω, ναι. Πάμε. Τούτο που έγινε σήμερα είναι υπέροχο. Ο Γιώργος πρέπει απλά να ξεχωρίζει. Πρέπει να μάθει λίγο τον χρόνο και να μετρά στο 60 και να αντιληφθεί πόσο ισχύει το 60. Ωραία, η λύση είναι τούτο. Η λύση νομίζω σοβαρά. Η λύση νομίζω είναι να είμαστε πιο λίγοι κάθε φορά. Ενώ αυτό ήταν η πρώτη φορά είμαστε ενθουσιασμένοι. Ξέρεις να μου έπρεπε να κάνω. Έπρεπε να βάλω timer επί της οθόνης. Ναι, 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 ναι. Έπρεπε να βάλεις timer, έπρεπε να. Δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνεις ή όχι. Απλά θεωρώ ότι ο Γιώργος είχε ένα πρόβλημα με το σπόντο και με τον χρόνο. Η Θέκλα πρέπει να είναι με πρωθή. Εντάξει, γιατί ενώ εσύ μπορεί να σε νομίζω ότι είσαι γλίωρος, η Θέκλα μπορεί να είναι τέτοιο πριν τρεις ημέρες, ας πούμε. Αν είναι τέτοιο πριν τρεις ημέρες, εγώ δεν έκανα τίποτε καλό τούτο. Όχι, δεν καταλάβεις. Δεν καταλάβεις, ξαναπέτω και πολλές πριν και πάει πολλά chips. Ρε, εντάξει, έγινε, έπιατο, το βιβλίο έπιατο. Επίσης, πολλά ωραία είναι ότι πριν δύο χρόνια ξεκινήσαμε στην ομάδα σου και δεν είχαμε ομάδα stand-up comedy, την ομάδα που έχουμε σήμερα βέβαια, γιατί υπήρχαν οι άνθρωποι του stand-up comedy. Και μετά από δύο χρόνια, ακριβώς δύο χρόνια εντωμεταξύ, είμαστε 16 άτομα σε έναν live stream και μπορείς να μας βάλεις όλους. Τούτο είναι ένα αξιοθαύμαστο και είναι υπέροχο. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του οφείλεται σε εσένα και στην ειρήνη και πρέπει να το πούμε τούτο. Να ευχαριστήσουμε για τούτο. Αστείοι δεν θα γίνουμε, λέει συντόμως. Ελπίζουμε να βρεθούν πιο αστείοι και να πιάνουν τον δρόμο τους. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Ευχαριστώ. Βραδιά. Ήταν μια ατελείωτη βραδιά. Έλενα, μου ευχαριστούμε πολλά. Καλή καλά. Πάμε. Ευχαριστώ. Άντε ρε. Καληνύχτα σας. Bye. Εμείναμε και ο πατρέχτηνο. Πόσους έχει τώρα? Αλλά έχει ακόμα 100 άτομα μέσα. Λοιπόν, ρωτάτε 100 άτομα, δώσεις λίγο χρόνο να απαντήσουν. Αν θέλουν να τους πω κανέναν beat εγώ. Ή αν θέλουν να πάνε και μυθούν. Θα σας αφήσω να τους beat. Ωραία φίλε, ρώτα θέλουν. Ακούσε. Ακούσε. Ωραία, παιδιά θέλετε να σας πω. Περίμενε να περάσουν τα 20 ευθερότητα ώστε να παίξουν το πράγμα στο Facebook. Ναι, περιμένω. Να δούμε να μυθούν να μου. Ναι. Εντάξει, εγώ ετοιμάζω το closing. Σκέφτομαι εγώ τώρα, τίποτε έτσι κάνω που διάβομαι, σκέφτομαι, δεν τα πάω. Σκέφτομαι ένα λεπτό να δω. Είσαστε απίστευτοι, πότε το επόμενο. Α, ωραία. Η αλήθεια είναι να υπάρξουν κι άλλα και να υπάρξουν και roasting. Γενικά ένα... ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί που λες, Γιώργο, να πάει σπίτι σου, κανεί. Ακούω το. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί που λένε πέμα, θέλουμε λογοπαίγνια, θέλουμε δώσ' του μας τα αυτιά. Έχω ένα λογοπαίγνιο έτσι πολλά... Άντε, έλα, δώσ' τελευταίο. Γλίωρο. Εγώ έρασα πρόσφατα έναν παντελόνι ρε, που φορκέτουν και από τις δυο πλευρές, και από την ίσια και από την ανάποδη. Εφόρησα το δυο φορές και μετά πέταξα το. Σαν παντελόνι ήταν διφορούμενο. Καληνύχτα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κάτσε ρε, δώσ' του λίγο χρόνο ρε, ρε αμάν αντέξαν ως τώρα. Εντάξει, εγώ πριν οξύ έχω πρόβα να βρείω. Έχω πρόβα να βρείω. Εσύ έχεις δουλειά να βρείω. Ναι, τώρα. Να κοιμηθώ, πρέπει να κοιμηθώ, πρέπει να ξεκουραστώ. Παιδιά, ρε αμάν ο κόσμος έδαμε και θέλει κι άλλο ενώ στο κλείσουμε ρε μαλάκα. Δεν το κάνει η ψυχή μου ρε. Ρε, μάθε να ξέρεις πότε πρέπει να φεύγεις και πότε πρέπει να σιωπάς. Το κοινό θα το ορίσει. Όχι. Μάθε να ξέρεις πότε πρέπει να σιωπάς. Με θυμώνουνε. Δέχομαι φυσελέρα! Δέχομαι
Ναι, κλείσα το μικρόφωνο λοιπόν, παιδιά. Ο Γιώργος ο Κυριάκου θέλει να σας πει ότι σας ευχαριστεί πάρα πολύ που ήσασταν μαζί του απόψε. Κάτσε να σου ανοίξω το μικρόφωνο να πεις καληνύχτα. Έλα, πέ καληνύχτα. Πρέπει να πιάμε λεφτά που τα λες. Μαλάκα, πρέπει να πιάμε λεφτά που τα λες. Λοιπόν, εμείναν τόσα. Καληνύχτα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολλά που μείνατε, οι 100 που μείνατε. Δεν ήξερα πώς είναι να πάει τούτη η νύχτα. Αν ήξερα. Ήταν απλά έναν. Ρε πέλε, πάμε. Έλα σου πω. Έλα, εγώ αν ήξερα. Λοιπόν, επόμενη φορά θέλουμε feedback. Θέλω να μας δώσετε feedback είτε στα προσωπικά μας social, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram. Ξέρω εγώ, στείλτε μας μήνυμα πώς είναι να γίνει καλύτερο το πράγμα. Τα σχόλια σας, το πώς το βιώσετε. Θέλω να είσαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται, να είσαστε αυστηρά ειλικρινείς για να βελτιωθούμε κι εμείς σαν host ή σαν οτιδήποτε. Πώς θα γίνει το format καλύτερο, εμείς την όρεξη έχουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ο κόσμος υπάρχει, η έμπνευση υπάρχει, ο φυλακτού εδάμε και θέλει να στηρίζει. Όχι, υπότιτλοι πολλές ώρες συνεχόμενες παρόλα αυτά. Καταλαβαίνω τον. Τίποτα. Όχι, πολλές ώρες συνεχόμενες. Παιδιά, ευχαριστώ που μείνατε ως τώρα. Δεν μπορώ να πω τούτα. Θέλω να πω τώρα, έχω την όρεξη μετά, και έχω όρεξη να ξεκινήσω να κάνω stand-up τώρα. Εντάξει, ωραία. Φιλακτήρα παπέζει. Σιώπα καλό, από εγώ καληνύχτα, δεν το θυμούμε. Ναι, ευχαριστούμε. Και εμείς δεν ξέραμε η αλήθεια εντός να εξελιχθεί, εντός δεν ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο για να ξέρουμε τι είναι να συμβεί. Ευχαριστώ τον Γιώργο που το πρότεινε, ευχαριστώ τον που το έτρεξε, που τους εμάζεψε, που το οργάνωσε. Αν κάποια πράγματα που είπαμε μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι ξεφύγαν λίγο, έτσι είναι το stand-up. Τι κάνουμε, κρατάς ζάρκα, να παίξουμε. Ναι, κρατάς ζάρκα, παρέτα μου τα πράγματα, stand-up comedy. Επίσης να περάσουν νόμο κάτι λόγω κρισιά στην Ελλάδα και δεν επέρασαν. Τηλεοπτικά να περάσουν εμείς το ίντερνετικό. Κάνα σου λόγω κρισιά ρε. Όχι, μου κάνεις, αλλά τώρα παράτα. Λοιπόν, τελευταίο λόγο παίγνιο και μετά κάνω νύχτα. Τι κατρατσιλά από το βουνό. Και γεμάτο γκρομίθια. Περίμενε, θέλω πολλά το πρώτο, περίμενε. Τι κατρατσιλά από το βουνό και γεμάτο γκρομίθια. Θα δούμε, θα το βρούμε στα comments. Έλα παιδιά, αν περιμένουμε. Τι κατρατσιλά από το βουνό και γεμάτο γκρομίθια. Περίμενε. Χιονοστιφάδο! Ναι ρε μαλακα, χιονοστιφάδα! Χιονοστιφάδα, μπράβο, ήβρεντο. Μπορείτε να δείτε. Τα χαλαρίτσου, τι είναι το έτσι που είναι έτσι, έτσι. Yeah. Και πρέπει να γελάσεις. Εμένα αρέσκει μου αν είναι τρία τα στοιχεία. Δηλαδή, τι είναι έτσι, έτσι και έτσι. Έτσι. Πού, και κάνει μια έκρηξη ο εγκέφαλος μου. Αρέσκει μου, δηλαδή, ρε φίλε, πού να σου πω, εμένα το λόγο παιχνίδιο, αρέσκει μου να είναι όπως το κυπριακό σύνταγμα. Δηλαδή, να μου το διά ο άλλος και να ντριμερές. Αγαπητοί φίλοι, καληνύχτα σας. Κάμε ένα twerk και φεύγουμε. Καλύχτε, είπε να το κλείσω με έναν πολιτικό που το κάνω πολύ καλά. Εν το κάνεις πολύ καλά, κάμε το twerk. Ξέρω να κάνω twerk ρε, τι εννοείς ρε. Είμαι άσπρος, άντρας, πώς να κάνω twerk. Ο Σάββας ο Χρήστος λέει κλείστε με twerk ρε και λεγίες. Κλείστε με twerk, ο Σάββας ο Χρήστος θωρεί μας ακόμα. Σάββα Χρήστο ευχαριστώ ρε φίλε για την ιδέα. Αδε Μαρία. Δεν ξέρω. Άντε πάνε να παίζουμε ρε, άντε κανείς, παιδιά. Άντε να ανοίξουμε το μπαμπά. Bye.